Σε μια Κυριακή, καλή σας μέρα με συννεφιά σε αρκετές περιοχές της πατρίδος μας, αλλά με θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Πάμε ουσιαστικά σε ένα τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει εορταστικές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα, Κυριακή της Σταύρου Προσκυνήσεως. Είναι η τρίτη Κυριακή πριν την Βουβή Εβδομάδα που θα μας βγάλει στην τελική ευθεία για το Πάσχα. Έτσι έχουν τα πράγματα, με πολλές ειδήσεις, πολλά γεγονότα. Θέλουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα και θέλω να είστε όλες και όλοι καλά. Και είπαμε, στην άκρη αυτοί που σας στενοχωρούν. Πετάξτε τους στην άκρη, ξεχάστε τους εντελώς. Μην τους δίνετε καμία απολύτως σημασία. Είναι η δικιά σας τιμωρία σε αυτούς. Μάγδα, τα δικά μας τηλεφωνήματα. 210-48-00-171 και 2 το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Χθες δεχτήκαμε πάρα πολλά μήνυματα δικά σας, εκατοντάδες θα μπορούσα να πω, διότι ρωτάτε ποιοι και πώς και πότε θα πάρουμε αυτά τα χρήματα από το μέρισμα. Πήρατε τηλέφωνο εσείς οι άνεργοι, πήρατε οι συνταξιούχοι, πήρατε οι χαμηλοσυνταξιούχοι, να το πω έτσι καλύτερα, γιατί μου λέτε περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχος, Μάγδα μου, είμαι 6 και 13. Μας ήρθε το πρώτο μήνυμα, Γιώργος, το έλεγα πριν από λίγο. Ακριβώς. Αν και πώς και πού πρέπει να κάνουμε την αίτηση για τα χρήματα. Είναι η δική σας αγωνία μαζί με τους ενστόλους, βέβαια, που φιλοξενήσαμε και χθες εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να σημειώσουμε ότι θα αρκεί μία απλή αίτηση. Θα ξέρουμε το αργότερο έως αύριο πού θα υποβληθεί αυτή η αίτηση. Πάντως, για καλό και για κακό, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, η ταυτότητα, τα γνωστά δηλαδή, τα οποία ενδεχομένως θα απαιτηθούν για να τα συμπληρώσετε. Πάμε στις ειδήσεις μας λοιπόν, πάμε στα γεγονότα. Έχω πολλά να σας πω σήμερα αναφορικά με αυτό το παρασκήνιο της Τρόικας. Έχω πολλά να σας πω γιατί έχουμε, φίλες και φίλοι, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό το οποίο σας έχω αναλύσει από καιρό. Τρία σούπερ ταμεία. ΙΚΑ, ΟΑΕ και ΟΓΑ. Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο? Όλοι σε τρία ταμεία. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τη στιγμή που κόβουνε μισθούς και συντάξεις, εφάπαξ πρόκληση για τους υπαλλήλους Βουλής. Το λέει η φρεγάτα της δεξιάς, ο ελεύθερος τύπος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πόσοι μισθοί είναι 81.000 ευρώ το εφάπαξ των υπαλλήλων της Βουλής, οι οποίοι διορίστηκαν επειδή ήταν τα καλά παιδιά, και στο δημόσιο πλαφόν 40.000 ευρώ. Παρά το ψαλίδι θα παίρνουν 63 μισθούς εφάπαξ. Πώς γίνεται αυτό? Μισθούς εφάπαξ. Γιώργο, έχουμε δηλαδή μιλάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά τρέλα. Δεν το ξέρω. Εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Θα ρωτήσουμε τους βουλευτές. Και ενδεχομένως αυτό δείχνει και μία μικρή αδικία σε όλους όσους περιμένουν τρία χρόνια, δύο χρόνια για να πάρουν ένα εφάπαξ, το οποίο είναι και μισό, Γιώργο. Είναι και κουρεμένο κατά πολύ το εφάπαξ. Ακριβώς. 300.000. Μας τα λέτε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. 300.000 Έλληνες δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους ακόμη και σου λέει έχουμε πλεώνασμα. Με μέσο όρο αναμονής και δύο χρόνια. Βέβαια, όταν κόβουμε και 5 εκατομμύρια τουλάχιστον το χρόνο από φάρμακα τα οποία είναι αναγκαία για τον κόσμο, έτσι βγαίνουν τα πλεώνασματα, μην νομίζεις. Και κόσμος ο οποίος από σήμερα είναι στην ανεργία. Γιατί τέλειωσε η κινητικότητα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Ξέρετε τι με νευριάζει. Με νευριάζει γιατί έχουν ψηφίσει απίστευτα μέτρα μείωσης μισθών, συντάξεων, έκτακτης φορολογίας. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο κεφαλικός φόρος θα μείνει έως το 15. Σήμερα σας λέω ότι θα μείνει έως το 18. Γιατί το νέο μνημόνιο που ετοιμάζει αυτός ο τύπος που έλεγε θα ασχοληθούμε με την Ελλάδα μετά το σκι, τον θυμάστε? Το θυμάμαι. Αυτόν τον περίεργο τύπο. Αυτός ο τυπάς λοιπόν λέει, εμείς ετοιμάζουμε το τρίτο μνημόνιο για την Ελλάδα, το θέλει ο Τόμψεν. Και το σχεδιάζει και το γράφει ποιος? Ο Καλοκουράγιος. Ο Λιρέν. Το θυμάστε? Αυτός λοιπόν λέει ότι ο κεφαλικός φόρος, οι φόροι πολυτελείας και όλα αυτά
θα μείνουν έως το 18. Ήρθανε για να μείνουν. Και να πω και κάτι άλλο. Το καλύτερο δώρο, ξέρεις ποιο θα ήταν, το καλύτερο μέρισμα, Μάγδα. Να λέγανε καταργούμε το φόρο, αυτό το φόρο για τα σπίτια. Θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον κόσμο. Εκεί σας ήθελα. Όχι να μολάμε ένα πεντακοσάρικο και να λέμε δίνουμε στον κόσμο ψίχουλα ευσπλαχνίας. Δίνουν όμως, Γιώργο, ένα πεντακοσάρικο όταν τους το έχουν πάρει εδώ και καιρό. 4 φορές αυτό το πεντακοσάρικο, 5 φορές σε κάποιες περιπτώσεις. Χθες λοιπόν λέγατε και εσείς, μην ήταν το θέμα το τι λέμε εμείς, εγώ και εσύ Γιώργο, το θέμα και τι λέει ο κόσμος που συμφωνούν πάνω σε αυτό που λες. Και μας λέγατε χθες τα δικά σας μηνύματα, γιατί αυτό θέλω να θέσω, ότι εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα και οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτό που λέτε εσείς. Λέγατε λοιπόν χθες ότι από τη μία μας τα πήραν 3 χρόνια και τώρα ξαφνικά μας δίνουν τι πίσω. Δηλαδή μας έχουν πάρει, Γιώργο, ολόκληρο το καρβέλι, το ψωμί και μας δίνουν ένα κομμάτι. Αυτά που κόψανε το κάνουν, δηλαδή, από τους συνταξιούχους είναι από 5 μέχρι 17.000 ευρώ. Και τους δίνουν σε αυτούς τώρα που κόψανε ευρώ. Λοιπόν τα περισσότερα, δεν θα πάρουν τίποτα. Δηλαδή αυτός που έχασε 12.000 ευρώ το χρόνο, 13.000 ευρώ το χρόνο, 5.000 ευρώ το χρόνο, αυτός δεν παίρνει τίποτα. Το μανουάλι παίρνει από τον παπά. Αυτό που δίνει ο παπά στην Κυριακή σε όσους αργούνε. Ξέρεις, στο χωριό μου είχαμε έναν παπά, καταπληκτικό παπά, ο Παπαναής. Όσοι αργούσαν και τους έπαιρνε ο ύπνος, ετοίμαζε μια προσευχή. Και αντί για αντίδωρο, τους έβαζε τιμωρία να κρατάνε το μανουάλι. Λοιπόν, Παπαναής, Θεός χωρέστονε. Ναι. Ενώ εμείς λοιπόν, στο χωριό μου, ο Παπανδρέας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εσείς πηγαίνατε νωρίς. Εμάς ο Παπανδρέας εσείς πηγαίνατε, είναι... είστε όλοι ευλαβείς. Κατηχητικό πήγαινες. Τι είναι, πού να πάω? Κατηχητικό. Ναι, να μάθω τι είσαι το κατηχητικό. Γιώργο. Ναι. Να μάθεις ότι έμαθα εγώ και τα υπόλοιπα παιδάκια που πήγαν. Α, και γίνεται... Το κατηχητικό είναι ό,τι πιο ιερό, ναι. Λοιπόν, πιο σωστό υπάρχει. 6 και 37 πρώτα λεπτά. Από το κατηχητικό έχουν περάσει χιλιάδες λοιπόν, παιδιά, τα οποία έχουν διαπαιδαγωγηθεί πολύ να πούμε. Σωστά. Και ο Μάνος ο Βαϊλάνης πήγε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Αύριο Δευτέρα, ξημερώνει Δευτέρα και 1.600 σχολικοί φύλακες, Γιώργο, θα δουν την πόρτα της εξόδου. Ακριβώς. Για τα καλά. Λίγη διαθεσιμότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, Γιώργο, από εδώ και στο εξής δεν ξέρουν τώρα τι θα κάνουν. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, γιατί αυτοί το βιώνουν για τα καλά το μνημόνιο, μαζί με 2.500 γιατρούς του ΕΟΠΗ, οι οποίοι δεν θέλησαν να μπουν στο σύστημα του παιδί, να συμβεβληθούν δηλαδή. Άρα 2.500 και 1.600 είναι αυτοί που από Δευτέρα θα δουν την πόρτα της εξόδου λοιπόν, από το δημόσιο. Η Πόπη από την Τρίπολη. Καλημέρα, Πόπη. Η Μαρία από την Ελευσίνα. Ο Διαμαντής από τον Παγκράτη. Ο Μανολάκης, ο Χριστιδάκης. Παίρνω πολλά φάρμακα, δεν τα έχω να τα πληρώσω, μου λέει από τον Πειραιά. Ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη, τι γίνεται με το ΕΚΑΣ. Δεν το ψήφισαν ακόμα, Κωνσταντίνε, ψηφίζετε τώρα. Επίσης, η Τασία, στηρίξτε τα ΑΜΕΑ και μας ευχαριστεί, είναι υποχρέωσή μας, ιερή υποχρέωση η Τασία μου. Ναι, λένε, ευχαριστεί την εκπομπή δυναστιά για τη στήριξη. Εκπομπή, όλοι μαζί το κάνουμε αυτό. Καλά, η Νικολέτα, σχετικά με το φοιτικό επίδομα, Νικολέτα μου. Το φοιτητικό πρέπει να αρχίσει να χορηγείται κανονικά. Επίσης, συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πάρουμε δώρο του Πάσχα. Δημήτρη μου δεν έχει δώρο, έχει αντίδωρο φέτος. Με 80% αναπηρία θα πάρω δώρο ΙΚΑ. Αντώνη μου, λένε ότι με 80% αναπηρία δίδεται. Ο Γιώργος Τσεκούρας από τη Λάρισα, να είσαι καλά. Συνταξιούχος από Αυστραλία, ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστε μου. Μισό λεπτό. Και μια και λες από Αυστραλία, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Καλημέρα από μια παρέα από την Αδελαίδα, Νότια Αυστραλία. Ωραία. Χρόνια πολλά και βοήθειά μας ο Σταυρός, λέει. Σήμερα έχουμε πολύ κρύο και αέρα. Το φθινόπωρο έρχεται. Σας περιμένουμε με τόση χαρά να σας δούμε. Ο κύριος Βαλάντης Σιδέρης από την Αυστραλία. Να είστε καλά. Και έμαθα από τον κύριο Μπαλαμούτσο ότι εκεί στην Αυστραλία μας βλέπετε πολύ μέσα από το sky.gr, όπως και στο Ντουμπάι μας βλέπετε και ευχαριστούμε πολύ. Έχω πάει 2 φορές στην Αυστραλία. Mm-hmm. Έχω κάνει το γύρο της Αυστραλίας, ρεπορτάζ, ναι, και ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Είναι εκεί πολλοί σαμιώτες, πολλοί νησιώτες και να ξέρεις ότι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Έτσι. Και η Μελβούρνη πολύ ωραία. Η Αδελαϊδα πάρα πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Όμως. Θα δούμε εμείς οι συνταξιούχοι πλεόρασμα στην τσέπη ή μας κοροϊδεύουνε. Μάλλον το δεύτερο, Κωνσταντίνε μου, απάντησες. Ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, 65 χρονών, 6 χρόνια άνεργος. Στα 67 θα βγω σε σύνταξη. Μέχρι τότε ποιος θα με πάρει εμένα στη δουλειά. Πάω στον ΑΕΔ και με γελάνε. Λέει ο Χρήστος. Ο Χρήστος, αν τον βγάλουμε τηλέφωνο το Χρήστο αργότερα, θα κλάψουν μάνες από αυτά που θα ακούσουν οι πολιτικοί. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο μου. Μάγδα, να δούμε τον καιρό. Ναι. Να δούμε τον καιρό. Χαλάει ο καιρός. Ακούστε, Κοίταξε, θα έχουμε χιόνι στα ορεινά.
Το είχε πει ο Αντρονικός. Θα έχουμε χιόνι αύριο στα πολύ πολύ ορεινά επιδείνωση του καιρού. Δώστε τα μερομηνιά, παιδιά, αν είναι εύκολο. Βλέπετε εδώ, 22 του μηνός, λέει η επιδείνωση του καιρού. Εδώ, ο Ανδρόνικος. Επιδείνωση του καιρού, 22 του μηνός. 22 μέχρι 26 θα είναι άστατος. 26 με 28 μικρή άνοδος θερμοκρασίας, αλλά 28 βάζει πάρα πολύ κρύο. Ο Απρίλης. Ο Απρίλης θα έχει μια μεγάλη ζέστη, 9 με 13. 17 με 20 και το Πάσχα θα είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικός ο καιρός του Πάσχα. 6 και 41 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε το σημερινό καιρό. Να δούμε τι μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας δίνει 21 βαθμοί σε Θράκη και Μακεδονία. Μας δίνει 22 βαθμούς στα κεντρικά, 21 βαθμοί στα νησιά, 3 έως 4 μποφόρ, μπουνάτσα στο Αιγαίο, 2 έως 3 στο νότιο Ιόνιο και το βόρειο, 4 μποφόρ συνολικά. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, Μάγδα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. 2-10-48-00, 170-171, 172 και 173. Και βέβαια, καλημέρα, παπάκι. Sky.gr. Και να πούμε ότι αύριο, ημέρα Δευτέρα, θα έχουμε τις οριστικές διατάξεις για το μέρισμα. Όλες τις λεπτομέρειες. Όμως, εσύ σήμερα έχεις ετοιμάσει, όπως και χθες, καταπληκτικές κάρτες που θα εξηγήσεις τα πώς και τα γιατί του μερίσματος μέχρι τα τώρα, μέχρι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα. Έχουμε. Έτσι. Γιατί αύριο θα δοθούν οι λεπτομέρειες. Έτσι. Έχουμε προνοιακά. Έχουμε οικογενειακά επιδόματα. Έχουμε το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων. Έχουμε το επίδομα των ενστόλων που δυστυχώς δεν το παίρνουν οι συνταξιούχοι ενστολή. Έχουμε ποιοι θα ενταχθούν στα τρία μεγάλα ταμεία. Και έχουμε πολλές ειδήσεις για το ακατάσχετο. Και τα δάνεια του ΟΕΚ. Μπράβο. Μας ζητήσατε χθες πάρα πολύ. Είχαμε εδώ τον κύριο Κεγκέρογλου. Θα δούμε και σήμερα τι μας είπε χθες για όσους δεν το είδατε. Έρχεται η κυρία Κορσάνου για τα δάνεια. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Μαζί με τις εφημερίδες της Κυριακής, λοιπόν. Κυρία Κορσάνου, είναι διαμεσολαβήτρια. Αρχίστηκε κιόλας και έχει να μας πει τόσα πολλά, Γιώργο, ειδικά για τα δάνεια, γιατί δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει δάνεια και να μην έχει την αγωνία του πώς τελικά θα το πληρώσει και τι δόσεις μπορεί να κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Ετοιμάστε το τσάι, ετοιμάστε τον καφέ, το κακάο, το βραστό. Πάμε να κάνω το βραστό και ερχόμαστε μετά το break. Σημερώνει Κυριακή. Οι εφημερίδες της Κυριακής, η Καθημερινή, μαχαίρι στην χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, με νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει και κώδικα διοντολογίας για υπουργούς βουλευτές. Το παρόν. Δεν πληρώνουν οι εφοπλιστές το φόρο αλληλεγγύης 1%. Το βήμα. Ξαναμπαίνουμε στην Ευρώπη. Αλλάζουν όλα μετά τη συμφωνία με την Τρόικα. Έθνος. Σε τρία υπερταμεία όλοι οι ασφαλισμένοι της χώρας. Στο ΙΚΑ οι μισθωτοί, στον ΟΑΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στον ΟΓΑ οι αγρότες. Θέμα. Οι πέντε συμμορίες που βασανίζουν μέσα στα σπίτια. Έκρηξη τρόμου από το άγριο έγκλημα. Real News. Το μαύρο κωδί του ελληνικού. Πώς προσγείωσαν το τίμημα. Ελεύθερος Τύπος. Εφάπαξ πρόκληση για υπαλλήλους της Βουλής. Παρά το ψαλίδι θα παίρνουν έως 63 μισθούς. Κυριακάτη και Δημοκρατία. Η άγνωστη ζωή του Χρυσοχοΐδη. Η Αυγή. Ζήτημα επιβίωσης. Ανθρωποθυσίες με απολύσεις και φοροεπιδρομή. Κυριακάτη και Ελευθεροτυπία. Προσκλητήριο Αλέξη Τσίπρα προς βουλευτές και λαό. Ανατρέψτε την κυβέρνηση. Ριζοσπάστης. Να αλλάξουμε δρόμο έξω από αυτών των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βραδινή. Μέχρι το καλοκαίρι, σύνταξη με ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ελεύθερη ώρα. Ο Πούτιν πάτησε με τάγκ τη νέα τάξη πραγμάτων. Μακεδονία.
Πρώτη ανάσα στην πραγματική οικονομία. Τολμούν ξανά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η εποχή. Νέα ακροδεξιά. Και εσπρέσο από τα in party στα παγκάκια. Ένα καταπληκτικό πλοίο ετοιμάζεται να δέσει στον Πειραιά, φίλες και φίλοι, ένα από τα ωραιότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου. Τι να σας πω, έχει πάνω από 2.500 κόσμο μέσα, τουρίστες. Βλέπετε, ατέλειωτες καμπίνες μέχρι και ελικοδρόμιο, εστιατόρια, κινηματογράφη, θέατρα, γήπεδα τένις, γκολφ, ποδοσφαίρου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι έτοιμο να δέσει στον Πειραιά, 6:51 πρώτα λεπτά. Δεν έχει κάνει κουραζιέρο. Και ο τουρισμός, μπράβο, είναι η βάση της πατρίδας μας. Η μεγάλη βιομηχανία. Χάνει, γιατί είναι φθηνά, είναι οικονομικά, να το πω πολύ απλά. Είναι πολύ καλά σαν ποιότητα και είναι και πολύ σίγουρο για οικογένειες κλπ. Λοιπόν, ένας καλός φίλος. Ο τουρισμός είναι που θα μας σώσει. Μπράβο. Ένας καλός φίλος μου λέει: Γιωργάκη, η Καμπέρα είναι πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Βάλε μου 4 στη γεωγραφία. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Αλλά το Σίδνεϊ, όλο ο κόσμο ξέρει το Σίδνεϊ. Έτσι λοιπόν, η Καμπέρα, τι να κάνουμε, Καμπέρα, Καμπέρα. Πάμε λοιπόν, 6:52 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Όπου κι αν βρίσκεστε, εμείς τα λάθη μας τα λέμε στον αέρα, φίλες και φίλοι, γιατί έτσι μας αγαπήσατε. Με τα λάθη μας, με τα ελαττώματά μας, με τα λίγα μας. Απειροελάχιστα προτερήματα, αλλά να ξέρετε ότι σας αγαπάμε. 8 λεπτά πριν από τις 7, έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη Θεσσαλονίκη και την Έλενα Ιατρού, την οποία και θα καλημερίσουμε, γιατί έχει πάρα πολλές ειδήσεις να μας πει από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς το, καλημέρα. Καλημέρα, Έλενα. Καλή σας μέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μας ξεσηκώνετε πρωί-πρωί, μας δείχνετε που θα έπρεπε να είμαστε, να πάρουμε έτσι μια ωραία ανάσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, να αναπολύσουμε παλιές καλές εποχές. Αλλά δυστυχώς είμαστε εδώ και τα λέμε. Θα δώσουμε λοιπόν έτσι μια διαφορετική νότα. Χαριτολογώντας σήμερα, να σας πω ότι με τα δάνεια που βαραίνουν πάρα πολλές χιλιάδες νοικοκυριά, στα Τρίκαλα, ένας αγρότης ζήτησε από έναν δικηγόρο να του κουρέψει το δάνειο δια της δικαστικής οδού. Έτσι λοιπόν πήγε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος τα κατάφερε, μείωνε 100.000 ευρώ στο δάνειο του, του λέει τι να σου δώσω, τι σου χρωστώ, ό,τι θες. Το πήρε της μετρητής ο αγρότης. Πάει και του φέρνει σε μια σακούλα αυγά και ξινόγαλο. Αυτή ήταν η αμοιβή του την εποχή της κρίσης. Με είδος. Πολύ καλός αγρότης μας. Με είδος. Αφού τον άνθρωπο τον και φτάσαμε τα πήρε στο... ο δικηγόρος και δεν είπε και τίποτα. Και ο δικηγόρος στο ωραίος. Στο αμήν. Έχει συγγενείς. Έχει δικούς του ανθρώπους. 7 λεπτά πάμε πριν και στα από τις 7. Γιώργο, γιατί στη Θεσσαλονίκη χθες η αστυνομία συνέλαβε τον δράκο της Θεσσαλονίκης. Είχε επιτεθεί σε 9 γυναίκες, έλενε ιατρού. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση χθες το γεγονός ότι η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση το μεσημέρι, όπου λέει ότι μετά τη δύση του ηλίου οι γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν να κυκλοφορούν έξω μόνες. Προσέξτε, να κυκλοφορούν μόνες ή να ειδοποιούν τους γνωστούς τους, την οικογένειά τους, σε ποιους δρόμους είναι αυτοί που θα κινηθούν ή επικίνδυνα δρομάκια κλπ. Το πρώτο θέμα έχει σήμερα μια μεγάλη φωτογραφία. Αυτόν που βλέπετε στη φωτογραφία έμπαινε στα σπίτια και σιδέρωνε τις γυναίκες. Είχε αναμένο το σίδερο και τη σιδέρωνε. Μπήκε σε σπίτι. Στο Χαλάνδρι. Επιχειρηματία και έκαψε αυτός, με σίδερο λοιπόν, το λέει πρόσωπο ο τίτλος, του θύματος. Αυτός σιδέρωσε, έτσι, τη στην σύζυγο δηλαδή, γιατρού στο Χαλάνδρι. Φοβερό. Καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτοί εδώ και οι άλλοι τρεις. Τα τελευταία χτυπήματα των αλλοδαπών κακοποιών εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών προκαλούν φρίκη. Ακριβώς. Σιδέρωσαν γυναίκα για να τους αποκαλύψει πού είχε κρύψει τις οικονομίες της, ενώ για τον ίδιο λόγο ξυλοκόπησαν 80χρονο, ακούστε, μέχρι θανάτου. Τώρα,
Αυτούς τους τρεις τους ζητάνε, τους αναζητούν. Συνέβη στη Δράμα, Μάγδα, πριν από λίγο καιρό. Γιώργο και Μάγδα, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Τους τελευταίους 9 μήνες, πολύ μεγάλη προσοχή στους ηλικιωμένους, τους παρακολουθούν και μπαίνουν από ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε μία ηλικιωμένη, 80 και κάτι, στην Άνω Πόλη, που μπήκανε μέσα, την έδεσαν χειροπόδαρα και την κλωτσούσαν στην κοιλιά. Πέρασαν από εσωτερική αιμορραγία η γυναίκα, για να τους πει που είναι τα λεφτά και τα χρυσαφικά. Εδώ μπαίνει και ένα θέμα. Ωραία. Δεν έχουμε μισθούς, δεν έχουμε συντάξεις, δεν έχουμε επιδόματα, δεν έχουμε χίλια δυο. Πού είναι η αστυνομία? Τουλάχιστον και να έχουμε ασφάλεια. Η αστυνομική, σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, παρκάριζα έξω από το Sky και ήταν το αστυνομικό όχημα και ο οδηγός δεν είχε τζάμι. Είχε νάιλον. Κολλημένο με αυτοκόλλητο. Και μου λέει, Γιώργο, κοίτα πώς. Οι αστυνομικοί βάζουν από την τσέπη τους βενζίνες, βάζουν από την τσέπη τους στολές. Ακριβώς. Έτσι, βάζουν λοιπόν από την τσέπη τους τα αναλώσιμα, χαρτί τεράστιο για το φάξ και μελανάκια. Είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι Άνω Πόλη και Τούμπα καλύπτονται μόνο από ένα περιπολικό. Δηλαδή, αν έχουμε ένα συμβάν και πάει το περιπολικό, δεν έχουμε δεύτερο για να πάει στο επόμενο συμβάν που θα έχουμε κλείσει. Και μιλάμε ότι είναι σχεδόν μισή Θεσσαλονίκη. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία αυτός ο επίδοξος βιαστής, ο οποίος αποπειράθηκε να βιάσει 9 γυναίκες μέσα σε 4 μήνες από τον Νοέμβρη μέχρι τώρα, νεαρές κοπέλες που κινούνταν με τα μεσονύκτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και που στην Εγνατία, στην Αγία Σοφία, στην Εθνική Σαμίνης τις ακολουθούσε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Με το που πήγαιναν αυτές να μπουν, έκανε τον ενοικιαστή που ξέχασε τα κλειδιά, έμπαινε και αυτός μέσα. Και στη συνέχεια προσπαθούσε να σελγίσει σε βάρος τους. Συνήθως αυτές φώναζαν ή τον έσπροχναν. Και αυτός φοβισμένος έφευγε. Και αυτό τελικά τι έγινε? Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν. Τελικά εντοπίστηκε. Τελικά το συνέλαβαν. Από τα στοιχεία που έδωσαν, βεβαίως και το συνέλαβαν και ομολόγησε άλλους 2 βιασμούς, ανεβάζοντας τον αριθμό αυτός, από 3 βιασμούς στους 9. Να πούμε, Έλεν, ότι είχε το εξής τρίκ. Έλεγε ότι είμαι ένοικος της πολυκατοικίας, καινούριος και δεν έχω το κλειδί. Ακριβώς. Έμπαινε μέσα λοιπόν, είτε στις σκάλες είτε στο ασανσέρ, τους έσκιζε τα ρούχα, τις χτυπούσε και ευτυχώς οι γυναίκες βάζαν τις φωνές και μπόρεσαν και γλίτωσαν. Αυτός πρέπει να τιμωρηθεί με τη μεγαλύτερη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί, διότι, παιδιά, η πιο μεγάλη ανανδρία είναι αυτό το οποίο έκανε αυτός. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο έκανε και η δικαιοσύνη, Γιώργο, θα αποφασίσει γι' αυτό. Και τρία κάτι λεπτά. Άλλο, Γιώργο, τελευταίο, ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή πιάσανε τον δράκο της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτές οι γυναίκες είχαν καταθέσει όλες. Έτσι, δηλαδή, μπράβο. Η κατάθεση στην αστυνομία ακριβώς είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βοηθάει να σχηματίσει το προφίλ. Και να καλέσουν. Θα διατηρηθεί και ανωνυμία, Γιώργο και Μάγδα, όσες έχουν μπράβο ανάλογα στην αστυνομία, γιατί λειτουργήσε πολύ σωστά. Βοηθήσουν. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 7 είναι πάρα πολλές ειδήσεις. Σε λίγο ο διοικητής του ΙΚΑ θα είναι εδώ, παιδιά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, πολλά θέματα θα πούμε σε όλους μας τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, όπου υπάρχει Έλληνας, τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, τι θα γίνει με αυτό το περίφημο επίδομα, τι θα γίνει με τα οικογενειακά επιδόματα, τι θα γίνει με τις μισθούς και τις συντάξεις, τι θα γίνει με τη φορολογία που κρύβει φόρους, κρύβει πάρα πολλούς φόρους. Άκουα χθες για τα αυτοκίνητα. Ας το κάνουν πρώτα και μετά να το ανακοινώνουν. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, υπάρχουν τεράστια θέματα ασφαλείας. Για το φορολογικό, Γιώργο, λες, ασφαλείας των αυτοκινήτων που θα μειώσουν τώρα, θα κάνουν κούρεμα, ας πούμε, πότε το κούρεμα 30%, αφού έχουν πάρει ό,τι έχουν πάρει, αφού έχουν καταθέσει 300.000 φόρος άνθρωποι τις πινακίδες και πάει λέγοντας. Φόρος πολυτελείας μπαίνει και για τον επόμενο χρόνο. Τι να το κάνω εγώ. Μου το λένε τώρα για να εφαρμοστεί από το 2016. Χαίρομαι πολύ. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Δημήτρης Στεφόπουλος είναι έτοιμος να ακούσουμε. Σε λίγο και θα το τον δούμε αμέσως μετά το γρήγορο διάλειμμα το οποίο θα έχουμε. Mm-hmm. Θα είμαστε όλοι μαζί στον αέρα. Έρχονται οι καλεσμένοι εδώ. Δάνεια, μισθή, επιδόματα, καθυστέρηση συντάξεων, κατασχέσεις, επίδομα μητρότητας, αποδείξεις, τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ, πού θα βρίσκουμε γιατρό, τι θα γίνει με τις γονικές παροχές και δωρεές. Και βέβαια ο διοικητής του ΙΚΑ απαντά στα μεγάλα ερωτήματα, όπως και ο διοικητής του ΟΓΑ και ο διοικητής του ΟΕΔ. Για τα προνοιακά, είστε... Γιώργο, μας ρωτάνε πάρα πολύ. Βλέπω εδώ μπροστά τα email μας στην εκπομπή μας. Αν δικαιούνται το επίδομα, το ΕΦΑΠΑΞ, τι γίνεται, τι θα γίνει με τις λίστες. Είναι, λέει, στις λίστες με τις παθήσεις σε φόρους ζωής που έχουν αναπηρία, ας πούμε, κλπ. Με εμάς, λέει, θα μας σκεφτεί κανένας, για τα αμαία μιλάμε βέβαια και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων. Μια καλημέρα στον κύριο Μάγδα, Στέφανο. Μάγδα, στα τρίκαλα αμαία, άτομα Μέρκη με αναπηρία κλήθηκε να πάει στο στρατό. Ναι, στην περιοχή των Τρικάλων, αν δεν κάνω λάθος, η Καρδίτσας, έστειλαν ένα χαρτί σε 35 χρόνια. Σε ένα νέο παιδί,
το οποίο έχει προβλήματα κινητικά, έλα να παρουσιαστεί στο στρατό. Είναι σαν την περίπτωση που είχαμε την κυρία από τον Πειραιά. Που το παιδί... ζητούσαν το παιδί της, το οποίο έτσι, είχε φύγει από τη ζωή και ζητούσαν να πάει στρατό. Και θεωρήθηκε και λιποτάκτης, το επιβλήθηκε και ποινή 6 μηνών με αναστολή. Και παρενέβη... τώρα πρέπει να αποδείξει ότι όμως ξανά εκ νέου είναι ανάπηρος. Και χρειάστηκε η γυναίκα να βγει εδώ στην τηλεόραση, να το πει, να παρέμβει ο Αβραμόπουλος, να ειδοποιήσει τον Στουρνάρα, να διαγραφεί το χρέος. Πάμε σε διάλειμμα ή θα αρχίσω να φωνάζω. 2-10, Μάγδα, 48-00, 171 και 2, το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Μαζί μας ξεκινάμε από τις κυρίες Μάγδα, αφού πούμε μια γλυκιά καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους που είναι κοντά μας. Είναι Κυριακή, είναι 23 Μαρτίου του 2014, Κυριακή της Σταύρο Προσκυνήσεως, και είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας η ειδική διαμεσολαβήτρια, η κυρία Άννα Κορσάνου. Καλημέρα, κύριε Κορσάνου, καλημέρα, που θα μας πει τα πάντα για τα δάνεια. Τσέγκου. Βεβαίως, καλημέρα, κύριε Αυτιά. Πολύ καλά εσείς. Καλημέρα σας. Η εθνική διαμεσολαβήτρια είναι. Όχι εθνική, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, δικηγόρος όπως πολλοί συνάδελφοί μου. Δεν είμαι μόνο εγώ. Θα πούμε για τη διαμεσολάβηση. Ακριβώς. Είναι ένας καλός τρόπος να επιλύσουμε τα προβλήματα με τα δάνειά μας. Για να δούμε, δεν είναι μόνο τα δάνεια, είναι διαφορές με εργοδότες και εργαζομένους. Πολύ σωστά. Είναι οικογενειακά θέματα. Με τον εκμισθωτή μας, με τον Ικάρη μας, φυσικά. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Τσαπαρίκου, ειδική σε θέματα ασφαλίσεως, σε λίγο ο διοικητής του ΙΚΑ εδώ, γιατί φίλες και φίλοι πάμε σε τρία μεγάλα ταμεία, πάμε σε ΙΚΑ, ΟΑΕ και ΟΓΑ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Όχι και βέβαια, πολύ καλή εξέλιξη, έτσι, θα το δούμε αυτό. Τα έλεγες εσύ. Θα το δούμε, θα το δούμε. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, Γιώργος Κίρτσος, συνάδελφος δημοσιογράφος, καλώς ήρθατε κύριε Κίρτσο. Σε λίγο καιρό η δημοσιογραφία θα είναι η δεύτερη ιδιότητα, καθώς οδεύει προς Βρυξέλλες με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, εξ όσων πληροφορούμε. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Κίρτσο. Ευχαριστώ, ο κύριος Παντελής, μην προτρέχουμε σιγά σιγά όλα. Βεβαίως, με το καλό. Ο κύριος Παντελής, εδώ, με τα φοροτεχνικά μας που είναι πάρα πολλά. Ο κύριος Μωραϊτάκης, οικονομολόγος. Οικονομολόγος και ευχόμαστε να έχουμε καλές ειδήσεις σήμερα και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Έχουμε πολλά θέματα. Καταρχήν, δεν ξέρουμε ακόμα, κύριε Παντελή, τις διαδικασίες με τις οποίες θα δοθεί αυτό το περίφημο επίδομα. Έτσι. Ναι, Γιώργο, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί. Το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι ότι μέχρι τις 9 Μαΐου θα δοθούν αυτά τα 500 ευρώ ή πόσο θα είναι, τέλος πάντων, το ποσό. Ακριβώς. Τα 500 εκατομμύρια, περίπου 500 ευρώ έχουν πει. Σε ένα εκατομμύριο, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, ευπαθείς ανθρώπους από ευπαθείς ομάδες. Βέβαια, Γιώργο, εκείνο το οποίο νομίζω και χθες στη συζήτηση που έκανες εδώ και θα πρέπει να προσδιοριστεί είναι αν θα πάμε σε πραγματικά εισοδήματα ή αν θα πάμε σε τεκμαρτά, σε υποτιθέμενα εισοδήματα. Έτσι, οπότε σε αυτή τη συγκεκριμένη λογική θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Εργασίας και η Επιτροπή η οποία αυτή έχει σχηματιστεί, γιατί το σήμερα το να νοικιάζω ένα σπίτι, να είμαι παντρεμένος, ήδη ξεπερνάμε τα όρια, που σημαίνει ότι πραγματικά θα βρεθεί πολλής κόσμος προεκλήξεως. Ακριβώς. Με μια απλή βεβαίωση θα είναι η χορήγηση του επιδόματος και αυτή η εξέλιξη έχει τη δική της σημειολογία. Αυτό δείχνει, κύριε Κίρτσο, ότι θέλει χωρίς γραφειοκρατία η κυβέρνηση να τραβήξει μπρος, να το δώσει αυτό το ελάχιστο, το ισχνό επίδομα. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα, υποθέτω, ότι τέλος πάντων τα χειρότερα έχουν περάσει και ότι όσο βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση και θεωρητικά ναι, θα υπάρξει βελτίωση το δεύτερο εξάμηνο και θα υπάρξει σημαντική βελτίωση το 2015. Αλλά αυτή είναι η θεωρία. Πρέπει να δούμε και την πράξη, γιατί και στο παρελθόν ήταν άλλος ο οικονομικός σχεδιασμός και άλλο το οικονομικό αποτέλεσμα. Πάντως θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι τέλος πάντων πέρασαν τα πιο δύσκολα και ότι όσο πηγαίνει καλύτερα το πράγμα θα υπάρξει ένα κοινωνικό μέρισμα.
Ένα κοινωνικό μέρεσμα που το είχε. Να στείλει και μήνυμα στον κύριο Θεοχάρη Μαγδαμόνη. Ναι. Αυτό το κοινωνικό μέρεσμα. Γι' αυτό γράφει και γρίφο, λέει, Χρυσάντη. Μην το κρατήσει, έτσι, γιατί έτσι. Θα πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία. Ένα κοινωνικό μέρεσμα, κυρία Τσαπαρίκου, που προήρθε από μειώσει συντάξεων, μισθών, φόρων, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Το μήνυμα μπορεί να είναι αισιόδοξο, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα αυτά έγιναν από περικοπές συντάξεων. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι από 1η-1η κόπηκε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, σε χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν μέχρι 486 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι προήλθε από την ανεργία, προήλθε από τις εισφορές αλληλεγγύης, από την περικοπή των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Ο κόσμος από πραγματικές θυσίες. Ναι. Σωστό. Έχει κάνει θυσίες. Άρα, με αίμα και υδρότα του κόσμου. Άρα, κύριε Μωραϊτάκη, είναι αυτό που είπε ο Γιώργος ο Κίρτσος, γιατί εδώ υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των κομμάτων. Οι μεν λένε ότι δεν τρέχει μία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση λέει κάτι καινούριο ξεκινάει, χρήμα δεν μπαίνει ακόμα στη χώρα, είναι διστακτικοί οι περίφημοι αυτοί οι επενδυτές που θα ερχότανε. Να δούμε. Κοιτάξτε, όχι, χρήμα μπαίνει στη χώρα. Είδατε τι μεγάλη επιτυχία έχει η Πειραιώς. Θα βγάλει και το ελληνικό δημόσιο ομόλογα και θα υπάρχει πάλι μεγάλη επιτυχία. Στο εξωτερικό προσπαθούν να αγοράσουν ελληνικούς τίτλους. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Αλλά σε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, πρέπει να προσθέσω ότι είναι πράγματι μια σηματοδότηση της κυβέρνησης ότι γυρίζει το πράγμα. Μάλιστα. Αλλά μην ξεχνάμε, εκτός από αυτά που είπε η κυρία Τσαπαρίκου, ότι είχαμε και τα κουρέματα των ομολόγων. Υπάρχουν τόσοι αδικημένοι συμπολίτες μας, ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχασαν τις οικονομίες τους. Και επίσης η φορολογία συνεχίζει να είναι βαρύτατη και θα μπορούσε τουλάχιστον να ελαφρυνθεί η φορολογία στα ακίνητα. Και βέβαια. Το είπατε και εσείς προηγουμένως. Το καλύτερο δώρο, μέρισμα, αυτό είναι το καλύτερο μέρο. Παίρνω πίσω το φόρο. Διότι αυτή η παροχή των 500 ευρώ έχει και ένα αυξημένο κόστος. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό για να σταλούν τα λεφτά, να έρθουν να δείξουν, σωστό, να αποφασίσουν, λοιπόν, έχει και εμείς πρέπει να λειτουργούμε παραγωγικά. Πάμε δεν να είναι ρίξουμε στη σωστή παραγωγική κατεύθυνση αυτή η απόφαση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα δούμε αναλυτικά και βέβαια το ακατάσχετο πάει στα 1.500 ευρώ σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Είδατε τι γίνεται με το μισθόν και συντάξεων. Για τα χρέη της εφορίας. Για τα χρέη της εφορίας, αν χρωστά μέχρι 1.500 ευρώ, δεν θα μπορούν να μας παίρνουν το μισθό μας. Γιατί για τα τραπεζικά δάνεια υπάρχει ακόμα το 1.500 ευρώ. Τέλεια αυξάνουν η παρέμβασή τώρα σας για τα χρέη στην εφορία. Ευχαριστώ, ακριβώς, κύριε Αυτιά. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Μαχαίρι στη χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος. Πρώτο θέμα με νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει και κώδικα διοντολογίας για υπουργούς και βουλευτές. Προβόπουλος. Προειδοποίησα όσους έπρεπε από το 8. Ακούστε, αυτά πράγματι ο κύριος Προβόπουλος είχε προειδοποιήσει και τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου. Τους είχε προειδοποιήσει το 8 και αυτό το λέει και σε κατηδίαν συνομιλίες. Πάνω από 10 εκατομμύρια παραπεμπτικά για εξετάσεις το μήνα. Γραπτά, κύριε Αυτιά. Πιο κοντά, παιδιά, λίγο τα γράμματα, ναι. Έμπρακτη διάψευση παραιτήσεως παπούλια και παραμένει δυσβάχτευτο το κόστος της διαφθοράς, λέει ο κύριος Τέντες, αυτά από την Καθημερινή σήμερα. Το παρόν. Ο Προβόπουλος έδειξε την πόρτα στην Τρόικα. Μέχρι και 180 δόσεις για χρέη στο ΙΚΑ, ο διοικητής του ΙΚΑ σε λίγο θα είναι μαζί μας. Τώρα, δεν πληρώνουν οι εφοπλιστές το φόρο αλληλεγγύης 1%. Το καταβάλουν όλοι οι άλλοι Έλληνες, γράφει η εφημερίδα. Η Τρόικα θέλει να ξεπαστρέψει και τους κτηνοτρόφους μας. Και το κατάφερε. Πάμε. Ξαναμπαίνουμε στην Ευρώπη. Τι γίνεται, Μάγδα, εδώ? Αλλάζουν όλα μετά τη συμφωνία με την Τρόικα. Μάλιστα. Επιστροφή στις αγορές, η μείωση του χρέους στο τραπέζι, το τέλος των προνομίων κλπ. 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την επόμενη μέρα. Και τι λέει ο Σαμαράς εδώ? Ο κ. Σαμαράς λέει για τη νέα σελίδα, για τη νέα Ελλάδα, χρεοκόπησαν τα σενάρια καταστροφής. Όλο και πιο συχνά μιλάει για τη νέα Ελλάδα ο κ. Σαμαράς. Μάλλον έχει κατοχυρώσει κάποιο τίτλο. Είναι ένα όνομα όμως, Γιώργο, κόμματος, που το αγαπούν πολύ, λένε, αυτό το όνομα. Λένε οι εφημερίδες σήμερα ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει μετά τις κάλπες σε ανασχηματισμό, νέο κόμμα, ιστορίες κλπ. Θα το δούμε. Real. Πώς προσγείωσαν το τίμημα. Το μαύρο κουτί του ελληνικού. Και τι λέει ο Βενιζέλος εδώ? Ο κύριος Βενιζέλος μιλάει λοιπόν στη Real News και λέει ότι το κούρωμα του χρέους μας είναι μια κίνηση επιθετική κατά των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών τους. Μπράβο. Οι 250 που πέρασαν το ποτάμι του Θεοδωράκη. Έτσι. Ο κύριος Μιλιός προτείνουμε στους κυβερνητικούς βουλευτές να μην ψηφίσουν τις μεταρρυθμίσεις του ΟΣΑ. Αυτά. Για να δούμε για το ποτάμι εδώ τι λέει σήμερα στην πρώτη σελίδα. Α, οι πρόθυμοι και οι απρόθυμοι. Για να δούμε εδώ.
το ποτάμι με όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Έτσι, βλέπετε εδώ. Έτσι, ο... Ποιοι υπογράφουν λοιπόν το καταστατικό του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο. Ακριβώς. Από 19 έως... Αυτό θέλαμε να δούμε λοιπόν. Λίγο αριστερά, δεξιά με συγχωρείτε την κάμερα. Από 19... Εδώ είμαστε. Από 19 έως 93 ετών και από όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις είναι οι άνθρωποι που υπογράφουν το καταστατικό. Μάλιστα. Μας εντυπωσιάζει αυτός ο αριθμός, το 93. Έτσι. Και βέβαια στα, μικρή και μεγάλη, στα λοιπόν. Υπόλοιπα θέματα, κεφαλική φόρη μέχρι το 18. Μέχρι το 18 η κεφαλική φόρη, κρατήστε το, γιατί όλοι ρεν γράφει το άλλο μνημόνιο, ο Τόμψεν το ήθελε. Πάμε σε ένα τεράστιο θέμα. Δείτε εδώ τώρα. Εισβάλλουν μέρα μεσημέρι και δέρνουν μέχρι θανάτου. Αυτός σιδέρωσε τη σύζυγου γιατρού στο Χαλάνδρι, αυτόν εδώ που βλέπετε. Οι 5 συμμορίες που βασανίζουν μέσα στα σπίτια. Έκρηξη τρόμου από το πιο άγριο έγκλημα. 10 φρικτά χτυπήματα τις τελευταίες 22 μέρες. Και Γιώργο, μιλάμε και για αύξηση 300% των επιθέσεων στην Αττική και 200% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η αστυνομία λέει ούτε που τους μέτραγε. Και λοιπόν αυτός τον δείχνουμε και τον ξαναδείχνουμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος... Κάτσε να τον δεις, τώρα μεγάλωνε. Εδώ. Εδώ θα ήθελα να διαβάσω του. Έτσι. Απίστευτο, παιδιά. Είχε πάρει ένα σίδερο και σιδέρωνε όταν έμπαινε μέσα στα σπίτια. Σιδέρωνε τις γυναίκες, τις απειλούσε με το σίδερο. Αναμένω το σίδερο. Κοίτα εδώ. Αυτός σιδέρωσε τη σύζυγο του γιατρού στο Χαλάνδρι. Είναι το δημοσίευμα και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Πόποτας και η Άρια Καλύβα. Έκαψε με σίδερο στο πρόσωπο το θύμα του. Τον εβλέπετε. Ναι. Και επίσης... Αυτός είναι 35 ετών, Γεωργιανός, κακοποιός. Είναι ο μοναδικός από τις 4 ομάδες που συνελήφθη στις αρχές Μαρτίου. Και εδώ είναι. Η άλλη σπήρα. Οι περιγραφές λοιπόν σοκάρουν. Ακούμπαγαν το καυτό σίδερο στην κοιλιά μου, με χτύπαγαν στο κεφάλι, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έβλεπαν το αίμα να τρέχει και αυτοί συνέχιζαν. Τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν τα θύματά τους οι ληστές εισβολής για να αποκαλύψουν πού έχουν κρύψει χρήματα, θυμίζουν μεσαίωνα. Απίστευτο, φίλες και φίλοι. Free Sunday, ο γρίφος του Μαΐου, ο Σαμαράς επενδύει στην ανάκαμψη και στην εξάντληση της τετραετίας. Για να δούμε το, ο Κύρτσος εδώ είναι... Α, το πάει ο Θεοδωράκης, τον έκανε λιώμα ο Κύρτσος το Θεοδωράκη. Ο Κύρτσος πάει καφετέρια σε κόσμο, χαμόγελα εδώ. Η διανομή λέει, έτσι. Έχει και τα τυχερά της. Επίσημη πρόσκληση να επισκεφτώ την Ύδρα, λέει. Αυτά. Βρήκατε και το Δήμαρχο. Βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπράβο, σε 3 υπερταμεία όλοι ασφαλισμένοι της χώρας. Τεράστιο το θέμα. Στο ΙΚΑ οι μισθωτοί, στον ΟΑΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στον ΟΓΑ οι αγρότες, ηλεκτρονική ταυτότητα για τα ένσημα και τα βιβλιάρια υγείας. Μας το έχει πει όμως εδώ στην εκπομπή μας, το αποκάλυψε πριν από λίγες, από 2 εβδομάδες. Και βέβαια έχουμε τον υπουργό. Ο κ. Βεργίνης μας το είχε πει, ναι. Έτσι, ο διοικητής του ΟΓΑ. Ναι, για την αλλά έχουμε και τον ταυτότητα. Υπουργό που μας το είπε πριν από 2 μήνες. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Mm-hmm. Το Big Bang του Σαμαρά. Αλλάζει όνομα η Νέα Δημοκρατία, αφίπλευρη διεύρυνση, κυβερνητικό. Ανασηματισμός, λένε ότι ο Σαμαράς πάει πολύ δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και αφήνει χώρο στο κέντρο για να αναπτύσσονται άλλες δυνάμεις. Είναι μια κριτική που του γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εκείνος ξέρει καλύτερα. Πάμε τώρα εδώ, Μάγδα. Αποκλειστικό από τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Παρά το ψαλίδι, θα παίρνουν έως 63 μισθούς. Για ποιους μιλάει? Εφάπαξ πρόκληση, με συγχωρείτε, για υπαλλήλους της Βουλής. Έξοδες με μπόνους από 81.000 ευρώ. Ενώ στο δημόσιο, ισχύει πλαφόν 40.000 ευρώ. Και η Τρόικα τι ζητάει? Η Τρόικα λοιπόν ζητάει περικοπές στα εφάπαξ 17 και ταμείων. Αυτό είναι το ελικόπτερο της αστυνομίας. Φωτογραφίζουν πρόσωπα από 300 μέτρα ύψος. Ο δορυφόρος που φωτογραφίζει πρόσωπο. Λοιπόν. Το διάστημα. Σε κάνει το τετραγωνικό εκατοστό τετραγωνικό μέτρο. Ο δορυφόρος που είναι στο διάστημα. Λοιπόν, η άγνωστη ζωή του Χρυσοχοΐδη. Το χάλι του Μιχάλη. Έτσι λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Η Αυγή. Ζήτημα επιβίωσης από την Αυγή. Βλέπετε εδώ. Ανθρωποθυσίες με απολύσεις και φοροεπιδρομή. Ανατρέψτε την κυβέρνηση. Τσίπρας. Προσκλητήριο Αλέξη Τσίπρα προς τους βουλευτές. Και φεύγουν 50.000 με δώρο 2 χρόνια. Αφορά εργαζομένους που από το 83 μπήκαν στο δημόσιο με διαδοχική ασφάλιση. Τεράστιο θέμα. Και μου αρέσει ο τίτλος που έχει εδώ πάνω. Κυβέρνηση λέει: μας πήρε 60 δις ευρώ και μας δίνει 600 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ωραίος τίτλος. Μάλιστα. Πάμε. Ριζοσπάστη να αλλάξουμε δρόμο έξω από αυτών των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το καλοκαίρι σύνταξη με ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ο Πούτιν πάτησε με τάγκ τη νέα τάξη πραγμάτων. Η Μακεδονία
πρώτη ανάσα στην πραγματική οικονομία, τολμούν ξανά ελληνικές επιχειρήσεις, νέα ακροδεξιά γράφει η εποχή και από τα in party στα παγκάκια, αυτά από την πρώτη σελίδα σήμερα. Και πάμε στα μήνυματα των τηλεθεατών που μας λέτε. Μας λένε να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις, κύριε Παντελή. Ναι. Και το ΙΚΑ λέει δεν έχει βγάλει ακόμη τα καθαριστικά των συντάξεων. Το site για τα καθαριστικά είναι κενό. Έλεος, λέει Γιώργο Αυτιά, τι είναι αυτά που μας κάνουν, μας έχουν τρελάνει. Εγκύκλειος για τη διαδοχική ασφάλιση, λέει, δεν έχει έρθει. Ακόμη, λέει, την περιμένουμε. Να ρωτήσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο, αφορά 150.000 κόσμο. Πάμε στα δάνεια. Πόσο δίκιο έχετε. Ακριβώς, πάμε στα δάνεια. Κυρία Κορσάνου, τι πλέον ισχύει για τα δάνεια? Ποιες είναι οι τελικές ρυθμίσεις που αφορούν το θέμα των δανείων? Λοιπόν, κύριε Αυτιά, ακούστε. Τις τελευταίες μέρες βγήκε ένα, πώς να το πω, σαν μια πρόταση που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας για τις ρυθμίσεις των δανείων που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες γενικά σε δανειολήπτες που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής. Αυτό δεν έχει γίνει νόμος του κράτους, δεν ισχύει προς το παρόν. Είναι κάτι που θα ισχύει και προς το παρόν αποτελεί ένα προσχέδιο για τον κώδικα δεοντολογίας για τα βήματα, δηλαδή τα σωστά που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες αν θέλει κάποιος να ρυθμίσει τα δάνειά τους. Αντί για δάνειο ενίκιο, τον έχουμε τον τίτλο. Αντί για δάνειο ενίκιο, δηλαδή θα μπορείς, αν θέλεις, να διευθετήσεις οριστικά το χρέος, γιατί έρχονται πολλοί και μου λένε να τους δώσω το κλειδί και να ησυχάσω, να πάρουν το σπίτι και να μην χρωστάω. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν. Άρα μπορούν, αν θέλουν, να μεταβιβάζουν. Αυτό είναι το ερώτημα. Αντί δώσει λοιπόν. Με αυτή ενίκιο τη ρύθμιση που λένε, αυτό διατείνονται, ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης να μεταβιβάζει την κυριότητα. Μάλιστα. Και να μένει για κάποιο χρονικό διάστημα στο σπίτι τους. Λένε ότι θα γίνει, προς το παρόν δεν έχει ψηφιστεί κάτι. Προς το παρόν αυτό που μπορεί να κάνει ένας δανειολήπτης, αν θέλει να ρυθμίσει τα δάνειά του στην ισχύουσα ένομη τάξη, είναι να μπει στο νόμο Κατσέλη να έχει τις προϋποθέσεις, όπου εκεί θα δει κούρεμα και διαγραφή του χρέους τους και προστασία της κύριας κατοικίας του, ή να ακολουθεί στον δρόμο της διαμεσολάβησης. Ερώτημα. Πάμε σε δόση δανείου ίση με το ενοικίο και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει αυτό και ποια εξέλιξη και τι σημαίνει αυτό, κύριε Παντελή, αντί για δόση δανείου ενοίκιο. Αν Γιώργο μου είναι αντί για δόση δανείου ενοίκιο, θα είναι κάτι το οποίο θα πληρώνει ο φορολογούμενος, ο οποιοσδήποτε δανειολήπτης, χωρίς καμία ωφέλεια με τα ισχύοντα σήμερα. Αν όμως εδώ πέρα έχουμε το ποσό το οποίο μοιράζεται με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό είναι δόση δανείου και εδώ θα πρέπει να προσέξει, διότι Γιώργο με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα αυτό αποτελεί τεκμήριο, αυτό προστίθεται σε άλλα εισοδήματα και εδώ πάνω πάμε και πληρώνουμε φόρο για αυτούς οι οποίοι αυτή δεν μπορούν να καλύψουν. Αυτή η λύση θα βοηθήσει κόσμο, κύριε Μωραϊτάκη. Δηλαδή να πάμε σε αυτή την εξέλιξη, δεν σου παίρνω το σπίτι, δεν με ενδιαφέρει το σπίτι, με ενδιαφέρει να μην το έχω στα κόκκινα, να το έχω στα πράσινα και να μου πληρώνεις μια ζωή, ένα αλφα ποσό ενοικίου. Κοιτάξτε, πρέπει, αντί για δόση. Πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες, διότι προφανώς δεν θα πληρώνει το χρεολύσιο, θα πληρώνει μόνο τον τόκο. Έτσι μπορώ να το καταλάβω. Αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα διευκρίνιστα και μόνο έτσι θα ξέρουμε για να κρίνουμε αν τελικά συμφέρει ή όχι. Προφανώς η Τράπεζα της Ελλάδας για να το έχει κάνει θα έχει σκεφτεί ότι να παίρνουν οι τράπεζες τουλάχιστον τον τόκο αυτών των χρημάτων και να μην παίρνουν μέρος του κεφαλαίου. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα των δανείων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, Γιώργο Κίρτσο. Και είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική. Είναι η κάρτα 1163. Μπορούμε να την δούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ήθελαν παράταση από πληρωμής του δανείου. Και φαίνεται ότι έρχεται αυτή η ρύθμιση, Γιώργο. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε ρυθμίσεις. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά, δεν μπορεί κανείς να πληρώσει πλέον. Μάλιστα. Επομένως, το ζήτημα όμως είναι τι συγκεκριμένο περιεχόμενο έχουν αυτές οι ρυθμίσεις. Δηλαδή, δίνεις το σπίτι σου στην τράπεζα και ξεμπερδεύεις με το δάνειο. Σωστό. Δίνεις το σπίτι σου στην αντικειμενική αξία ή στην εμπορική αξία ή στην αξία που προσδιορίζει η τράπεζα που έχει βέβαια το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι εγώ θεωρώ ότι αν δεν γίνει επανεκκίνηση στην αγορά ακινήτων και στην οικοδομή, θα χάσουμε την ευκαιρία της προγραμματισμένης ανάκαμψης. Ακριβώς. Για να πάμε στην κάρτα 1163. Ρύθμιση για τα 182.000 δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Πάμε σε επιμήκυνση, Μάγδα, πέραν των 10 ετών. 100 δόσεις για οφειλές έως 10.000 ευρώ. Και η οφειλή θα πρέπει να μην ξεπέρασε τους 6 μήνες. Δηλαδή, να χρωστάτε
Λιγότερο. Δηλαδή για έξι μήνες, κύριε Παντελή. Κύριε Αυτιά, να χρωστάμε λιγότερο από έξι μήνες. Τώρα, Γιώργο, να είναι κάποιος ο οποίος χρωστάει, ας πούμε, και έχει περάσει έξι μήνες και μια μέρα, να τρελαίνει το άνθρωπο. Να πρέπει να δώσει κάτι για να πάει. Μπράβο. Κυρία Κορσάνο, ελάτε. Κύριε Αυτιά, να πω κάτι για τα δάνεια του ΟΕΚ. Περιμέναμε τις ρυθμίσεις πολύ καιρό για να μην χάσουν οι άνθρωποι, αυτό φοβούνται, το επιτόκιο που τους επιδοτεί. Αλλά όμως τα δάνεια του ΟΕΚ μπαίνουν αν θέλουν να πάνε στο Ρινοδικείο και στο νόμο Κατσέλη. Έχει επισέλθει ο ΑΕΔ στα δάνεια του ΟΕΚ. Μπορούν να τα ρυθμίσουν και στο δικαστήριο, λοιπόν, να μην περιμένουν ρυθμίσεις. Όποιος δεν θέλει να πάει στο δικαστήριο θα περιμένει τις ρυθμίσεις. Προς το παρόν δεν έχουν έρθει. Ακριβώς. Τώρα, για να δούμε δύο παραδείγματα, τα οποία είναι ενδεικτικά, γιατί σε λίγο θα πάμε και στο επίδομα. Η κάρτα 1164. Για να δούμε. Έστω ότι κάποιος πήρε 15 ετές δάνειο 150.000 ευρώ. Η τωρινή δόση, Μάγδα, πόση είναι? 985 ευρώ. Αν πάει σε δεκαετή επιμήκυνση, η νέα δόση του θα είναι 400 ευρώ. 400 ευρώ. Εδώ παραμένει το δάνειο 150.000 ευρώ και το υπόλοιπό του, αλλά πάμε σε 10 χρόνια παραπάνω πληρωμής, κύριε Παντελή, έτσι? Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, όπως το αναφέρεις στην κάρτα πολύ σωστά. Πάμε και στην κάρτα 1165 για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Και πού πάει η εξέλιξη αυτή? Έχουμε δάνειο πάλι 150.000 ευρώ συν 5 επιδοτούμενα σε λίγο. 5 επιδοτούμενα χρόνια. Η τωρινή δόση πώς είναι? Είναι 986 ευρώ, ενώ με την παράταση 10 ετών το ποσό αυτό μειώνεται και πάμε σε μια νέα δόση 572 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, κυρία Κορσάνου? Ότι μειώνεται η δόση στο μισό σχεδόν, αλλά το ποσό μεγαλώνει εμέσως. Το ποσό μεγαλώνει με τη δεκαετή παράταση, έτσι. Και δεν κουρεύεται, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, έχει ο δανειολήπτης μία πρόσκαιρη βραχυπρόθεσμη ανάσα, αλλά μακροπρόθεσμα δεν κερδίζει κάτι. Αυτό να το πούμε. Δεν προχωρούν οι τράπεζες και σε ένα κούρεμα, σε μια διαγραφή χρέους από μόνες τους. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο για να δει διαγραφή. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν. Ή έστω αν πει ένας άνθρωπος, σου δίνω κάποια λεφτά, μπορείς να μου κουρέψεις κάτι. Δεν το δέχονται ακόμα. Και αυτό είναι, νομίζω, εκ μέρους τους δεν βοηθάει. Άρα, κυρία Τσαπαρίκο, εσείς που ασχολείστε πολύ με κόσμο και σε λίγο θα έχουμε και το διοικητή του ΙΚΑ εδώ για να δούμε τα τρία μεγάλα ταμεία τα οποία δημιουργούνται, ενδεχομένως η λύση η οποία προτείνεται κάποιος να βοηθήσει, αλλά κάποιος να μην τους προσφέρει ουσιαστικά τίποτα. Γιατί όταν κάποιος είναι άνεργος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση τέτοιου είδους ρυθμίσεις, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, αν να κινηθεί η αγορά, είτε στα ακίνητα, είτε στη δικιά μας περίπτωση στα ασφαλιστικά ταμεία, που πάντα και εμείς ζητάμε δόσεις για να αυξηθούν τα έσοδα. Πρέπει να πούμε ότι στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η οικονομία και τα νοικοκυριά, θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο οι δόσεις να επιμηκυνθούν. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, φίλες και φίλοι. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Διότι θα δούμε τα πώς και τα γιατί του εφάπαξ επιδόματος το οποίο θα χορηγηθεί, ποιοι θα το πάρουν, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Είναι πρωινό Κυριακής. Υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις, ευχάριστες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Υπάρχουν και παράξενες, Γιώργο, ειδήσεις, όπως αυτή που θα δείτε αμέσως μετά το διάλειμμα, διότι θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μένει σε σπηλιά. Ναι. Και όμως αυτή τη σπηλιά το κράτος τη θεωρεί αφαίρετη, αφενός. Και αφετέρου έχουμε το άλλο θέμα που προέκυψε χθες για τη φορολογική δήλωση, την οποία θα πρέπει να κάνουν ακόμη και όσοι ζουν σε σκηνή. Ακριβώς. Όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται. Να ξέρετε. Περιμένουμε για τα παγκάκια εκεί κλειδωμένα. Τα παγκάκια έχουν. Θα βγει εκεί κλειδωμένα για τα παγκάκια. Θα δούμε το θέμα των ενστόλων. Θα δούμε τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους θέματα. Κάθε 30 είναι δευτερόλεπτα. Είναι έτοιμοι για κινητοποιήσεις, Γιώργο. Οι φαρμακοποιοί θα έχουν 24 ώρες την ημέρα ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στις δικές τους αλλαγές. Και κάθε 30 δευτερόλεπτα γίνεται και μια κατάσχεση, κύριε Παντελή. Και οι λογιστές είναι έτοιμοι για κινητοποίηση στην ημέρα. Μα με ένα κουμπάκι γίνεται η κατάσχεση πλέον, κύριε Αυτιά. Ηλεκτρονικά μπορούν να κάνουν κατάσχεση. Με ένα κουμπάκι. Αν χρωστά στην εφορία, άμεσα ηλεκτρονικά κάνουν κατάσχεση. Εκεί ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους. Είτε χρωστά στην εφορία, είτε σε ασφαλιστικό ταμείο. Είναι ίδιο πράγμα, έτσι. Αυτό ήδη λειτουργεί σε 4 εφορίες και από την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο ο Θεός θα λειτουργεί και στις 65, πρώτο ο Θεό χάρης μάλλον, θα λειτουργεί και στις 65. Γιώργο, ηλεκτρονικά πια με ένα mail ουσιαστικά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είτε σου γίνεται κατάσχεση, είτε σου δεσμεύονται τα χρήματα στο λογαριασμό, δεν μπαίνει πια ουσιαστικά ανθρώπινο χέρι εκεί. Ακριβώς. Μέσα, έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, συγγνώμη, θα σου έρχεται ένα email και θα σου λέει σου κατάσχουμε το σπίτι? Έχει, αυτό θα προχωρήσει το πατήσουμε για να καταλάβει το σπίτι. Λοιπόν, το διάλειμμα. Πάμε, φίλες και φίλοι, στον υπολογιστή, στο κινητό, παντού.
το τηλέφωνο της μάνας, του πατέρα, της ξαδέρφης, του κουμπάρου. Σε κυνηγάνε. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Η ώρα είναι 8 παρα 20. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είναι Κυριακή, είναι 23 Μαρτίου. Συνεφιασμένος ο ουρανός, 25η ένας άστατος καιρός, γιατί στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενδεχομένως να έχουμε βροχή, στα πολύ πολύ ορεινά ενδεχομένως να έχουμε και χιόνι, στα πολύ πολύ ορεινά, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά ο Ανδρόνικος για το Πάσχα λέει καταπληκτικός καιρός. Είμαστε εδώ, είμαστε μια μεγάλη παρέα με ειδικούς, που καταγράφουμε την επικαιρότητα. Σε λίγο ο διοικητής του ΙΚΑ, φίλες και φίλοι, ο Ροβέρτος ο Σπυρόπουλος, απαντά στις ερωτήσεις σας και παράλληλα απαντά και στο τεράστιο αυτό θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι σε τρία ταμεία. Και αυτό, Γιώργο Κίρτσο, φαίνεται ότι είναι εντολή της Τρόικας, οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, οι επαγγελματίες στον ΟΑΕ, οι αγρότες στον ΟΓΑ και τελειώσαμε. Η εμπειρία διδάσκει ότι οι συγχωνεύσεις ταμείων μειώνει κάπως το λειτουργικό κόστος, όχι όσο θα έπρεπε, αλλά κυρίως λειτουργεί ισοπεδωτικά για τις συντάξεις. Δηλαδή, αυτή γίνεται έτσι, μια ομογενοποίηση με την έννοια ότι δεν αντέχει το σύστημα, επομένως πρέπει να μαζέψεις αυτό που θεωρείται κάτι υπερβολικό. Μα το ζητάει η Τρόικα, περικοπές συντάξεων και μάλιστα εφάπαξ επικουρικών κλπ. Άσχετα τώρα από το ότι ζητάει η Τρόικα, αυτό που επισημαίνω είναι ότι έχουμε 4 εργαζόμενους για κάθε 3 συνταξιούχους, δηλαδή έχουμε ένα λόγο ο οποίος δεν υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Επομένως, ή θα αυξήσουμε την απασχόληση, πρέπει να κινηθεί η οικονομία για να χρηματοδοτηθεί το σύστημα και να αποτραπούν αυτά τα διαφαινόμενα, τα δυσάρεστα. Άρα, 30% όμως ανεργία. Προφανώς. Νομίζω ότι προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Άρα, και θυμάμαι πολύ καλά, Γιώργο, ότι έλεγες πως οι μελέτες δείχνουν ότι μετά από 20-25 χρόνια θα μπορέσει να πέσει έστω και λίγο το ποσοστό ανεργίας, αν πέσει. Γιατί ανάπτυξη μόνο την ακούμε και δεν τη βλέπουμε, ή μάλλον τη βλέπουμε με κιάλια στο βάθος να έρχεται. Αλλά είναι τόσο πολύ μακριά που θα είμαστε όλοι με άσπρα μαλλιά όταν θα έρθει η ανάπτυξη δηλαδή, από τη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και 3,5% ανάπτυξη να έχεις, έχει 50.000 νέες θέσεις εργασίας το χρόνο. Αυτές οι 50.000 στο 1,5 εκατομμύριο, ξέρετε πόσα χρόνια είναι, κύριε Μωραϊτάκη, ατέλειωτα χρόνια. Χρειάζεται, κοιτάξτε, χρειάζεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Το ακούμε τόσα χρόνια και η κυβέρνηση, η πετυχημένη κυβέρνηση λοιπόν του πετυχημένου Υπουργού Οικονομικών, δεν μας έχει δώσει αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν μέτρα ανάπτυξης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θέση της χώρας μας. Οικονομολόγοι και μηδέν. Αποτέλεσμα μηδέν. Το μόνο που κάνουμε. Η ανεργία αυξάνεται. Οι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματά του. Έλεος δηλαδή. Κύριε Μωραϊτάκη, η δημοσιονομική προσαρμογή έχει γίνει αυτός σκοπός. Η ανάπτυξη έχει πάει στο περιθώριο. Ούτε τα φορολογικά μέτρα, ούτε αυτά που είπατε προηγουμένως χρειάζεται. Χρειάζεται ρευστότητα, χρειάζονται να δοθεί στις τράπεζες και στην οικονομία. Το κάναν αυτό με τα τρία μνημόνια. Με τα μνημόνια. Τα χρήματά του εδώ. Με τα μνημόνια το κάναν αυτό, δεν το κάνανε. Τι κάνουν αυτοί οι καταπληκτικοί οικονομολόγοι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Γιατί και η αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει ένα πιστικό πρόγραμμα. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Κύριε Μωραϊτάκη, τόσα χρόνια. Γιατί παίρνουν τα κόμματα αυτά τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να δοθούν σε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Ορίστε. Αν αύριο το πρωί, ημέρα Δευτέρα, αποφασίσω να κάνω μια επιχείρηση και μου πει ο πατέρας μου, πάρε κορίτσι μου τόσα χρήματα να κάνεις μια επιχείρηση, ξέρετε τι έχω να τραβήξω. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θα μπορέσω να πάρω ένα δάνειο από την τράπεζα που δεν δίνει έτσι κι αλλιώς και είναι λογικό. Πρώτον. Δεύτερον, η γραφειοκρατία που θα πρέπει να βιώσω ως νέος επιχειρηματίας είναι κάτι το απίστευτο με τα χαρτιά, γιατί τα έγγραφα και όλα αυτά. Δεν θα ξέρετε και να σας πω πώς θα καταλήξω, Παύλα μου, επιτρέπετε, θα καταντήσω να παίρνω πολύ λιγότερα από αυτά που θα πρέπει να δίνω στο κράτος για φόρους, για το ένα, για κρατήσεις, για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Συν τα πρόστιμα, μην κάνω κανένα λάθος, όπως τη φορολογική δήλωση, σε οτιδήποτε σωστά, άλλο. Δηλαδή με φρενάρει το ίδιο το κράτος πριν καν κάνω τη σκέψη. Θα πάμε, μην πάμε σε σχόλια. Εγώ κουράστηκα με σχόλια και σχόλια και σχόλια και σχόλια. Φορολογικά. Να σας πω κάτι. Το καλύτερο δώρο ποιο θα ήτανε. Το καλύτερο, η καλύτερη διανομή μερίσματος. Να βγαίναν και να λένε εμείς αυτό τον τρελό φόρο των ακινήτων
Το παίρνουμε πίσω. Έτσι είναι. Αυτή θα ήταν η καλύτερη διανομή μερίσματος. Μα είναι δυνατόν τρία φορολογικά νομοσχέδια σε 7 μήνες. Πετάμε 500 ευρώ τώρα και σιγά τα αυγά. Κάθε φορά διορθώνουμε. Λοιπόν, Γεκέρογλου. Για όνομα του Θεού. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Γεκέρογλου και μετά θα πάω στην κυρία Τσαπαρίκου και μετά στην κυρία Κορσάνου. Γεκέρογλου, επίδομα σε ανέργους. Πώς θα πάρουν οι άνεργοι και οι μακροχρόνιοι άνεργοι, και εδώ είναι το τεράστιο θέμα, μας παρακολουθούν τώρα. Λοιπόν, πώς θα πάρουν αυτό το επίδομα των 500 ευρώ. Να δούμε τι μας είπε ο Υπουργός. Είναι το νούμερο των ανέργων περίπου εκεί που είπατε στους 140.000 που επιδοτείτε. Ναι, ναι. Είναι οι 100.000 περίπου εποχιακά άνεργοι. Σωστό. Οι οποίοι εντάχθηκαν φέτος στο επίδομα. Ναι. Και δυστυχώς από τους μακροχρόνια ανέργους στο πρόγραμμα αυτό το επιπλέον των 12 μηνών, δυστυχώς δεν εντάσσονται όλοι οι μακροχρόνια άνεργοι που οι καταγεγραμμένοι είναι περίπου 460.000. Ναι. Εντάσσονται. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας για φέτος, ναι, το ανώτερο που θα ενταχθεί θα είναι 60.000, το ανώτερο. Άρα έχουμε 400.000 μακροχρόνια ανέργους. Μάλιστα. Που είναι η βάση, που είναι η βάση, που είναι η καρδιά αυτών των ανθρώπων, που με βάση και τα κριτήρια που είπαμε προηγουμένως. Άρα και ναι, μια μεγάλη μερίδα μακροχρονίως ανέργων θα πάρουν το επίδομα, έτσι. Είναι αυτοί οι οποίοι εκ των προτέρων συμπληρώνουν αυτά τα κριτήρια τα οποία αναφέρει. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναφορικά με την εξέλιξη αυτή. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες οι οποίες θα πάρουν αυτό το επίδομα και έρχεται τώρα από τον Απρίλιο να δώσει και τα οικογενειακά, κύριε Παντελή. Τα οικογενειακά επιδόματα σε ανθρώπους που έχουν 3 παιδιά, 4 παιδιά, 2 παιδιά. Ένα παιδί. Με το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων, ναι, που ουσιαστικά ακόμα δεν έχουν ανοίξει, γιατί το ανέφερε η Μάγδα, τα ταμεία και οι επιχειρήσεις πρέπει μέχρι και 28 Μάρτη, καταληκτική, μάλιστα, ημερομηνία, να καταθέσουν όλες τις βεβαιώσεις των αποδοχών ή των συντάξεων, ναι, ναι, θα συμπληρωθεί και το Α21. Το έντυπο που είχαν συμπληρώσει πέρσι και στο οποίο βασίζεται για να πάρουν το επίδομα των τέκνων. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, είπε ο κύριος Βεργίνης, νομίζω στην εκπομπή σου, ναι, ναι, ότι θα δώσει ένα έναντι σε όσους είχαν το δικαίωμα και είχαν πάρει. Συμφωνήθηκε με Στουρνάρα και Βρούτσι. Οπότε και θα έρθουν στο τέλος μετά, όταν θα βγουν και τα καθαριστικά. Ακριβώς. Να κάνουν την τελική εκαθάριση. Και βέβαια μαζί μας είναι ο κύριος Παρτάλης από Θεσσαλονίκη. Συνταξιούχος. Καλημέρα, κύριε Παρτάλη. Καλημέρα, κυρία Θεία, καλημέρα σας. Λοιπόν, πολλά. Η σας Δήμητρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συνάδελφος. Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο, κυρία Θεία. Ένα λεπτό. Συνάδελφος, δεν σχόλιο. Έχω ακούσει τίποτα για το κόψιμο του μονογονεϊκού επιδόματος από τον ΕΔΟΙΑ. Τεράστιο το θέμα αυτό που θίγει, συνάδελφος. Έχει καταθέσει τα χαρτιά για σύνταξη στον ΟΓΑ, δεν έχει πάρει προσωρινή ακόμη. 13 ευρώ επίδομα δίνει ο ΟΓΑ για το παιδί. Η σύζυγός μου 74 ετών δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γύρω τους επειδή παίρνω εγώ σύνταξη. Είναι σωστό αυτό? Τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, αν ισχύει, άκουσα ότι θα καταργηθεί. Μας ζητάνε 150.000 ευρώ για άδεια φαρμακείου επειδή δεν έχω πατέρα φαρμακοποιό. Με ποιο δικαίωμα ζητάνε αυτά τα χρήματα, μου λέει η Τούλα από την Καβάλα. Το φαρμακείο, Γιώργο, γίνεται κανονικά τώρα. Μάλιστα. Ο Γιώργος από τη Βάρκιζα. Γιώργο μου λέει καλημέρα. 15 λεπτά αυξήθηκε το λίτρο το λάδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα και μεγάλο ταμείο. Μου λέει, επειδή έχουμε τον καλό φίλο, τον κύριο Παρτάλη από τη Θεσσαλονίκη, που εκπροσωπεί, ναι, του συνταξίουχου σήμερα στην εκπομπή μα, μου λέει, κυρία Τατιάνα, Μάγδα, καλημέρα. Έχω καταθέσει για σύνταξη τον Αύγουστο του 12, προσέξτε, στο ΙΚΑ Αριστοτέλους και περιμένω ακόμη. Και δεν είναι μόνο αυτή, Γιώργο, που μα μιλάει για τι καθυστερήσει στο ΙΚΑ και όχι μόνο. Για τι καθυστερήσει στην χρόνια. Μάγδα μου, 2 και 2,5 χρόνια κάνει απλή σύνταξη του ΙΚΑ. Ακριβώς. Όσο και να θέλουν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση, η κατάσταση είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή στο Περιφερειακό Συντάξεων βγάζουν τον Απρίλιο του 2012. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον καλό μα φίλο από την Θεσσαλονίκη. Οι πιο αδικημένοι είναι οι συνταξιούχοι. Τα λέγαμε τον κύριο Μωραϊτάκη, τον κύριο Παντελή, τον κύριο Κίρτσο, την κυρία Τσαπαρίκου, και έχει δρόμο ακόμη, κύριε Παρτάλη, έτσι. Πάρα πολύ μακρύ, κύριε Αυτιά. Θα κάνω ένα σχόλιο πρώτα για τα προηγούμενα που άκουσα, για τα δάνεια και τα λοιπά. Λίγο πιο σύντομος να είστε, και για το μέρισμα, γιατί ο χρόνος τρέχει, ελάτε. Ναι, ναι, και για το μέρισμα, ναι, 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 και ναι, για το μέρισμα που θα μοιραστεί. Εφόσον υπάρχουν 2.800.000 που χρωστάνε στην εφορία, 2.800.000 χρωστάνε στην εφορία, το γράφουν οι εφημερίδες. Υπάρχουν κάποια εκατομμύρια που χρωστάνε στις τράπεζες. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ευτυχισμένοι που δεν χρωστάνε πουθενά, αλλά είναι δυστυχισμένοι γιατί είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Δεν ξέρω τι μοιράζει αυτή η κυβέρνηση. Σε ποιους μοιράζει και τι μοιράζει. Τελικά θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το σχόλιο. Το άλλο, με το επίδομα, τι σας λένε αυτό οι συναδελφοί σας και ποιο είναι το δικό σας σχόλιο, γιατί κάποιοι θα το πάρουν, κάποιοι δεν θα το πάρουν. Βέβαια, η εγγύηση από πλευράς κυβέρνησης είναι πρώτα θα δούμε αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγάλη ανάγκη. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση λέει αυτά τα μοιράζεται γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Άντε να βρεις άκρη τώρα. Ο ένας σου λέει βλέπουμε ήλιο, ο άλλος σου λέει είμαστε νύχτα. Λοιπόν, το σχόλιο σας. Κύριε Αυτιά, το σχόλιο μου είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θα έπρεπε να έχει μέρισμα να μοιραστεί. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να τα έχουν δώσει ήδη. Θα έπρεπε να έχουν δώσει το ΕΚΑΣ που έχουν κομμένο. Σωστό. Θα έπρεπε να δώσουν αύξηση στους ανέργους και σε περισσότερους ανέργους να μην υπάρχει. Γιατί για ποιο λόγο να υπάρχει απόθεμα. Αφού οι άνθρωποι πεθαίνουν. Έχουμε λοιπόν σας αυτό το σχόλιο. Να σας δώσω μια σύνταξη. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι λογικό να υπάρχει απόθεμα. Γιατί για να μοιράζεται μετά. Λοιπόν. Δηλαδή κάποιο θα το τονίσει και μετά του δώσουν απόθεμα. 7 και 51 πρώτα λεπτά. Θέλω την κυρία Κορσάνο, διότι έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Κυρία Κορσάνο, αναφορικά με το θέμα των δανείων. Το ερώτημα που έκανε πριν μία τηλεθεάτρια, σημαντικό, ναι. Ρώτησε αν καταργείται ο νόμος Κατσέλη. Όχι, δεν καταργείται ο νόμος Κατσέλη. Ισχύει ακόμα. Μην μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί με αυτή την πολυνομία, ναι. Συνεχώς νόμοι, συνεχώς προτινόμενοι νόμοι, ο κόσμος μπλέκεται. Σου λέει τώρα, αν χρωστάω, τι πρέπει να κάνω, όπως πολύ τώρα. Σωστά ρωτήσατε στην αρχή. Ρωτάει ο κόσμος και λέει, μου βάλαν το επίδομα στην τράπεζα και μου τραβήξανε το επίδομα. Πάμε στον κύριο Ζερβέα, το συνήγορο του καταναλωτή, να δείτε τι ακριβώς. Λέει, είναι αυτό. Και μετά θα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί την τρέχουσα επικαιρότητα που αφορά την καθημερινότητα. Διότι ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, εμένα με ενδιαφέρει πώς το παιδί μου θα βρει δουλειά, πώς θα έχω τα φαρμακά μου, πώς θα έχω τη σύνταξή μου, πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα δω τα προϊόντα να είναι με χαμηλότερη τιμή και μαθαίνω ότι κατέγραψαν 28 φόρους υπέρ τρίτων για τα προϊόντα που αγοράζουμε. Πάμε στο συνήγορο του καταναλωτή για να δούμε ποιο είναι το ακατάσχετο του μισθού και της σύνταξης. Κύριε Ζερβέα, πότε μπορεί να πάρει μέρος του μισθού ή μέρος της σύνταξης η τράπεζα ή το ασφαλιστικό ταμείο ή η εφορία. Κύριε Αυτιά, ξέρετε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας, ναι. Τουλάχιστον του ελάχιστου μισθού που εξασφαλίζει τα ανεκτά αξιοπρεπή όρια διαβίωσης. Μάλιστα. Για χρέη προς το δημόσιο το ακατάσχετο, το ακατάσχετο είναι 1.000 ευρώ. Πληροφορούμε όμως ότι με τον νόμο που προωθείτε θα διευρυνθεί το όριο αυτό στα 1.500. Για χρέη προς τις τράπεζες το ακατάσχετο και για ένα μόνο λογαριασμό, ναι. Στον οποίο πιστώνεται η σύνταξη ή ο μισθός, το ακατάσχετο για χρέη προς τις τράπεζες στον ατομικό λογαριασμό είναι τα 1.500, ναι. Στο δε κοινό τα 2.000. Σε κάθε περίπτωση, ακατάσχετος είναι ολόκληρος ο μισθός, ο ένας μισθός, και αν ακόμα υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά. Αυτά λοιπόν. Γιώργο Κίρτσο, ήταν επιβεβλημένο να είναι ακατάσχετο το επίδομα, η σύνταξη και ο μισθός μέχρι 1.500 ευρώ, γιατί ήταν αμαρτία από το Θεό. Καλά, εγώ διαφωνώ με όλα αυτά τα διοικητικά μέτρα. Συμφωνώ, ναι. Με αυτές τις επισημάνσεις. Ναι. Ότι σε μια οικονομία η οποία πάσχει από έλλειψη ρευστότητας, το να δυσκολεύει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, ναι. Να λειτουργήσουν, είναι αυτοκτονικό. Δηλαδή, θα πρέπει η κυβέρνηση, αφού αντέξει τη δοκιμασία των ευρωεκλογών, να δει την οικονομική της πολιτική και όλους αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι έχουν μια δημοσιονομική ισοπεδωτική λογική, άσχετη με την οικονομία, μάλιστα. Με την κοινωνία και την ανάπτυξη, πρέπει να τα ξεπεράσει. Διαφορετικά, θα καθυστερήσει κι άλλο, μάλιστα. Η ανάκαμψη, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και η δυναμική ανάπτυξη για τις αρχές του 2015. Μακάρι. Δηλαδή, φτάνουμε, αλλά πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού για να μακάρι. Το εξήσουμε. Πάντως, κύριε Κίρτσο, βλέπουμε ο Λιρέν, Λαγκάρτ και Τόμσεν και οι τρεις έχουν παραδεχτεί, οι τρεις πολύ σημαντικοί, έχουν παραδεχτεί ότι έχουν πάει πολύ λάθος το όχημα αυτό που λέγεται. Μα δεν μπορεί να το διαπιστώνουμε Ελλάδα όλοι και εδώ. Και υποτίθεται ότι θα βγει κάπου. Έχει έτσι. Πάει λάθος μάλιστα. Στα μεγάλα, λοιπόν, αλλά πάει λάθος έχουν και στα παραδεχτεί μικρά. Ότι έχουν κάνει λάθος, αλλά δεν αλλάζουν πορεία. Τώρα. Το λένε από τον πιο απλό άνθρωπο, τον πιο καθημερινό άνθρωπο, που είναι αγράμματος και το βιώνει στην καθημερινότητά του Μάτια Τσέπη, μέχρι τους πιο σημαντικούς και σπουδαίους διακεκριμένους οικονομολόγους στη χώρα. Λοιπόν, όμως αυτοί δεν αλλάζουν πρόταση, πορεία. Αμέσως μετά, διότι
Κύριε Παντελή, χθες είδαμε στις εφημερίδες ότι όποιος μένει στη σκηνή πρέπει να το δηλώνει. Στη φορολογική δήλωση. Όποιος μένει σε σπηλιά πρέπει να το δηλώνει. Διότι η Μάγδα τώρα βρήκε ένα καταπληκτικό θέμα. Μάγδα, τι ακριβώς έχουμε? Έχουμε τον κύριο Μινά Κλάδο στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τον δούμε και στην φωτογραφία. Ο οποίος άνθρωπος ζει σε σπηλιά το 2014. Και είναι αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία μπροστά από τη σπηλιά στην οποία ζει. Το κράτος λοιπόν τι του λέει? Του λέει ότι αυτή η σπηλιά είναι αυθαίρετη, ναι, αλλά και σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο υπάρχει το σημείο 12, ναι, που λέει ότι θα πρέπει να δηλώσετε αν μένετε σε σκηνή, αν μένετε στο παγκάκι. Και κύριε Κλάδο, κύριε Μινά, καλημέρα σας. Θα πρέπει να δηλώσετε και τη σπηλιά την οποία καλημέρα, ζείτε. Καλημέρα κύριε Κλάδο. Σας το λέμε από τον αέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά, δεν ξέρω καλημέρα αν είστε στο βάθος της σπηλιάς ή έξω-έξω. Όχι, όχι, δεν είμαι στο βάθος σπηλιάς. Καλημέρα κιόλας. Καλημέρα. Πόθεν έσχεσαι η σπηλιά, κύριε Κλάδο? Η σπηλιά, δεν μένω εγώ στη σπηλιά. Από πάνω έχω ένα δωματιάκι από τη σπηλιά και μένω. Α. Η σπηλιά μεγάλωσα. Δεν είναι αυτή η σπηλιά που δείχνει τώρα στην τηλεόραση. Είναι μια άλλη σπηλιά. Έχεις και άλλη σπηλιά, Ναι, εκεί που μεγάλωσα εγώ. Μεγαλοϊδιοκτήτης, ναι. Είναι τη μητέρα μου. Έτσι μεγάλωσε. 9-10 παιδιά μεγάλωσαν εκεί. Όχι σε αυτή τη σπηλιά, μια άλλη σπηλιά είναι. Δηλαδή πάτε από σπηλιά σε σπηλιά στην οικογένεια, Εντάξει. Και? Το θέμα είναι ότι από πάνω από τη σπηλιά έχω ένα δωματιάκι γύρω στα 34 με 35 τετραγωνικά είναι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή λοιπόν από πάνω υπήρχαν κάτι Ελληνίτες και με τον καιρό σπάσαν, σαπίσανε. Πήγαν να αντικαταστήσουν τους Ελληνίτες. Και ήρθε η αστυνομία και με πήραν αυτόφορο για κάτι Ελληνίτες. Προχθές πέρασα κάποιο δικαστήριο. Οι Ελληνίτες βέβαια είχαν σαπίσει και σπάσανε, διότι εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία εργασία στο σπίτι, ούτε να το βάψω απ' έξω, ούτε να κάνω να φτιάξω αδραυλικά μου, ούτε στην ταράτσα να κάνω κάποια μόνωση. Γιατί είναι αφαίρετο το σπίτι. Και ό,τι εργασία κάνουν, φέρνουν την αστυνομία. Και για τη σπηλιά σου είπανε, δήλωσε την αστυφορολογική δήλωση? Όχι, η σπηλιά είναι δηλωμένη στην εφορία. Και το αυθαίρετο είναι δηλωμένο. Το μόνο το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε κάποια άδεια να τον νομιμοποιήσουμε, να μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη εργασία στο σπίτι. Έλα το, κύριε Παντελή, θα τρελαθώ. Η σπηλιά πώς δηλώνεται? Ως ισόγειο, ως κοινόχρηστος χώρος, ως βοηθητικός χώρος? Γιατί έχει και ρετσιρέα από πάνω η σπηλιά. Παιδιά, είναι τρέλα, έτσι. Ή θεωρείται μονοκατοικία και έχει παραπάνω φόρο? Αυτό θα πρέπει να το υποβάλουμε το ερώτημα στον κύριο Θεοχάρη. Παιδιά, είναι τρέλα, αυτά τα οποία βγάζει και σε ερωταπαντήσεις για τις σκηνές, τις σπηλιές και τα παγκάκια. Κύριε Μινά, πώς τη δηλώσατε στη φορολογική σας δήλωση τη σπηλιά? Δεν ξέρω, η μητέρα μου την έχει δηλώσει, γιατί είναι στη μητέρα μου το όνομα. Ήταν στον πατέρα μου, πέθανε, τα έχει πάρει τώρα η μητέρα μου. Στη μητέρα μου το όνομα είναι δηλωμένη, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω εγώ. Συλλογική... Εγώ δεν δηλώνω τίποτα και δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Τώρα τι σας λένε λοιπόν, τι σας λένε από την υπηρεσία και σας έχουν τρελάνει τελείως? Εγώ από την υπηρεσία δεν μπορώ να νομιμοποιήσω το δωματιάκι αυτό το 35 τετραγωνικά που έχω. Δεν μπορώ να το νομιμοποιήσω και δεν μπορώ να κάνω καμία εργασία. Είμαι παντρεμένος, έχω 3 παιδιά. Όλοι μένουμε σε αυτό το δωματιάκι, τα 35 τετραγωνικά. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, εξαντλήθηκε ο νόμος στα 35 τετραγωνικά του κυρίου Μινά, την ίδια ώρα που υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια για βίλες, για σπίτια που είναι πάνω στη θάλασσα, τα αυθαίρετα της Μικόνου, του ενός νησιού, του άλλου. Κύριε Κίρτσο, νομίζω δεν κάνω λάθος. Πλήθος δημοσιευμάτων έχετε βγάλει και εσείς που είστε χρόνια δημοσιογράφος και εμείς εδώ για τα αυθαίρετα που είναι βίλες, βιλάρες. Όμως εξαντλήθηκε ο νόμος στα 35 τετραγωνικά που ζει αυτός ο άνθρωπος στην οικογένειά του. Ότι είναι αυθαίρετο δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι κι αν έχει δηλωθεί ή δεν έχει δηλωθεί. Απ' την άλλη μεριά όμως για να πάει να φτιάξει να μην βρέχεται τα Ελληνίτα από πάνω αν κατάλαβα καλά θέλει άδεια της πολεοδομίας. Ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια άκρη. 3 υπέρ τα 1. 3, κυρία Τσαπαρίκου. Δηλαδή, έχουμε ΙΚΑ για εργαζομένους, ΟΓΑ για αγρότες και ΟΑΕ για επαγγελματίες. Θέλω το σχόλιο σας γιατί γράφει η εφημερίδα σήμερα ότι θα έχουμε ηλεκτρονική ταυτότητα για τα ένσημα βιβλιαρίων υγείας. Θέμα στο οποίο ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας,
έχει αναφερθεί εδώ στην εκπομπή και έχουμε έτοιμη και την δήλωση που μας είχε κάνει. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο, κυρία Τσαπαρίκο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η λογική ενοποίησης και συγχώνευσης ταμείων έχει ξεκινήσει εδώ και την τελευταία 20ετία και πραγματικά πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Ξέρουμε ότι είναι τεράστια τα ελλείμματα αυτή τη στιγμή σε όλα τα ταμεία, κυρίως στον ΟΑΕ, μετέπειτα στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ. Φανταστείτε αν ενωθούν σε τρία μεγάλα ταμεία όλα τα ταμεία αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Θα είναι δύσκολη διαχείριση των προβλημάτων, θέλετε να δεν πείτε έτσι. Δεν είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα ότι τα ελλείμματα θα γιγαντωθούν και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις συντάξεις. Οι διατάξεις των οποίων θα ενοποιηθούν αναγκαστικά κάποια στιγμή και θα έχουμε μια ισοδοπεδοτική λογική, όπως είπε πριν και ο κύριος Κύρτσος, στις συντάξεις. Λοιπόν, πάμε στα ασφαλιστικά ταμεία, να δείτε τι μας είπε ο Υπουργός για το θέμα αυτό, δηλαδή της ηλεκτρονικής ταυτότητας και το τέλος των βιβλιαρίων. Και μετά θα έχουμε τα σχόλια του κυρίου Μωροϊτάκη, του κυρίου Κύρτσου, του κυρίου Παντελή και της κυρίας Κορσάνου. Μείνετε μαζί μας, είναι μεγάλη επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Βρούτσης, δείτε τι μας είπε. Με αυτά τα βιβλιάρια, κύριε Υπουργέ, και τις ατέλειωτες ουρές, απίστευτες ουρές, θα φτάσουμε σε ένα σημείο πια που να μην χρειάζεται ούτε το αυτοκόλλητο, τίποτα απολύτως, αλλά να υπάρχει μια ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των Ελλήνων ασφαλισμένων. Κύριε Αυτιά, αυτό που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο είναι ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, έτσι τουλάχιστον το αξιολογώ εγώ, όχι μόνο για το Υπουργείο Εργασίας και για ολόκληρη την Ελλάδα. Και τι εννοώ. Το σύνολο των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών που κάναμε το 2013 και αυτές που έρχονται το 2014 στο Υπουργείο Εργασίας θα το καταστήσουν ένα από τα πιο σύγχρονα Υπουργεία στην Ευρώπη. Και δεν είναι μαξιμαλιστική συγκέντρωση. Ο κόσμος γνωρίζει τις μεγάλες αλλαγές που κάναμε στο επίπεδο του νοικοκυρέματος και του μαζέματος όλο αυτό το διάστημα. Για το 2014, με τον Άτλα που επιχειρούμε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση, οι λέξεις ουρά, ταλαιπωρία και καθυστέρηση θα είναι άγνωστες λέξεις για τους Έλληνες. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα που μου θέσατε, έχουμε πλέον ηλεκτρονικοποιήσει και κάναμε απογραφή χωρίς να μετακινήσουμε ούτε έναν Έλληνα εργαζόμενο, ασφαλισμένο. Αυτό έγινε χωρίς να το ξέρει κανένας, χωρίς να ταλαιπωρηθεί κανένας. Υπάρχει πλέον μια ηλεκτρονική βάση με άμκα όλων των Ελλήνων. Μάλιστα. Και σας ενημερώνω ότι η βάση αυτή έχει ήδη ενημερωθεί με όλα τα έμεσα μέλη. 3.200.000 έμεσα μέλη είναι περασμένα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μήνα Απρίλιο έως και τέλος Μαΐου, μάλιστα, τα βιβλιάρια ασθενείας που γνωρίζουμε θα είναι παρελθόν. Μακάρι. Ουσιαστικά πλέον δεν θα έχει κανένα νόημα η θεώρηση. Οι ουρές και οι καθυστερήσεις θα ανήκουν στο παρελθόν. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Αυτό... Και σας είπα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απρίλιο και Μάιο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να πούμε... Και βέβαια είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ακόμα η βιβλιάρια ενσήμων... Βέβαια τα ένσημα τώρα είναι ηλεκτρονικά. Αλλά έχει βιβλιάριο να πας στον γιατρό να κάνεις να δείξεις και ο άλλος βγάζει την κάρτα του και οπουδήποτε πάει και τελειώνει αυτή η ιστορία. Κυρία Τσαπαρίκου, πόσο είναι εφικτό αυτό? Μακάρι να γίνει, το εύχομαι από καρδιάς για να ησυχάσει και ο κόσμος, οι ασφαλισμένοι που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή και οι υπάλληλοι που επίσης ταλαιπωρούνται. Πρέπει όμως να πούμε ότι αφού είχε σχεδιάσει να γίνει αυτό η κυβέρνηση, ας το έκανε 2 μήνες πριν, γιατί αυτή τη στιγμή πίζουν τα ΙΚΑ από τεράστιες ουρές ασφαλισμένων που πάνε να επικυρώσουν, να θεωρήσουν τα βιβλιαρία. Άρα, κύριε Μωραϊτάκη, έχει κρίμα. Δίκιο η κυρία Τσαπαρίκου που το λέει αυτό το πράγμα. Πριν πάμε στις κάρτες μας, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μωραϊτάκη, ήρθε η Τρόικα και λέει να μειωθούν οι εργοδοτικές φορές. Άριστο. Τι πιο καλύτερο να μειωθούν οι εργοδοτικές φορές, να ανακουφιστεί ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Μάλιστα. Η τρύπα όμως είναι 500 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Και τι λέει η Τρόικα? Πάρτε από το πλεόνασμα το οποίο δημιουργήσατε. Αν διαβάσετε σήμερα τις εφημερίδες, μπαίνανε μέσα και λέγανε τώρα θα το κάνετε αυτό. Και φωνάζανε. Επαναστατήσαν ακόμα και υπουργοί. Εδώ και ο Άδωνος Γεωργιάδης επαναστάτησε ακόμα. Ο κατεξοχήν τροϊκανός υπουργός. Επαναστάτησε ο Γεωργιάδης, κύριε Μωραϊτάκη. Έβγαλε σπυράκια ο Γεωργιάδης. Φανταστείτε
Αν ήμουν εγώ, θα του είχα πνίξει. Λοιπόν, πάμε. Έβγαλε σπυράκια για αυτό το θέμα το ασφαλιστικό ή για άλλα θέματα. Για τα γενικότερα σα λέω. Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπουν ότι όταν παίρνουν μια απόφαση Α, δημιουργείται τρύπα εκεί. Λοιπόν, ακούστε. Το ασφαλιστικό θέμα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σοβαρό. Ναι. Εγώ έχω κάποιε άλλε απόψει ότι πρέπει να σταματήσουν οι ασφαλιστικέ φορέ και να καλύπτεται από τη φορολογία. Διότι έτσι κι αλλιώ το δημόσιο πληρώνει τώρα πια όλα τα ταμεία. Και επίσης το να έχουμε τόσα πολλά ταμεία είναι απαράδεκτο. Τώρα είσαστε κι εσείς σε ένα πολύ προνομιούχο ταμείο και δεν θα σας αρέσει. Από την άλλη υπάρχει το Ταμείο των Δημοσιογράφων που πληρώνουν οι καταναλωτές. Που πληρώνουν οι καταναλωτές. Είναι το Ταμείο των Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος. Αναλογιστείτε τις κρατήσεις που έχουμε. Ξέρεις τι κρατήσεις έχουμε. Θα σου πείτε τα φάσια μας που ό,τι κρατήσεις έχουμε. Είναι το Ταμείο της Τραπέζης Ελλάδος που έγιναν ανεξάρτητο. Έφυγε από ΙΚΑ. Ενώ οι δικαστικοί που ήταν ανεξάρτητοι πήγανε στο Δημόσιο. Λοιπόν, επειδή το ασφαλιστικό δεν το πρέπει να υπάρξει ορθολογισμός και ναι, μια σωστή αντιμετώπιση του μάλιστα ασφαλιστικού. Λοιπόν, έχουμε τις ακριβότερες ασφαλιστικές εισφορές στην μάλιστα Ευρώπη τώρα και είναι λογικό πάντως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κύριε Μωραϊτάκη, έχουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, παροχές έχουμε. Το γιατρό τον έχει ο άλλος, όταν περιμένει 8 και 10 μήνες να πάρει και πά. Χθες ξέρετε τι μας είπε ο κύριος Κεγέρογλου. Ότι για τρίτη φορά θα πάρουν παράταση όλοι όσοι μειωθεί πρέπει να περάσουν και πά. Είναι 9 μήνες από παράταση Τσέχου, σε γι' αυτό παράταση πρέπει να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Ξέρετε τι είναι κόστος να σε σπίτι σου, να είσαι ανάπηρος και να περιμένεις να περάσεις μια επιτροπή. Και να σου λένε δεν έχω πρέπει, γιατρό. Πρέπει να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Το να υπάρχουν τόσα συμβούλια. Να παίρνουν οι συνδικαλιστές αμοιβές. Και να κάνουν διοικητής του ΙΚΑ για τα ΚΕΠΑ. Αυτά τα τρελάθληματα. Κοιτάξτε, για διαβάστε τα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων. Πού ήταν το θέμα των ομολόγων να αντιδράσουν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων. Βεβαίως αντιδράσουν, αλλά όχι να λέμε να παραπληροφορούμε. Αλλιώς τι είναι τα διοικητικά συμβούλια. Για να διοικήσουν ένα ταμείο, για όνομα του Θεού. Μιας που αναφέρθηκε. Ασφαλώς πρέπει να μειωθεί το λειτουργικό κόστος για να έχουμε καλύτερες παροχές. Πώς θα μάλιστα γίνει αυτό πράγμα. Άρα πώς όμως καταφέραμε να έχουμε τις υψηλότερες εισφορές, Γιώργο Κύρτσο, από όλους τους εργαζομένους της Ευρώπης και να έχουμε τα χειρότερα ασφαλιστικά ταμεία, μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να γίνει. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Πάντως θεωρώ σωστό το μέτρο, διότι το ασφαλιστικό κόστος είναι μέρος του κόστους μιας επιχείρησης. Επομένως, αν καταφέρουμε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να περιοριστεί κάπως η ανεργία. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του Υπουργού Εργασίας που κάνει αυτόν τον εξυγχρονισμό. Το βασικό μας πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος είναι η έλλειψη πόρων. Τραβάει 14 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι μια τεράστια ανισορροπία, okay, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν εθνικό διάλογο, κατά την άποψή μου. Διαφορετικά θα τη βρίσκουμε μπροστά μας και θα δημιουργείται δημοσιονομική ανισορροπία και οικονομική ανισορροπία. Και λοιπόν, αυτός ο διάλογος δεν γίνεται. Τόσο καιρό δεν έχει γίνει ο διάλογος αυτός. Πάμε στα ΚΕΠΑ τώρα. Σωστά ο κύριος Κύρτσος. Ναι, δεν γίνεται ο διάλογος αυτός. Δεν γίνεται γιατί διότι, τα να σου πω γιατί δεν γίνεται. Γιατί ο εργαζόμενος είναι κάτω και τον ευαράνε μέρα νύχτα. Γι' αυτό δεν γίνεται. Δεν και τον πατάνε κάτω και του λένε πλήρωνε φόρο για τα κίνητα. Πλήρωνε φόρο για τα ευχέλεια. Πλήρωνε φόρο γι' αυτό. Κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Φάει και 40% μείωση του μισθού. Και δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Πάντως οι μισθοί μειωθήκαν 40% τα τελευταία χρόνια και δεν αυξηθήκαν καθόλου. Λοιπόν, και ΚΕΠΑ διοικητής του ΙΚΑ τώρα. Μάγδα, ΚΕΠΑ, έχεις σωρία ερωτημάτων. Παρατηρώ στα μηνύματα των τηλεθεατών ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ελεγκτών γιατρών που θεωρούν τις γνωματεύσεις στο ΙΚΑ. Τι γίνεται με αυτό? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τα προβλήματα ακόμη πληρότητας γιατρών δεν έχουν ξεπεραστεί. Πλησιάζει όμως 19 του μήνα. Θέλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο υπήρξε στροφή στη συμμετοχή των γιατρών, συμμετείχαν σε επιτροπές, δεν αναβλήθηκαν πάνω από 15-20% συνεδριάσεις και αυτό το νούμερο είναι σύνηθες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εξομαλύνεται. Τώρα, πλήρης εξομάλυνση θα ταυτιστεί με την πλήρη εξομάλυνση της υπόθεσης ΕΟΠΗ παιδί. Γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εμείς, σωστά, όπως είχε και ο πρόεδρος, κάνουμε γραμματιακή υποστήριξη. Έτσι είναι. Αν δεν υπάρχει πληρότητα στην προσφορά των γιατρών που βλέπω ότι οικοδομείται, ό,τι και να κάνουμε
δεν θα μηδενίσουμε το φαινόμενο. Αλλά είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Πάντως θα ξέρετε. Για τη συντάξη αναπηρίας θα υπάρξει καινούργια παράταση από ό,τι φαίνεται. Καινούργια παράταση φαίνεται θα υπάρξει για τη συντάξη αναπηρίας. Από ό,τι φαίνεται. Μέχρι 31 έτσι. Να ξέρετε ότι πολλοί υπάλληλοι του ΙΚΑ παίρνουν φάκελο το βράδυ στο σπίτι για να προλάβουν τη δουλειά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το θέμα. Η ώρα είναι 8 και 10. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία σήμερα. Και βέβαια ξεκινάμε τώρα την ενημέρωση όλων εσάς που ενδιαφέρεστε για τη χορήγηση αυτού του περίφημου επιδόματος των 500 ευρώ. 300 έως 1000 θα δούμε, γιατί ακόμα δύο είναι τα σενάρια. Ή να δοθούν 500 ευρώ σε όλους και να τελειώσει αυτή η ιστορία, ή από 250-300 έως 1000. Θα το δούμε αύριο που θα εξειδικευθεί και πάμε στην πρώτη κάρτα, γιατί θα δούμε και τι είπε εδώ στον Sky ο κύριος Γεκέρογλου. Λοιπόν, η πρώτη μας κάρτα λέει η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε? Θα πρέπει να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση χωρίς δικαιολογητικά όμως. Δηλαδή, λέει το κράτος, εγώ δεν θέλω να σας βάλω σε ταλαιπωρία. Θα μου καταθέσετε μια υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτή την υπεύθυνη δήλωση, θα μας τα πει ο κύριος Παντελής, πρέπει να αναφέρετε οικογενειακή κατάσταση, ακίνητα κλπ. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Εάν έχεις σπίτι στο χωριό και έχεις και σπίτι στην Αθήνα, το σπίτι στο χωριό καρατομεί αμέσως το επίδομα. Διότι ανεβαίνει το τεκμήριο. Το κύριε Παντελή, πρέπει να το λάβουν υπόψη. Αυτό θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, πάλι είναι το τεκμαρτό εισόδημα. Αν λοιπόν έχουμε και μια κατοικία στο χωριό που μας έχει μείνει, αυτόματα αυτή προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμαρτά εισοδήματα, με αποτέλεσμα να είμαστε εκτός των ορίων που θα τεθούν. Άρα, εδώ Μάγδα μπαίνει ένα μεγάλο θέμα και θέλω να το κουβεντιάσουμε και με την κυρία Τσαπαρίκου και τον κύριο Κίρτσο και τον κύριο Μωραϊτάκη. Κύριε Μωραϊτάκη, είναι δυνατόν ποτέ να λένε σε έναν άνεργο έχεις 10.000 ευρώ εισόδημα? Γιατί είσαι παντρεμένος. Όταν είσαι παντρεμένος, έχεις τεκμήριο 5.000. Ναι. Και νοικιάζεις και σπίτι, Γιώργο, πες το έτσι, γιατί να μην λέει ο κόσμος έτσι. Μπράβο. Ότι είναι πρόσεξε. Δικό μας. Είσαι εντελώς, είσαι άνεργος. Δεν κάνεις καμία απολύτως δουλειά. Και σου λέει το κράτος, επειδή είσαι παντρεμένος, αν και άνεργος, δεν έχεις μία. 5.000. Και επειδή είχες και ένα αυτοκίνητο που το αγόρασες πριν από 15 χρόνια, 10. 4. 4, 5 και 4, 9. Και αν έχεις και ένα σπίτι 90 τετραγωνικά. Αλλά πώς θα είναι. 14-15.000 που τον νοικιάζεις στο σπίτι, Γιώργο, επιμένω. Προσέξτε. Έτσι, όχι που είναι δικό σου. Τώρα δεν χάνεις μόνο το επίδομα, πληρώνεις και κεφαλικό φόρο, γιατί πάνω από 12.000 ισχύει κεφαλικός φόρος. Και πληρώνεις και για το αυτοκίνητο φόρο πολυτελείας, διότι οι φωστήρες της Τρισιλίου, να μην πω, οικονομικής αθλειότητας της Τρόικας, είπανε, αν έχεις πάρει αυτοκίνητο το 2005, σημαίνει... που τώρα κάνει 5.000, πρέπει να πληρώνεις και φόρο πολυτελείας. Εδώ τώρα λοιπόν πρέπει να τα δουν όλα αυτά. Το θέμα είναι γύρω και το πού θα τα βρουν τα λεφτά για να τα πληρώσουν όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και οι φορολογικές ανοησίες δεν είναι μόνο από την Τρόικα που καταφέρεστε και σωστά, αλλά είναι και από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν μιλάνε, δεν θέτουν τα θέματα όπως είναι, δεν έχουν τη δική σας διεισδυτικότητα και της Μάγδας. Και ως εκ τούτου φτάνουμε σε αυτές τις ανοησίες. Άρα λοιπόν, με τις αλλαγές του Ιουνίου που θα γίνει στο Οικονομικό Επιτελείο, να υπάρξει ένας υπεύθυνος υπουργός επί της φορολογίας για τα έσοδα και τα έξοδα, ο οποίος να κάνει όλες αυτές τις διορθώσεις. Όμως, εδώ θα πρέπει, για να μην φτάσουμε, θυμάστε ένα επίδομα που είχε δοθεί όταν ξεκίνησε τη θητεία της η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που τότε τους λέγαμε έχετε τη βάση των δεδομένων για να μην δοθεί σε αυτούς οι οποίοι... Τα 300 ευρώ, Γιώργο. Μπράβο. Έτσι, τέλη του 9. Εκεί είχε πάρει η γης και ο κόσμος. Τώρα θα διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία. Μέσω ΟΑΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΓΑ, Γιώργο Κίρτσο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, εγώ ήθελα να πω ότι αυτή η χειρονομία είναι συμβολική. Δεν πρόκειται να λύσει κανένα άμεσο οικονομικό πρόβλημα. Απλώς στέλνει το μήνυμα ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση. Μάλιστα. Και στο μέτρο που θα υπάρξει βελτίωση θα ενισχύονται οι λεγόμενοι μη προνομιούχοι. Από εκεί και πέρα τα 500 εκατομμύρια ακούγονται πολλά, αλλά εντάξει, άμα είναι ένα εκατομμύριο οι δικαιούχοι πέφτουμε στο 500 κατά μέσον όρο. Άμα κάνουμε την ανάλυση και αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη είναι πλέον εκατομμύρια, δεν είναι ένα εκατομμύριο, άρα πού θα πάμε? Θα πάμε στα 250 ευρώ κατά μέσον όρο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι δίκοπο μαχαίρι από αυτήν την άποψη. Το ΚΕΠΙΟ Μάγδα
θα διασταυρώσει ε1 και ε9. Εδώ θέλω να μας το εξηγήσετε. Μπράβο, Γιώργο μου. Εδώ θα δει τα ακίνητα το ΚΕΠΙΟ για να πάμε στο εύκολο που είναι το ε9 και τα οποία έχουν έναν προσδιορισμό. Άρα αυτοί οι οποίοι έχουν, όπως πολύ σωστά προηγούμενα έλεγες, το σπίτι στο χωριό ή μια κατοικία εδώ πέρα, θα εξαιρεθούν από αυτό το μέρισμα, από αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Με το ε1, Γιώργο, θα πάνε στα εισοδήματα τα οποία έχει ο καθένας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένας πατέρας, ο οποίος έχει ένα σπίτι που μένει και έχει μια καρσονιέρα και δίνει την καρσονιέρα στο άνεργο παιδί να μείνει μέσα. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνει? Αυτός ο πατέρας που είναι συνταξιούχος και παίρνει ελάχιστα χρήματα, γιατί τον καιρό που δούλευε μπόρεσε ο άνθρωπος και έκανε ένα αδειάρι και μια καρσονιέρα, τώρα τη δίνει στο άνεργο παιδί. Βγαίνει με δύο σπίτια, Γιώργο. Βγαίνει με δύο σπίτια. Με δύο σπίτια. Έχει δωρεάν το παιδί μέσα και του λέει το κράτος αίρησης πράτης από το άνεργο και παιδί. Και καλείται να πληρώσει πόσο γι' αυτό. Τεκμαρτός προσδιορισμός. Έτσι, είναι δωρεάν παραχώρηση. Ναι. Μπαίνει μέσα, προστίθεται στα εισοδήματά του και πληρώνει. Μάλιστα. Μαζί με τα υπόλοιπα και εισφορά αλληλεγγύης και φόρου εισοδήματος. Γιώργο, το θέμα κύριε με το μέρος. Παντελή, επιτρέψτε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Και αν δεν έχει να τα πληρώσει, τι γίνεται? Για από εκεί και πέρα λαμβάνει ο κύριος Θεοχάρης με την ηλεκτρονική κατάσταση. Έτσι. Και με τις είναι λοιπόν, απλά τα πράγματα. Σου κατασχέδουν το σπίτι σου. Προβαίνουν σε κατάσχεση. Αυτό από τον επόμενο μήνα θα γίνεται κατά κόρον. Αν σήμερα γίνεται πιλωτικά και με επιτυχία σε 4 εφορίες εδώ στην Αθήνα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το αργότερο τη μεθεπόμενη, θα γίνεται και σε 65 εφορίες της χώρας. Η εφορία κάθε ένα λεπτό κάνει και μια κατάσχεση. Ρωτώ λοιπόν τώρα. Με μη ηλεκτρονικό τρόπο, μάλιστα, Γιώργο. Φαντάσου τι θα γίνει, κυρία, μετά Τσαπαρίκου, από 15 μέρες. Αυτοί δηλαδή, που θα παίρνουν το email και απλά θα βλέπεις ότι δεν, σου πέραν το σπίτι. Θα έχεις την κατάσχεση. Να ρωτήσω που πάει η κατάσχεση, που πάει η δέσμευση. Μάλιστα. Να ρωτήσω την κυρία Τσαπαρίκου. Αυτοί που παίρνουν εκάς μας ρωτάνε, θα το πάρουν αυτό το επίδομα, κυρία Τσαπαρίκου, ή το εισόδημα των 7.000 ευρώ τους υπερκαλύπτει? Γιατί ενδεχομένως αυτή να είναι η βάση των 7.000 ευρώ. Ναι, από ό,τι φαίνεται δυστυχώς αυτοί που παίρνουν cash ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ. Κατά πολύ λίγο, έτσι. Δεν μιλάμε για... Είναι στο όριο. Για, ναι, μεγάλες συντάξεις. Μιλάμε για 8.000, εισόδημα 8.500. Παρά τα αυτά δυστυχώς δεν θα δικαιούνται το επίδομα. Λοιπόν, πάμε στην κάρτα 1156 να μας πει η Μάγδα τώρα τα κριτήρια του επιδόματος. Υπάρχουν κριτήρια. Δηλαδή, τι θα δει το κράτος, τι θα κοιτάξει το ΙΚΑ, ο ΓΑ, ο ΑΕΔ, η εφορία, ε1 και ΠΙΟ, ιστορίες κλπ. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα κριτήρια για να τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Είναι λοιπόν το ύψος εισοδήματος. Εδώ να το καθορίσουμε. Το ύψος του εισοδήματος μαθαίνω ότι θα είναι από 7 έως 10.000 ευρώ. Αν είναι 7, είναι 580 ευρώ το μήνα, Γιώργο, περίπου, έτσι. Στα επιδόματα των τέκνων, στα οικογενειακά επιδόματα, τι λέγανε? Μιλάγανε για το φορολογητέο εισόδημα, που σημαίνει είτε το πραγματικό είτε το τεκμαρτό. Να δεις που και εδώ ακριβώς το ίδιο θα γίνει. Ενώ μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών, αν θέλει, γιατί έχει τους κωδικούς, να δει ποια είναι τα πραγματικά εισοδήματα του καθενός και ανάλογα να δώσει το επίδομα. Σαφής. Και να μην πάει στο φορολογητέο. Το δεύτερο είναι θέμα η περιουσιακή είναι... αλλά και η οικογενειακή κατάσταση, Γιώργο. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξής. Περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση. Αριθμός παιδιών, δεν πρέπει να αυξάνεται το εισόδημα ανάλογα με τα παιδιά? Δεν πρέπει να αυξάνεται το εισόδημα ανάλογα με τα πρόσωπα τα οποία έχει προστατευόμενα ο οικογενειάρχης μέσα στο σπίτι του? Μπορεί να έχει μια μάνα και ένα πατέρα, έτσι δεν είναι? Που να είναι. Ακριβώς. Και η περιουσιακή κατάσταση είναι και το χωράφι, είναι και αυτό το σπίτι που είπαμε στο χωριό. Αυτό θα ληφθεί υπόψη στη χορήγηση του επιδόματος. Το οποίο έχουν υπολογίσει το νέο χαράτσι για τα ακίνητα που θα ξεκινήσει από τον Ιούλη, εκεί μέσα αναφέρονται και τα χωράφια. Μάλιστα. Και το αποτιμούν. Δείτε τώρα, να υπάρχει, τι να υπάρχει μόνο ο Μάγδα? Να υπάρχει μόνο μία κύρια κατοικία, διότι έτσι, Γιώργο, και έχουμε και ένα σπιτάκι στο χωριό ή ένα εξοχικό, έστω και λίγων τετραγωνικών. Κύριε Παντελή, τι σημαίνει αυτό αυτόματα, Γιώργο? Αυτόματα, Μάγδα μου, ότι είμαστε εκτός αυτού του κοινωνικού μερίσματος, το σπίτι που μπορεί να έχουμε κληρονομήσει. Και μην το πάτε ότι κάποιος κληρονόμησε το σπίτι. Γιώργο, μπορεί να είναι 3 αδέρφια. Μάλιστα. Σαφής. Και να έχουν πάρει ποσοστό και από το σπίτι. Όχι εισοδήματα. Από ακίνητα ή από καταθέσεις. Δηλαδή, σε τσιμπάει από τους τόκους. Οι οποίοι τόκοι, όπως και πέρυσι, δηλώνονται κανονικά στην εφορία και μπαίνει και εδώ κεφαλικός φόρος. Κοιτάξτε να δείτε τι έχουμε. Έχουμε και φόρο εισοδήματος. Έχουμε κεφαλικό φόρο στο φόρο εισοδήματος. Και έχουμε και κεφαλικό φόρο στους τόκους των καταθέσεων.
Μόνο στο ευχέλιο του παπά δεν βάλανε κεφαλικό φόρο. Και στην γρήπη, γι' αυτό με βλέπει κρυό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Σε ποια χώρα τη Ευρώπη αγόρασε κάποιο ένα αυτοκίνητο το 2005 που τώρα κοστίζει, κύριε Μωραϊτάκη, 4 χιλιάρικα και σου λέει φόρο πολυτελεία. Τώρα πρέπει να πληρώσει 4 χιλιάρικα για να πουλήσει τέτοιο. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα μέρος των όλων που υπάρχουν. Δεν αυτό είναι δεν όλα... είναι ντροπή. Ασφαλώς. Ε? Σε ποια χώρα ισχύει αυτό το πράγμα. Ασφαλώς. Σε ποια χώρα της Ευρώπης ισχύει αυτό. Το να έχει πάρει ένα αυτοκίνητο το 5. Γιώργο και σου λέγε, έλα πάρε τα αυτοκίνητα φτηνά και δεν σου βάζω. Έτσι, μπράβο. Και να σε δουλεύει ουσιαστικά. Γιατί σε κορόιδεψε το κράτος. Έτσι δεν είναι. Σου έταξε και σε κορόιδεψε και ξαφνικά σου λέει, πάρε τα δανειά σου. Πάρε ένα αυτοκίνητο που θα σου παρέχει ασφάλεια κυρίως στα παιδιά σου και στην οικογένειά σου. Πάρε και το δάνειό σου. Πάρε και τις ωραίες σου δόσεις. Και έρχεται το 2014 το ίδιο κράτος το οποίο σε επιπύλησε τόσο καιρό προκειμένου να πάρει αυτοκίνητο. Πάρτε λοιπόν στο κεφάλι να πληρώσει φόρο πολυτελεία για να πληρώσει. Και θα είναι τέσσερις μαζί, Μάγδα. Τώρα, έτσι, ναι. Δηλαδή στα καθαριστικά, Γιώργο, ναι. Που θα έρθουν και είναι σημαντικό και θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε από τον Ιούλη, θα είναι και ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτιδεύματος για τα μπλοκάκια και ο φόρος πολυτελείας. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Τέσσερις φόροι σε μία δήλωση. Φόροι σε ένα. Α, περίμενε. Και έχω και τον Ρετσία. Έχω και το χαράτσι της ΔΕΗ που θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι. Είναι και άλλοι δύο. Η περικοπή του αφορολογήτου δεν αυξάνει το φόρο. Εντάξει, αυτό το η αυξάνει. Περικοπή των αφορολαθρήσεων δεν αυξάνει το φόρο. Εφτά είναι. Όχι τέσσερις που είπες. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι συν η ΔΕΗ. Ένα λεπτό. Εδώ θα πούμε του κυρίου Δεϊθόμεν. Να σας πω κάτι. Η φορεία είναι σαν τον καιρό. Ή ακούς τον καιρό ότι θα βρέξει και παίρνεις μια ομπρέλα και ένα διάβροχο και είσαι μια χαρά. Ή έτσι είναι και η εφορία. Τώρα με τις νέες φορολογικές δηλώσεις, γιατί όλα πρέπει να λέγονται και αυτά δεν τα λένε οι πολιτικοί, έχουμε τους εξής φόρους που θα πληρωθούν. Δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις έχουν τις εξής φορολογίες. Έχουν διπλό κεφαλικό φόρο. Είναι ο κεφαλικός φόρος στο εισόδημα και ο κεφαλικός φόρος στους στόχους των καταθέσεων. Στην εισφορά αλληλεγγύης. Έχουν φόρο πολυτελείας. Ισχύει ο φόρος εισοδήματος και έρχεται και ο φόρος... 50 στα μπλοκάκια. Και ο φόρος επιτιδεύματος. Έρχεται ο φόρος για τα σπίτια μέσω ΔΕΗ. Αν θα το κάνουν μέσω ΙΔΕΗ με απευθείας καθαριστικά, πάλι και αυτός από τον Ιούλη. Και έρχεται φουσκωμένος φόρος, γιατί δεν ισχύει το αφορολόγητο πια και έχουμε περικοπή όλων των φορολαφρίζων. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Μόνο η φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια είναι πόσο, είναι 100 ευρώ. Γιώργο, είναι 100 ευρώ η κάθε φοροαπαλλαγή που είχαμε μείωση από το φόρο. Και γενικά τα ποσά ήταν τόσο μικρά που ο κόσμος είχε αυτά τα 600 λοιπόν, τα εγώ προτείνω, ευρώ. Γιώργο, εγώ προτείνω στον κύριο... Τι δουλειά πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει να αντέξει να πληρώσει όλα αυτά πρώτα. Δεν πρέπει να δουλεύεις. Και να σου πω για κάτι άλλο. Μόνο στους φόρους που κατέβασες τώρα που θα μας έρθουν κλπ. Που είναι κοντά σημάς σαν και τους προηγούμενους. Είναι η στοιχειώδης φόρη. Νιώθω, πραγματικά σας μιλώ τόση ώρα που σας ακούμε πολύ προσοχή. Νομίζω ότι ζω στις Βρυξέλλες, όχι στην Ελλάδα. Να δεις τώρα του νομίζω ότι ζω στις Βρυξέλλες. Είναι τρέλα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Προσέξτε κάτι άλλο. Τι δουλειά πρέπει να κάνει ένας Έλληνας για να πληρώσει αυτούς τους 7 φόρους. Ρωτώ τον κύριο Θεοχάρη, τον κύριο Στουρνάρα ή την Τρόικα. Και τι πρέπει αυτοί οι φόροι με μειωμένο εισόδημα 40%. Και αφήστε τις έκτακτες εισφορές, έτσι. Δεν κουβεντιάζουμε για έκτακτες εισφορές. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. 1,5 εκατομμύριο. Άνεργοι. Λοιπόν, ακούστε, το Υπουργείο Οικονομικών μαζί. Επειδή δεν στέλνει τώρα πια τα βιβλιαράκια, να στέλνει ένα λαξοτανίλ μέσα σε ένα φακελάκι. Έτσι, να ηρεμεί ο κόσμος, να είμαστε μια χαρά, ρε παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μήνυμα είναι μικρότερη φόρη για μεγαλύτερα έσοδα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα φτάσουμε σε πλήρες αδιέξοδο. Καλά, η λογική Βενιζέλου που έβαλε το φόρο στα ακίνητα ή η λογική Στουρνάρα. Δεν νομίζω ότι δεσμεύει όλους εμάς που σκεπτόμαστε υπέρ του παραγωγικού ιδιωτικού τομέα και υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Μπορεί να δεχθούμε ότι τα επέβαλε η Τρόικα, αν και δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά. Α, δεν το είχε επιβάλει εντάξει, η Τρόικα τότε. Δεν σπάω, μπορεί να χρησιμοποιήσανε την Τρόικα σαν άλοθη. Αλλά εδώ φτάνουμε στο τέλος του φορολογικού τούνελ. Δηλαδή ή θα αλλάξουν αυτά από το καλοκαίρι και πέρα. Ή θα χάσουμε την ευκαιρία της ανάκαμψης. Η κατεύθυνση όμως, κύριε Κίρτσο, που δίνουν τώρα, ποια είναι. Όχι μόνο έχουν επιβάλει τους φόρους, αλλά πάμε και βάζουμε. Ετοιμάστε και την κάρτα 1137. Φόρων, εντάξει. Δηλαδή, μα είναι αυτά. Αυτό που λέτε, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν απογειωθεί και δεν βγάζουν το ανακοίνωση. Πάμε σε μια κάρτα. Υπάρχουν αλλαγές, το ξέρετε. Με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο. Ναι, τα ακούω καιρό.
Δεν το έχω δει ακόμα. Τώρα. Λοιπόν, κανονικά. Θέλω να δείτε αυτή την κάρτα. Επιστρέψαμε 13 χρόνια πίσω. Όμως, τα εισοδήματα 13 χρόνια πίσω δεν είχαν ούτε 10 έκτακτες εισφορές, ούτε 72 αυξήσεις φόρων, ούτε περικοπή 40% του μισθού. Έλατε να δείτε αυτή την κάρτα. Αυτή η κάρτα δείχνει ότι το 2001 ο μισθός ήταν το ετήσιο εισόδημα 12.056. 12.056 ευρώ. Ανέβαινε ο μισθός, πήγε μέχρι τα 17.000 ευρώ το 2008. Μόλις ήρθαν τα μνημόνια, άρχισε να υποχωρεί ο μισθός και φτάσαμε το 2013. 12.354 ευρώ. Προσέξτε. Είναι στην ίδια γραμμή όμως. Είναι στην ίδια γραμμή με το 2001, αλλά το 2001 δεν υπήρχε διπλός κεφαλικός φόρος, δεν υπήρχαν 7 φορές αύξηση φόρων στα ακίνητα, 7 φορές φόροι στα καύσιμα. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, πήγαμε στο 2001, αλλά με πολλούς φόρους. Και εγώ ρωτάω, ευθέως Γιώργο Κύρτσο, ο ένας σκίζει το μνημόνιο, ο ένας το σκίζει το καίει, δεν ξέρω πού το πάει, και ο άλλος λέει τελειώσαν τα μνημόνια, πανηγυρίζουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, τέλειωσε η εποχή του μνημονίου, βγείτε, χτυπήστε τα καμπαναριά, βγάλτε τις σημαίες κλπ. Κλπ. Γιατί δεν λένε την αλήθεια, ότι και οι μειώσεις των μισθών θα παραμείνουν και οι αυξήσεις των φόρων. Διότι το τέλειωμα ενός μνημονίου δεν σημαίνει το τέλος των επιβαρύνσεων. Εδώ είχες και τιμές του 2001. Α, μπράβο. Για να το συνολογιώ. Ναι, είναι βαρύ το φορτίο, Γιώργο. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο. Βαρύ είναι το φορτίο και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά όταν σας έλεγα εγώ το 2000. Τώρα που θα πας Βρυξέλλες. Θα έχεις την κυρία εκεί απέναντί σου και τον Τόμψεν και τον ένα και τον άλλο. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς Βρυξέλλες. Να πει στο Λιρέν τι είναι αυτά που κάνατε. Όταν σας έλεγα εγώ το 2002. Εγώ σου είπα δεν πάω ευρωβουλευτή, θα πας εσύ. Τέλος. Λοιπόν, όταν σας έλεγα το 2002 και το 2003. Ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε τη σύγκληση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα. Έτσι. Και μετά να κάνουμε τη σύγκληση στα εισοδήματα, τότε ήταν της μόδας να πάμε να γίνουμε Ευρωπαίοι στο εισόδημα, χωρίς να δούμε τα υπόλοιπα. Πήγαμε λοιπόν στις 17.000, έχουμε γκρεμιστεί στις 12.000 και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να ανέβουμε, πρέπει να το παραδεχθώ αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, ή θα κάνουμε μια αναπτυξιακή πολιτική με όλα αυτά που συζητάμε, μάλιστα, με μείωση φορολογίας, αυστηρότητα στη διαχείριση και όλα αυτά. Ή τέλος πάντων, όχι μόνο θα μείνουμε στα 12.000, μπορούμε να πάμε και παρακάτω. Κυρία Τσαπαρίκου, θέλω το εξής. Σε λίγο θα έχω το διοικητή του ΙΚΑ. Πάμε σε τρία ταμεία. Φαίνεται ότι το ασφαλιστικό θα το βρούμε μπροστά μας. Το έχει πει ο Κύρτσος. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας? Διότι μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και τι λένε στην κυβέρνηση? Έχεις πλεόνασμα, βάλτε από εκεί. Χαίρομαι πολύ. Τέτοια οικονομική πολιτική, το έχω πει επανειλημμένα, την ξέρει και η θεία μου στα κάτω πετράλων. Από έχει τελειώσει τη Δευτέρα Δημοτικού. Το θέμα είναι να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό για να κρατήσεις τις συντάξεις. Εσείς, ως πολλά χρόνια, αν και νέα στην ηλικία, στο ΙΚΑ, βλέπετε να αντέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία στο μέλλον ή θα πάμε σε νέες περικοπές, όπως λένε σήμερα οι εφημερίδες? Σε 17 ταμεία ο Τόμψεν ζήτησε μείωση συντάξεων. Η άποψή μας είναι ότι τα ασφαλιστικά ταμεία αυτή τη στιγμή κρέμονται ουσιαστικά σε μία κλωστή, η οποία μπορεί να σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχουν, γίνονται τεράστιες προσπάθειες κάθε μήνα να πληρωθούν συντάξεις. Ναι. Όσο και να προσπαθούμε να το αποκρύψουμε, αυτό είναι ολοφάνερο, όπως είπε και ο κύριος Κύρτσος. Η αναλογία αυτή τη στιγμή συνταξιούχων και ασφαλισμένων είναι λιγότερο από 1:1. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν έσοδα τα ταμεία. Τώρα, με τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, βεβαίως και έχουμε πολύ ψηλές ασφαλιστικές εισφορές αυτή τη στιγμή. Είμαστε από τη χώρα με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές. Βεβαίως πρέπει να τονωθούν και οι επιχειρήσεις, αλλά όχι στις πλάτες των συνταξιούχων και των εργαζομένων, έτσι. Πρέπει να πούμε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει σε κάποια άλλη εποχή, σαφέστατη, που θα ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία σε καλύτερη και βέβαια, κατάσταση. Είπε ο αυτή τη στιγμή 400 εκατομμύρια μείων. Οπωσδήποτε θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις συντάξεις. Είπε ο κύριος Μωροϊτάκης 300.000 Έλληνες συνταξιούχοι περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. 300.000. Και αυτό να ρωτήσετε τον κύριο Διευθυντή τώρα που θα έρθει. Πότε επιτέλους θα δώσει τη σύνταξη? 300.000 κόσμος. Μας έχει πει ότι δεν έχουν και το προσωπικό, παιδιά, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στο τόσο μεγάλο βάρος των φακέλων. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουν οπωσδήποτε καθόλου. Δηλαδή προσωπικό. Ο υπάλληλος αυτός που είναι στο ΙΚΑ, να το πούμε πολύ απλά, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι φταίνε και οι υπάλληλοι, πηγαίνουν προς τον ΚΙΣΕ και τους φωνάζουν. Δεν φταίει τίποτα ο υπάλληλος, του οποίου του κόψαν το μισθό. Είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος, περνάει και τα δικά του και του έχουν δώσει να φέρει σε πέρας 2.000 φακέλους. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από τις μειώσεις. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, μα είναι δυνατόν? Επειδή πηγαίνω συνέχεια, άδεια γραφεία υπάρχουν. Λοιπόν, άδεια γραφεία υπάρχουν. Βάλατε φωτιές, κύριε Μωραϊτάκη, με τις 300.000 των συνταξιούχων που περιμένουν να πάρουν. Δουλεμένα λεφτά είναι αυτά. Βέβαια.
εισφορές. Βέβαια. Λεφτά. Και δοσμένα αυτά, λεφτά είναι αυτά. Όλα αυτά αναβάλλονται να Μάλιστα. πληρωθούν στους συνταξιούχους, που σημαίνει ότι το πρωτογενές πλεώνασμα είναι αμφίβολο εάν έχει Πάλι περιλάβει και αυτή την λοιπόν, υποχρέωση. Διότι οι υποχρεώσεις είναι και όχι οι εκταμιεύσεις. Πάρτε τη φρυσάντα στα χέρια σας σήμερα. Ο Γιώργος ο Κίρτσος είναι εδώ. Θα τον βλέπουμε πού και πού. Αν είναι στο Παγκράτη ή στο Περιστέρι, ναι. θα πάω να τη τη δώσω. Βεβαίως. Κυρία Τσαπαρίκου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Παντελή. Αγαπητέ κύριε Μωραϊτάκη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γρήγορο διάλειμμα. Συνταξιούχος από τη Θεσσαλονίκη. Του κυρίου Κίρτσου να πούμε ότι πρέπει να επιλέξουν επί τη βάση βιογραφικού οι ψηφοφόροι. Και όχι άντε επειδή ξέρουν κάποιον και το συμπαθούν ή δεν το συμπαθούν. Άσε να λειτουργήσει η αγάπη του λαού τώρα, άστο τώρα αυτό. Βιογραφικό είδαμε και τα Ακριβώς. London School of Economics τι μας κάνανε τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι οι ανεπάγγελοι που δεν έχουν δουλέψει στην λοιπόν, αγορά. Κανένας δεν έχει λοιπόν, δουλέψει στην αγορά. Για να σ' αγαπάει ο κόσμος. Κανένας δεν ξέρει τι δουλειά έχει. Για να σ' αγαπάει ο κόσμος πρέπει να έχει δουλέψει. Και δεν ξέρουν τη δουλειά του Υπουργείου του. Σωστό. Το ξέρετε εσείς. Πάμε σε διάλειμμα διοικητή του ΙΚΑ. Ότι είχαμε και πρωθυπουργούς ανεπάγγελοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνήθω έτσι είναι. Τώρα, άμα πιάσει, ποιοι δεν δουλεύανε και ποιοι δεν έχουν πάει στρατό. Λοιπόν, να μην ξέρει τα θέματα του Υπουργείου. Γρήγορο διάλειμμα. Αυτό είναι ο κανόνα. Γρήγορο διάλειμμα. Έρχεται ο διοικητή του ΙΚΑ. Μάλλον θα τον έχουμε κοντά μα τον διοικητή του ΙΚΑ. Μένει ο συνταξιούχο από τη Θεσσαλονίκη. Ενώπιου. Θα πάμε και σε Αίστολου και στο λοιπόν, λίγμα τη Πολυτέκνου. Να είστε πάρα καλά. Πολύ κόσμο αμέσω μετά το break. Καλή επιτυχία και σε εσά του ζωγράφου, κυρία Τσαπαρίκου. Έτσι. Χαιρετισμό στον Καλλίρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Σε λίγο τα πολιτικά πρόσωπα εδώ, τα οποία ήδη έχουν πάρει θέση στο στούντιο. Είναι πάρα πολλά τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πάω κατευθείαν, αφού πρώτα όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης, σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο για σήμερα. Έχουμε συννεφιά και ενδεχομένως 25 Μαρτίου λίγες βροχές στα δυτικά και στα βόρεια και στα πολύ υψηλά χιόνι. Γιώργο, όμως πάω... μέχρι τις 12 περίπου θα είναι η κακοκαιρία. Μετά τις 12 Μάλιστα. ο καιρός θα φτιάξει. Μάλιστα. Οπότε σε κάποιες περιοχές ίσως να μην προλάβετε να κάνετε παρέλαση με καλό καιρό. Λοιπόν, έθνος. Τρία υπέρ τα μία, όλοι σε τρία υπέρ τα μία, όλοι ασφαλισμένοι της χώρας, δηλαδή ΙΚΑ, ΟΑΕ και ΟΓΑ. Ο διοικητής του ΙΚΑ είναι μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε διοικητά. Καλημέρα κύριε Αθιά, καλημέρα σε όλους. Φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο το οποίο εδώ και 2-3 χρόνια εξυφαίνεται, βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Και τι σημαίνει αυτό? Εξίσωση προς τα κάτω, μικρότερες συντάξεις ή προσπαθούν μέσω της λειτουργικότητας να εξασφαλίσουν κάποιους πόρους που τους χάνουν? Όχι, νομίζω κύριε Αθιά ότι το συντάξεις προς τα κάτω ως απειλή υπάρχει πάντα ναι. από την ώρα που δεν έχουμε βιώσιμο και ισχυρά ταμεία. Τα τρία ταμεία τα οποία πάνε να γίνουν τώρα, αν είχαν, κατά την άποψή μου, αν είχαν γίνει πριν από 30-40 χρόνια, ναι. το έλλειμμα της χώρας θα ήταν πολύ, πολύ διαφορετικό, πολύ μικρότερο. Ίσως στο μισό. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είναι προσθετική κατεύθυνση μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, δηλαδή θα αντέξει το ΙΚΑ να δεχθεί όλους τους εργαζομένους? Ή ο ΑΕ όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες? Το ΙΚΑ, ουσιαστικά το ΙΚΑ κύριε Αθιά, είχε επισυμβεί αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι ελάχιστη μισθωτή, μηδέν θα έλεγα, ναι, ναι. ξεχωριστό ταμείο. Μάλιστα, από την 1η-1η-2011, Μάλιστα. κοινοπροσλαμβανόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται στο ΙΚΑ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι στο ΙΚΑ υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω αυτή η διαρθρωτική αλλαγή επηρεάζει ή ανακαθορίζει πολύ σημαντικά το κομμάτι του ΟΑΕ, δεδομένου ότι σε αυτόν υπάγονται πια όλα τα ταμεία τα οποία υπάρχουν εκτός ΟΑΕ, ταμεία αυτοαπασχολουμένων. Ναι. Ένα κομμάτι μισθωτών που ενδεχόμενα αυτή η αλλαγή μπορεί να επιφέρει, μα δεν μου πάει το μυαλό, νομίζω ότι πολύ λίγα ή να μην δισκάρω, δεν βλέπω κανένα ταμεία. Μάλιστα, τώρα Πάντως, η Τρόικα σε άλλη εφημερίδα ότι... ναι. ζητάει ναι. περικοπές σε 17 ταμεία. Περικοπές στα εφάπαξ 17 ταμείων ζητάει η Τρόικα. Ο Ελεύθερος Τύπος το έχει το θέμα αυτό. Και σημειώνουν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες ότι η Τρόικα ζήτησε χαμηλότερες συντάξεις. Και η απάντηση της Αθήνας ήταν, αφού έχουμε μικρότερους μισθούς, μοιραία έχουμε μικρότερες
κρατήσεις, άρα θα πάμε στο μέλλον σε μικρότερες συντάξεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να λέγονται ή τουλάχιστον και εγώ το έχω διαβάσει. Ναι. Πιστεύω ότι μικρότερες συντάξεις δεν μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα. Καλύτερα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να έχουμε για να διαμορφώσουμε την προοπτική να έχουμε μεγαλύτερες συντάξεις. Μακάρι. Τώρα, έχω ένα ερώτημα. Μπαίνει ο προνοιακός ή ο ασφαλιστικός ογά, γιατί έχουμε δύο ογά. Κύριε Σπυρόπουλε. Μόνο ο ασφαλιστικός πρέπει να είναι. Α, ναι, αλλά ξεκαθάρισε αυτό, γιατί υπάρχει ο προνοιακός ογά. Ναι, 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 μπερδέψουμε. Εκεί πρέπει να πάει στην πρόνοια, να πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Και... είναι απορία σε αυτό. Ακριβώς. Και μια τώρα πήρε το λόγο ο κύριος Γιακουμάτος. Ήδη είναι Γιακουμάτος εδώ. Και κάτι άλλο, Σπυρόπουλε. Θέλω να σου πω κάτι. Ένας αλλοδαπός που εργάζεται κανονικά με τρίμηνο παράταση παίρνουν όλοι. Δεν έχει άλλο δίκαιο. Γιατί δεν έχει άμκα. Το σύστημα τώρα που πρέπει να μπουν όλες οι αποδοχές των εργαζομένων στο ΚΕΠΗ, όπως το λένε, θα πρέπει να έχει άμκα. Άμκα δεν έχουν. Τι θα γίνει με αυτό? Το ξέρεις. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να τους αποδίδουμε κάτι που κουβεντιάζουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχετε δίκιο. Ναι, αλλά αυτό πρέπει σε λίγες μέρες να πάει η μισθοδοσία των επιχειρήσεων στο ΚΕΠΗ. Και όταν λοιπόν λες αλλοδαπό. Δεν μπορεί να εκτελεστεί. Ορίστε. Ναι, είναι απαραίτητο να πάρουν άμκα. Πώς θα γίνει? Δεν έχουν. Οι χιλιάδες. Τώρα υπάρχει μια κουβέντα εκεί με το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι. Έχει δικαιωμάτο. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Θα τα λύσουν οι περιφερειάρχες αυτά. Λύστε γρήγορα, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Θα τα λύσουν οι περιφερειάρχες και να καλημέρισω την κυρία Δούρου. Καλώς ήρθατε, την κυρία Δούρου. Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κατσότης από πλευρά Κομμουνιστικού Κόμματος με το καταπληκτικό πρόγραμμα για τη μείωση της ανεργίας από όλους, έστω και σιωπηρά όλοι οι υπόλοιποι το λένε βουλευτές. Αλλά καταθέσατε μια σπουδαία πρόταση και βέβαια. Κυρία Κουντουρά, μισό. Και η κυρία Κουντουρά, να σημειώσω ότι η κυρία Δούρου παρετήθηκε από βουλευτή. Συγχαρητήρια για την κίνηση αυτή. Δείχνει κάτι, κυρία Δούρου. Και εγώ, ξέρετε, δεν. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό και θα φτάσουμε στα αυτονόητα. Θα ήθελα παρακαλώ να μείνουμε στην ερώτηση που απίφθινε ο κύριο Γιακουμάτο. Στον κύριο Σπυρόπουλο, ο οποίος πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει τεράστια εμπειρία στη θέση που υπηρετεί. Έτσι. Και 2014, με κρίση χρέους, με την Ελλάδα να καταβαραθρώνεται, αυτά δεν είναι λεπτομέρειες για να περνάνε στον ντούκου και θα δούμε τι θα γίνει με το ΆΜΚΑ των αλλοδαπών. Δηλαδή, πόσα σχέδια, προσχέδια θα πρέπει να σκιστούν και να ξαναγραφούν για τόσο σπουδαίες, για τόσο σπουδαία θέματα που αφορά το ασφαλιστικό, που αφορά το δημόσιο κορβανά, που αφορά δημόσιες ζωές. Που πληρώνει κανονικά εισφορές. Ναι. Δεν κατάλαβα. Είπε ότι αφορά το Μιχελάκι αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών. Και δεν μου λέτε, θα παίζουμε με τα ασφαλιστικά ταμεία μεταξύ κόντρας υπουργών και κρατικών λειτουργών όπως ο κύριος Σπυρόπουλος μετά από τόσες δεκαετίες. Να πω κάτι. Ναι, κύριε διοικητά. Λοιπόν, όποιος έρθει στο ΙΚΑ παίρνει άμκα. Μάλιστα. Εντάξει. Πώς παίρνει? Όποιος δουλεύει με ένσημα ΙΚΑ έχει άμκα. Δουλεύει ένσημα ΙΚΑ και δεν έχει άμκα. Όποιος δουλεύει και δεν έχει άμκα. Ναι, αλλοδαπός, ναι, βέβαια. Δεν έχει άμκα. Ας σου στείλω τη Δευτέρα στο γραφείο. Κύριε Γιακουμάτο, εντάξει, μπορεί κάποια... Σας λέω η γραμμή που υπάρχει, όχι τώρα και από παλιά. Μάλιστα. Δεν έχει άμκα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε διοικητά, υπάρχει μια ρύθμιση, τώρα μου με ειδοποιούν, για τις επιχειρήσεις οι οποίες πνέουν τα λίσθια, ρύθμιση εισφορών. Αυτές που είναι υποπτώχευση, τι ακριβώς. Το άρθρο 99. Τι σχέση έχει το άρθρο 99? Δηλαδή, τι γίνεται εδώ? Διάλυσε, του κάνει 180 δόσεις. Οι ζώσες επιχειρήσεις θα πάνε 42 ή 100 δόσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να πάμε. Περίμενε. Δεν κάνω εγώ το άρθρο 99. Για να πάμε. Για να μπαίνουν όλοι οι κορπατζίδες. Αυτό, γιατί και το άρθρο 99 είναι μια ιστορία πολύ βρώμικη και πολύ αμαρτωλή. Οι ζώσες επιχειρήσεις θα μπουν. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Όχι. Που δεν είναι 99. Κάντε αυτό, Γιώργο. 180 δόσεις στο ΙΚΑ, τρελαίνει το κόσμος. Ναι. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις του άρθρου 99. Ναι. Δεν ισχύει. Για την επιχείρηση που χρωστάει 100.000, 70.000 δεν ισχύει. Ισχύει αυτό. Όχι. Γιατί το βάζει λοιπόν. Είναι 48. Πάνε εδώ, εκεί, τι λες. Λάθος τώρα, δύο λεφτά. Περίμενε, δύο λεφτά. Ναι, αλλά ξεσηκώνει ο κόσμος και. Περίμενε, βρεμάκι, και σηκώνεται ο κόσμος. Μου πέταξε ένα 500άρικο στον κόσμο και μου λες και σηκώνεται. Μετά από 10 εκτακτές φορές, 72 φόρους, 40% κάτω ημισθή. Και μου λες και σηκώνεται ο κόσμος με ένα τίτλο.
Ξεσηκώθηκε και πάει στο ΙΚΑ. Πάει στο ΙΚΑ να ρυθμίζει. Χρωστάει 4.000. Έπεσε λάθος ένας τίτλος. Καλά, εντάξει, πάει αυτό φορά. Θα κάψουμε το αυτό. Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει. Είπαμε να διορθώσει κάτι, σε είπαμε καλά. Ωραία. Συγγνώμη, πάμε. Συγγνώμη, κύριε Μάκη. Μα δεν σε είπαμε καλά. Είπαμε να διορθώσει κάτι. Ελάτε, κύριε Δικητά. Κοιτάξτε, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο άρθρο 99, ο διοικητής του ΙΚΑ από μόνος του να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων. Σωστό. Αυτή την εξουσία την αποποιήθηκε και εγώ την αποποιήθηκα. Φτιάξαμε ένα θεσμικό πλαίσιο, τον έκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιήσαμε. Σαφής. Ότι σε περίπτωση υπαγωγής ο Φιλέτης έχει να επιλέξει 4-5 σενάρια υπαγωγής. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Τώρα, οι ενεργείς, οι επιχειρήσεις υγιείς, κύριε Δικητά. Να εξηγήσουμε στον κόσμο. Κάτω από τα 5.000 ευρώ οι δόσεις είναι 100. Πάνω από τα 5.000 ευρώ οι δόσεις είναι 48. Όχι, σωστά? Δεν ισχύει, Γιώργο μου. Αυτό σε ρωτάω τόση ώρα. Το λέτε εσείς, οι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει τέτοια αγκύπνιος. Κάτσε να στο πει, μισό λεπτό. Α, μπράβο. Κάτω από τα 5.000 ευρώ πόσες είναι οι δόσεις, κύριε Δικητά? Κάτω από 5.000 ευρώ μπορεί ο Φιλέτης να δίνει 50 ευρώ το μήνα. Άρα, αλλά η οφειλέτηση αυτή είναι ελάχιστη. Υπάρχει εγκύκλωση αυτή, κύριε Σπυρόπουλε. Είπε, μπορεί να δίνει. Ισχύει, άστο, ισχύει. Ο δημοσιογράφος είναι πιο ενημερωμένος από τον βουλευτή. Γιώργο, τώρα. Άτσι, τώρα η εκδίκηση είναι ψυχρή, Μάκη. Εντάξει. Έτσι, μπράβο, στο πιάτο. Κύριε Σπυρόπουλε, ισχύει, ένας προστάει πάνω από 5.000. Μπορεί να ρυθμίσει με 42 εδώ σήμερα. Να έρθω τη Δευτέρα του πριν να ρυθμίσει. Όχι, όχι, κύριε Γιακουμάνο. Άτσι, μπράβο. Κάτω από τα 5% και πάνω από τα 5, όποιο προστάει 4.999 ευρώ. Μπορεί να δίνει 50 ευρώ το μήνα, ναι. Δηλαδή 100 δόσεις και να τελειώσει. Εντάξει. Αυτό σου λέει. Ας τη Δευτέρα να το κάνει. Το 5.001 όμως. Και ναι. Κάποιος που χρωστάει 10.000 πάει φυλακή. Ναι, γιατί ναι. Δεν φυλακή. Μπορεί να. Αυτό του λέω τόση ώρα. Υπάρχει θέμα. Εδώ υπάρχει θέμα. Λύστε το θέμα των δόσεων. Ωραία, και μιας και μιλάτε για 50, κύριε Διοικητά, για να αλλάξουμε και θέμα. Σας παρακαλούμε πολύ. Θέλουμε μία διευκρίνηση ως προς τα 50 ένσημα, επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα που σας φιλοξενούσαμε εδώ στον αέρα, σας εξέφρασα την απορία των τηλεθεατών και τη διαμαρτυρία τους στην Έντονη για τα 50 ένσημα, γιατί λένε ότι. Μάγδα, έχω 50 ένσημα, όμως δυστυχώς δεν μου δίνει το βιβλιάριο. Συγνώμη. Μου είπαν όμως το εξής. Είναι 50 ένσημα από 1η-1η του 2014 μέχρι και σήμερα. Και τους λένε ότι δεν ισχύει για τα ένσημα του 2014, αλλά για του 2013. Θέλετε να μας το διευκρινίσετε. Για το 2013. Σωστό είναι. Για του 2013. Για το 2013. Πάει ο κόσμος όμως και σου λέει έχω και του 2014. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο κόσμος με το δίκαιο του θέλει να καταλαβαίνει αυτό. Λάθος ερώτηση. Προσπαθεί να του βγάλει από το αδιέξοδο που είναι. Σας λέω ότι λέει ο κόσμος και στέλνει μηνύματα και ρωτάνε για τα 50 ένσημα. Το βιβλιάριο του 2014 θεωρείται, κυρία μου, και το παίρνει από το 2013 τα ένσημα. Όχι από το 2014. Επομένως, οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι πρέπει να ασφαλιστούν. Πρέπει να έχουν βιβλιάριο ασθενείας. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Διοικητή και ήταν πλήθος μηνυμάτων εδώ που λέγανε αυτό το πράγμα. Κύριε Διοικητά, πείτε μας λίγο λοιπόν και πάλι για τα 50 ένσημα, τι ισχύει, σας παρακαλώ. Ένσημα, όπως εσείς ξέρετε τι σχέση έχουμε με τους τηλεθεατές μας. Τα 50 ένσημα βεβαιώνουν ότι ασφαλιστική ικανότητα το 2014, εάν έχει τουλάχιστον 50 ένσημα το 2013. Έτσι. Για να ισχύσει αυτό για τον 2014, γιατί ξέρετε, η πάγια ρύθμιση είναι για να. Βέβαια, για να πάρεις ασφαλιστική ικανότητα στη διάρκεια του χρόνου ή οποτεδήποτε πρέπει να έχεις 100, νομίζω 120-125. Αυτό με ειδική νομοθετική ρύθμιση κάθε χρόνο μειώνεται για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. Αυτό έχει επισημεί και φέτος. Πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Διοικητά, και για το πρώτο θέμα. Κυρία Δούρου, 500 ευρώ. Με απίστευτες προϋποθέσεις χορηγήσεις, τα λέγαμε με τον κύριο Γιακουμάτο, δηλαδή αν έχεις σπίτι στην Αθήνα και έχεις κληρονομήσει από τον πατέρα σου ένα σπίτι 50 τετραγωνικά στο χωριό, κόβεσαι αμέσως. Ή αν έχεις 200 ευρώ τόκους καταθέσεων, κόβεσαι από το επίδομα. Ναι. Μισό λεπτό. Πρώτο σχόλιο. Τι καταλάβαμε από τη συνομιλία μας με έναν διοικητή, ο οποίος, προσέξτε, δεν έχει αναλάβει μία μέρα, δεν είναι καινούριος. Δεν είναι καθόλου καινούριος. Τι καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι συνεχίζεται το παιχνίδι με τον ΆΜΚΑ. Δεν μας απάντησε. Καταλάβαμε ότι συνεχίζεται το παιχνίδι με εξαθλειωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν βλέπω στο φως στο τούνελ ότι θα βρούνε δουλειά και 50 ένσημα για την επόμενη χρονιά. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βάλει λουκέτο. Και σε αυτά τα 5 λεπτά που παρενεύει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες για τα ασφαλιστικά ταμεία
Και για το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση, έλα τη Δευτέρα, φίλε Γιακουμάτο, να σου πω πέντε πράγματα από κοντά. Μόνο κυρία Δούρου που είναι θέμα του υπουργού, δεν είναι το διοικητή. Εντάξει, λοιπόν, έτσι, και ο διοικητής. Μισό λεπτό. Είναι υπουργείο ιστορικών αυτό το θέμα. Μισό λεπτό. Το είπε. Άρα έχουμε σε έναν από τους πιο νευραλγικούς κρατικούς οργανισμούς έναν άνθρωπο ο οποίος μας λέει, κοιτάξτε σε άλλη διεύθυνση. Είναι όταν δεν έχει την αρμοδιότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχει αυτονομία. Λοιπόν, και όταν επειδή πριν από λίγο. Δεν έχει αυτονομία, κύριε Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα να το διαβάσουμε. Όταν πριν από λίγο, σωστά, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ διακόπτει και λέει τι θα γίνουμε με τα Λουκέτα, τι θα γίνουμε με την Αναρία κτλ., ξανά πηγαίνετε προς το Υπουργείο Ιστορικό. Όταν λοιπόν έχει μια κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, που τα ζητήματα της ασφάλισης, τα ζητήματα της εργασίας μας, τα ζητήματα της αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι έρηδες μεταξύ δύο κομμάτων. Μέλλον και ελπίδα δεν έχουμε. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, θα γίνει μεγάλη κουβέντα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εδώ, ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου, Νέα Δημοκρατία με Γιακουμάτο, Γιακουμάτο Νέα Δημοκρατία, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ευχαριστούμε τον διοικητή του ΙΚΑ. Τον διοικητή του ΙΚΑ, πάντα για τα δάνεια η κυρία Κορσάνο, ο κύριος Κατσότης εδώ από το ΚΚΕ, η κυρία Κουντουρά, είμαστε εδώ με πολλές. Το ξέρουμε, Κουντουρά, είναι σημαία τώρα το πανεξάρτητο. Ξέρω ότι αγαπά δεξιά, το ξέρω Γιακουμάτο μου. Λοιπόν, πάμε. Κάνει, βάζει γέφυρος για κουμάτους, αλλά δεν ακούνε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολιτική κουβέντα με την παραιτηθήσα βουλευτή κυρία Δούρου για να κατέβει στις εκλογές, στις περιφερειακές. Είναι η μόνη που το έκανε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. 9 και 2 πρώτα. Είμαστε αέρα. Είμαστε αέρα. Εδώ, 9 και 2 πρώτα λεπτά. Απίστευτη κουβέντα κατά τη διάρκεια του διαλύματος με τα επιδόματα. Με την συνέντευξη Τσίπρα, ο οποίος λέει σήμερα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, τα κυβερνητικά κόμματα καταραίουν, γι' αυτό και στείλουν οχήματα, σχήματα να ανακόψουν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Βήμα, ο οποίος λέει νέα σελίδα για τη Νέα Ελλάδα, χρεοκόπησαν τα σενάρια της καταστροφής. Έχουμε μια οξύτατη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης και οξύτατη σύγκρουση κυβέρνησης και κομμάτων αναφορικά με τις παροχές. Τα κόμματα τις λένε προεκλογικές. Η κυβέρνηση λέει εγώ είδα φως και μπήκα μέσα. Για να τα δούμε ένα-ένα. Κύριε Γιακουμάτο, τελικά υπάρχει φως ή όλα αυτά είναι προεκλογική παροχή όπως φωνάζει η κυρία Δούρου, όπως φωνάζει η κυρία Κουντουρά, όπως φωνάζει ο κύριος Κατσότης. Αν βάζετε ένα βίντεο, ναι, οποιασδήποτε τηλεόραση και ειδικά του Sky πριν ένα χρόνο, ναι, ένα μισή χρόνο, πριν δύο χρόνια, θα καταλαβαίνατε το φως. Πριν δύο χρόνια μιλάγαμε για μια Ελλάδα η οποία ήταν αποδεκατισμένη, ήταν καταχρεωμένη, ήταν έτοιμη να πάει στη δραχμή. Κάποιοι είχαν ποντάρει και στη δραχμή, πάρα πολλές επενδύσεις είχαν κάνει. Και σήμερα αυτή η χώρα, δεν λέω ότι είναι καλά, λέω ότι είναι πάρα πολύ χάλια, αλλά έχει για πρώτη φορά διεθνώς αποκαταστήσει την οικονομική της ισχύ, ναι, πρώτον. Δεύτερον, είναι η πρώτη φορά που είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα μετά από 35 χρόνια, όταν κάθε χρόνο η χώρα δανειζόταν 35 δις. Φέτος δεν δανείστηκε και έχει και ένα πλεόνασμα. Αυτό λοιπόν δεν γιατί είναι... Γιατί δεν δανείστηκε... Δεν σώζεται ο κόσμος. Θα αλλά πει η Δούρου, είναι μια ανάσα. Θα πει η Δούρου, δεν δανείστηκε γιατί έκοψες μισθούς και συντάξεις στο 40%, έβαλες και 10 έκτακτες φορές, αύξησες 72 φόρους, γι' αυτό έκανες πλεόνασμα. Κυρία Δούρου, να τα πει η Δούρου. Να τα πει η Δούρου, ναι. Να το σχόλιο το δημοσιογραφικό, κυρία Δούρου. Δύο παρατηρήσεις τηλεγραφικές, γιατί μιλάμε για σπουδαία θέματα. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η γραμμή άμυνας, και για όσους ξέρουν από στρατιωτική ιστορία, η γραμμή άμυνας κατέπεσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γραμμή Μαζινό, αλλιώς, είναι η αλλαγή των ονομάτων. Καταραίει το ΠΑΣΟΚ και παίζει με τα ονόματα. Και μάλιστα δεν μπαίνουν ούτε στον κόπο να φωνάξουν ένα διαφημιστή να τους πει και κάτι καινούριο. Ελιά, το φέρανε εισαγωγή από την Ιταλία. Τώρα διαβάζουμε στο Κυριακάτικο Βήμα τον Πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων να παίζει για άλλη μια φορά με το όνομα της ίδιας της χώρας. Νέα Ελλάδα, που ξέρουμε ότι το έχουν βάλει στο στόμα τους και σε προηγούμενες περιόδους άλλοι. Και εγώ λέω το εξής. Με τα ονόματα δεν μπορείς να κρύψεις την καταστροφική πολιτική που έχει ασκήσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Παρατήρηση δεύτερη. Η ιστορία του πλεονάσματος είναι μια ιστορία ενός ματωμένου πλεονάσματος.
Μπορεί να μην είναι πια της μόδας στα δελτία των 8 να μιλάμε για αυτοκτονίες, αλλά οι αυτοκτονίες συνεχίζουν, τα λουκέτα κλείνουν. Το πιο σκληρό κόστος. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υφίστανται ακόμα από μέρους του ελληνικού δημοσίου προς τους Έλληνες πολίτες και αυτό εμείς το παρουσιάζουμε στα πλεόνασμα. Να το πω λιανά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Να διορθώσουμε τον τίτλο «Οι κυβερνητικές παροχές δημιουργούν κομματικές κότρες». Φτιάξτε το, παιδιά. Παρακαλώ, και οι κυβερνητικές πολιτικές, κύριε Αυτιά. Αλλά αυτό δεν αφορά όσους αυτή τη στιγμή μας βλέπουν. Εάν λοιπόν μια τετραμελής οικογένεια έχει 700 ευρώ το μήνα για να ζήσει και δεν πληρώσει το ενίκιο, δεν πληρώσει νερό, δεν φάει, δεν κάνει τίποτα, έχει πλεόνασμα. Αυτό είναι με την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Ρημάξαμε όλοι για να μπορέσει ο κύριος Τουρνάρας να παίξει με κάποιους δείκτες. Λοιπόν, λέω ότι είπε ο κύριος Γιακουμάτος ότι πέρσι κινδυνεύαμε κάπου, ναι, να βγούμε εκτός ευρώ και άλλα εφάνταστα. Κάποιοι συνάδελφοί του στο κόμμα του λέγανε ότι αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε κουνουπίδια. Αλλά εδώ είναι μια πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να την κορυδέψει κανένας με καινούργια ονόματα. Είστε. Α, παίρνει και το ποτάμι τώρα μέσα και την ελιά. Γιατί το ποτάμι κόβει από εσάς, γι' αυτό. Κοιτάξτε, σας πονάει δηλαδή η υπόθεση αυτή. Να το πούμε τι θέως. Έχω πει εγώ, ναι, για το ποτάμι. Και, ναι, δεν το έχω πει μία φορά, το έχω πει πολλές φορές. Τι ακριβώς. Εύχομαι το ποτάμι να μην είναι άλλη μία μηντιακή παρέμβαση. Μάλιστα. Και εύχομαι το ποτάμι, ναι, επειδή ο κ. Θοδωράκης με τις εκπομπές του χρόνια ολόκληρα απευθυνόταν σε ένα κοινό που κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί πολιτικά, να είναι ένα δίκτυο ασφαλείας, να μην οδηγηθούν νέοι άνθρωποι στην αποχή. Μάλιστα. Γιατί αυτό που θέλω να πω, εκμεταλλευόμενοι το δημόσιο βήμα που μου δίνεται σήμερα το πρωί προς τους συμπολίτες μου, είναι ότι αν νομίζουν ότι ζουν μια ζωή που τους αξίζει, να μην κάνουν τίποτα ή να ξαναψηφίσουν μία από τα ίδια. Εγώ λέω ότι δεν ζούμε ζωή που μας αξίζει και η λύση δεν είναι ούτε η αποχή, ούτε να επιβραβεύσουμε τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά. Πάμε στο Κουκουέ Κατσότης. Πρόγραμμα για τους ανέργους ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν υπάρχει βουλευτής έξω πίσω από τις κάμερες που να μην πει άριστο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν μέσα στη Βουλή. Και είχατε προτείνει και πριν από χρόνια, τρία χρόνια, μηδέν ΦΠΑ, το κουβουδιάζει με την κυρία Κανέλη εδώ. Μάγδα, το θυμάσαι. Μηδέν ΦΠΑ για 40 είδη της οικοκυράς. Κανένας δεν το ψήφισε. Όλοι άριστο πίσω από τις κάμερες. Στη Βουλή ουδής. Μην τσουβαλιάζετε όλους μαζί. Κυρία Αυτιά. Α, το είχατε υιοθετήσει. Όχι, είχε κάτι μηνύσει. Αν το είπατε, μπράβο σας. Καθίστε, ελάτε. Κύριε Κατσότη, γιατί αυτά τα μέτρα, επειδή τα προτείνει το ΚΚΕ. Δεν το κατάλαβα. Ακούστε, κύριε Αυτιά, αυτή η πρόταση λοιπόν που βλέπετε σήμερα, που είδατε προχθές τέλος πάντων, έχει ξανακατατεθεί. Όμως και τότε όλα τα κόμματα την απέρριψαν. Όπως απέρριψαν και την τροπολογία που κάναμε προχθές για τις διαθεσιμότητες της απολύσης των εργαζομένων από το δημόσιο. Εντάξει, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κυβερνητική πολιτική. Αλλά η σιωπή των άλλων κομμάτων πρέπει να ερμηνευτεί από τους εργαζόμενους αυτούς που απολύονται και είναι και σε διαθεσιμότητα. Ποιος εννοείται? Εννοώ τον ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ τους ΑΝΕΛ, εννοώ τη ΔΗΜΑΡ. Λοιπόν, η σιωπή τους πάνω στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για τους διαθέσιμους όλων, μάλιστα, των οργανισμών, καθώς επίσης και αυτή η πρόταση νόμου που φέρνει τώρα, η απόρριψή της πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Γιατί πριν από ένα χρόνο ακριβώς η ίδια πρόταση ήταν, κυρία Και επανήλθε αυτιά, τώρα λόγω της ανώτητας ενέργειας. Μάλιστα. Λόγω διοξείδες των προβλημάτων. Και εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται να λέμε, εδώ οι πράξεις είναι αυτές που χαρακτηρίζουν, μάλιστα, τον καθένα. Μάλιστα. Τον θα επανέλθουμε. Ποιον στηρίζει ποιον. Μάλιστα. Κυρία Κουντουρά, για να πάμε και στον κόσμο. Ρωτώ λοιπόν. Η κυβέρνηση λέει: εγώ βλέπω φως, βλέπω μια βελτίωση από τις στερήσεις των Ελλήνων. Το λένε αυτό. Νομίζω ότι το έχει πει και ο Σαμαράς, κύριε Γιακουμάτο. Το έχει πει από το στέρημα, το έχει πει ο κύριος Τσίπρας, το έχει πει ο κύριος Καμένος, το έχουν πει πολλοί. Η αντιπολίτευση λέει: παιδιά, πάτε σε προεκλογικές παροχές. Θέλω την τοποθέτησή σας, γιατί μας περιμένει κόσμος στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Κουντουρά. Δύο πολύ γρήγορες παρατηρήσεις. Το 2010 μας λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη ότι πτωχεύσαμε. Είχαμε 8% ανεργία, το χρέος επί του ΑΕΠ ήταν στο 120 και είχαμε χρέος 290 δις. Σήμερα, το 2014, μας λένε ότι πλουτίσαμε, ότι βγαίνουμε στις αγορές, ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο και έχουμε 30% ανεργία, χρέος 178 επί του ΑΕΠ και 350 δις το πραγματικό χρέος. Άρα, εδώ υπάρχει μια κοροϊδία μεγάλη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη στιγμή που μας τα παρουσιάζουν όλα
ότι βγαίνουμε στις αγορές, ότι το μνημόνιο έφυγε, ότι έχουμε ένα πλεώνασμα το οποίο έχει προκύψει δηλαδή από δηλαδή είναι μια επίπλαστη στατιστικολογία, αυτό λέτε. Λέμε ότι είναι όλα πλασματικά, λέμε ότι είναι προεκλογική εκστρατεία προκειμένου με 500 ευρώ να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Χθες άκουσα ότι θα το δώσουν 8 Μαΐου. 18 Μαΐου έχουμε τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και 25 τις ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν 8 Μαΐου θα κοιτάξουν να δώσουν ένα ποσό έτσι ώστε να γλυκάνουν το χάπι. Σαφέστατη. Όμως ο ελληνικός λαός δεν τζιμπάει πια. Μάλιστα. Να το πω απλά. Μια τελεία... Δεν κοροϊδεύεται. Πάμε γρήγορα Θεσσαλονίκη. Εδώ υπάρχει μια διαμαρτυρία από πλευράς ενστόλων. Λένε, βρε παιδιά, πληρώσαμε την ύφη. Με 1.200 ευρώ, 30.000 πόδια να αναχαιτήσεις, 20.000 πόδια, δεν ξέρω πόσο, 1.200 μεικτά. Να αναχαιτήσεις τι, το τουρκικό αεροσκάφος ή τρέχα από τον Εύρο στη Σάμο και από τη Σάμο στη Λίμνο και από τη Λίμνο στη Ρόδο και ούτω καθεξής και είμαστε απ' έξω γιατί έχουμε παιδιά ή οι συνταξιούχοι ένστολοι. Μάγδα, έτσι. Πολλά μηνύματα, ναι. Πάμε όμως λίγο στην Έλενα Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί τους δύο κυρίους που είναι ένστολοι, αλλά και τον συνταξιούχο που είδαμε πριν από λίγη ώρα, τον κύριο Παρτάλη, να μας πούν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους για αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Πάμε στους προσώπους των ενστόλων. Έλενα. Καλή σας μέρα και πάλι λοιπόν. Η Γιώργο με 1.200 κενά σε θέσεις αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη να καλούνται να τα βγάλουν πέρα βάζοντας από την τσέπη τους, είπαμε, για βενζίνη, για σπασμένα τζάμια και εξοπλισμό. Ο Θεόφιλος Παπαδάκης είναι Γενικός Γραμματέας Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για να μας πει. Καλημέρα σας. Η κατάσταση είναι πολύ απελπιστική. Να φανταστείτε το σωματείο μας, το συνδικαλιστικό σωματείο, δίνει λεφτά για να πάρουμε, κόλλες Α4. Προκειμένου τα αστυνομικά τμήματα να μπορούν να εκδίδουν αντίγραφα σε πολίτες, να μπορούν να εξυπηρετούν πολίτες. Δεν υπάρχει χαρτί στα αστυνομικά τμήματα. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει χαρτί στα αστυνομικά τμήματα. Εμείς, κύριε Αυτιά, πληρώνουμε για να βάψουμε το κτίριο που στεγαζόμαστε. Το τμήμα, εάν εμείς δεν το συντηρήσουμε, δεν το συντηρεί δυστυχώς η πολιτεία. Εμείς πληρώνουμε για να το βάψουμε. Πολλές φορές δεν είχαμε καθαρίστρια. Πολλές φορές, κύριε Αυτιά, δεν έχουμε θέρμαση. Τώρα έχω καταγγελίσει ότι αστυνομικά τμήματα δεν έχουν θέρμαση, πετρέλαιο θέρμασης και οι συνάδελφοι ξεπαγώνουν μέσα σε αυτά. Και τώρα μας λένε τι, ότι δίθεν με το πλεώνασμα και ότι αν πάρουμε 400-500 ευρώ θα σωθούμε. Μα δεν σωνόμαστε, κύριε Αυτιά, η κατάστασή μας είναι τραγική. Και ούτε βέβαια μπορεί να χωριζόμαστε εμείς οι έστολοι σε φτωχούς και σε φτωχότερους. Δηλαδή τι, αν είσαι 1.499 μεικτά θα πάρεις επίδομα, σώθηκες με 500 ευρώ για το 2014, αλλά αν είσαι πάνω από 1.500 δεν το παίρνεις. Αυτό το θέμα είναι ότι χωρίζονται, κύριε Αυτιά. Ένας αν είναι έγκαμος με ένα παιδάκι παίρνει μεικτά παραπάνω 100 ευρώ. Μεικτά ξέρετε, καθαρά είναι 60 ευρώ, γιατί πολλά, λεφτά, πολλά από αυτά είναι κρατήσεις. Άρα λοιπόν, αυτοί που είναι έγκαμοι με παιδιά και έχουν περισσότερες ανάγκες δεν θα πάρουν πλεώνασμα, δεν θα πάρουν αυτό το χρηματικό βοήθημα, ενώ οι άλλοι θα το πάρουν. Μα δεν είναι δίκαιο αυτό, δεν είναι σωστό. Μετά, ο τρόπος με τον οποίο δίνεται, κύριε Αυτιά, δεν είναι κοψός. 10 μέρες πριν τις εκλογές, ενώ έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, να δίνεται αυτό το βοήθημα. Μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με άλλες ομάδες εργαζομένων. Έτσι, όλοι μας λένε, μας κοιτάνε ύποπτα και λένε, εσείς πήρατε λεφτά. Μας έχει μείνει η ρετσινιά, κύριε Αυτιά. Ναι. Δεν έχουμε πάρει φράγκο ακόμα, να εσείς το ξέρετε. Δηλαδή. Εμείς προτείνουμε ως συνδικαλιστές, αν γίνεται, να δουν ότι το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο και αφηγηνό. Δεν έχει καταχωριστεί ποτέ το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και αφηγηνό. Έχουμε δεκάδες νεκρούς, δεκάδες τραυματίες. Και ας μας δώσουν ένα επίδομα επικινδυνότητας εργασίας, έστω μόνο για το 2014, που έχουμε πλεώνασμα. Άρα λοιπόν. Να δοθεί με πιο δίκαιο τρόπο, κύριε Αυτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι 26.000 οι υποψήφοι αστυνομικοί, 26.525, 2.315 οι λιμενικοί, 1.480 οι πυροσβέστες, 33.745 στρατιωτικοί συνεργαζόμενοι στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, 1.500 τα μεικτά ενδεχομένως θα πάνε λίγο παραπάνω. Χωρίς νυχτερινάκι πενθήμερα, ο υπολογισμός του επιδόματος θα γίνει με βάση το εισόδημα 1η-1η του 2014, η καταβολή 9-5 του 2014, όπως είπαν οι βουλευτές. Κύριε Πάμε και στον άλλο κύριο. Ναι. Με 14 χρόνια υπηρεσίας έγκαμος, ναι, με παιδιά δεν θα πάρει. Όποιος έχει πάνω από 14 χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή είναι πάνω από 34-35 χρονών και έχει 1-2 παιδάκια, δεν θα πάρει το βοήθημα αυτό. Αν είναι δίκαιο αυτό, δεν ξέρω τι να πω. Είστε σαφείς. Το Υπουργείο Οικονομικών να το ξαναδεί. Αγαπητέ Πρόεδρε, όμως έχουμε πλεώνασμα. Όλα και όλα. Και πάμε στον διπλανό κύριο, στον κύριο που είναι δίπλα σας και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Κύριε Μάγδα, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Αξιωματικών του Λιμενικού για να μας πει τη δική του θέση. Κύριε Αυτιά, οι λέξεις που μας χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή είναι η πικρία και η απογοήτευση. Ενώ υπήρχε η υπόσχεση ότι όλοι θα πάρουμε αυτό το επίδομα, ξαφνικά ερχόμαστε μπροστά σε ένα μοναδικό κριτήριο μηνιαίων μεικτών αποδοχών,
το οποίο αφήνει απ' έξω όλα τα υπόλοιπα στελέχη που δικαιούνται να λάβουν αυτό το επίδομα. Δηλαδή, αυτός που υπηρετεί στη Σαμοθράκη και έχει τρία παιδιά και πληρώνει τα φάρμακα από την τσέπη του ή στη Λίμνο ή στη Χίο και έχει 10 ευρώ παραπάνω από αυτό το μεικτό, ναι, οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές στο κριτήριο, δεν θα λάβει αυτό το επίδομα, δεν δικαιούται να λάβει αυτό το επίδομα. Και πληρώνει και από την τσέπη του φάρμακα, πληρώνει εξοπλισμό, πληρώνει όλα αυτά τα πράγματα. Τα φάρμακα γιατί τα πληρώνει, λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Συνεχίζουμε εδώ και 5 χρόνια, πρέπει να το πούμε αυτό, να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα φάρμακα. Αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Και μας λένε τώρα ότι κάποιοι δεν θα πάρουν αυτό το επίδομα που το έχουν ανάγκη. Πάμε και στο συνταξιούχο. Διότι όλες οι παρατηρήσεις. Εμείς οι αξιωματικοί, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Εμείς οι αξιωματικοί είμαστε οι περισσότερο ρηγμένοι από όλες τις κατηγορίες των εστόλων, διότι παρότι είχαμε περικοπές στους μισθούς μας έως 40%, τις περισσότερες από όλους, αυτή τη στιγμή μένουμε απ' έξω από αυτό το επίδομα. Και βέβαια. Εμείς δεν το έχουμε ανάγκη αυτό το επίδομα. Και βέβαια. Οι διοικητικές θέσεις που αναλαμβάνουμε δεν το στηρίζουν. Αυτοί που πλήρωσαν την ύφη στην πατρίδα μας από τα μνημόνια είναι αυτοί οι οποίοι είχαν εισοδήματα από 1.000 έως 2.500 ευρώ στην συμπίεση των εισοδημάτων και το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι και αυτοί που στο τέλος δεν παίρνουν τίποτα. Πάμε και στο συνταξιούχο, γιατί μας περιμένουν οι πολίτες της Αθήνας. Λοιπόν. Εδώ να δείτε περιπτώσεις, να σας μιλήσει ο κύριος Παρτάλης με ντοκουμέντα, γιατί κάθε συνταξιούχος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Συνταξιούχος περιμένει 5 χρόνια τη σύνταξη και άλλος με 236 ευρώ να μας πει πόσο φορολογείται. Κύριε Παρτάλη, παρουσιάστε μας τις περιπτώσεις. Κύριε Αυτιά, από το έντυπο του ΙΚΑ βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι στη διάθεση της αντρέφουσας. Παίρνει 236,82. Mm-hmm. Έπαιρνε όμως και το ΕΚΑΣ. Από 1η Ιανουαρίου δεν παίρνει το ΕΚΑΣ και τη βγάζει με 236 ευρώ το μήνα. Εδώ θα ήθελα να ξέρω, αν ήταν ο κύριος Τζαμτζής, θα του έλεγα πώς γίνεται το αυθεντικό παξιμάδι. Και πόσο φορολογείται η φορολογική. Λοιπόν, επειδή η φορολογική δήλωση είναι και αυτή στα χέρια της συναδέλφου σας, ναι, ναι, είναι 2.316 ευρώ το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή δεν είχε αποδείξεις, προσέξτε, νοικιάζει, ναι, περίπου τα 2.000 πάνε για τον νίκη, 150 ευρώ το μήνα. Το φως, το νερό, το τηλέφωνο δεν μετράνε στις αποδείξεις. Δεν είχε λεφτά για αποδείξεις. Δεν αγόρασε τίποτα. Οι πιο βασικές δαπάνες. Σωστό. Αποτέλεσμα είχε ένα πέναλτι και πλήρωσε 75 ευρώ εφορία επειδή δεν είχε αποδείξεις. Πήγε ο ίδιος εκεί διαμαρτυρήθηκε και δεν έγινε τίποτα. Πήγαμε εμείς σαν σωματείο, διαμαρτυρηθήκαμε. Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα. Ο νόμος είναι αυστηρός. Ο νόμος είναι αυστηρός. Λοιπόν, οι εφοριακοί ασχολούνται με αυτούς εδώ πέρα και γι' αυτό δεν πιάνουμε τη φορολογική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και επίσης. Ένα τελευταίο. Πάλι με έγγραφο, έγγραφο του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ημερομηνία 5 Δευτέρου του 2013, τώρα δηλαδή. Του 2014, τώρα πρόσφατο. Το οποίο λέει ότι σας έχουμε στείλει στην Αθήνα, το στέλνει. Και λέει 17-12-9 σας στείλαμε ένα έγγραφο να μας στείλετε τα ένσημα. Σας ξαναστείλαμε ένα έγγραφο στις 17-8-12 να μας στείλετε τα ένσημα. Δεν μας τα στέλνετε. Κάντε γρήγορα. Το ΙΚΑ δηλαδή στέλνει υπάλληλος στην Αθήνα. Μπορούν να παίξουν αυτούς. Να βάλει τα ένσημα και να πάρει σύνταξη άνθρωπο. Από το 2009. Από το 2009. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει. Τώρα να του δώσουμε και 300 ευρώ. Τι σύνταξη μας θέλουμε. Υπάρχουν και θέλω και τις βουλευτίνες εδώ τώρα και θα επανέλθω και ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Υπάρχουν 300.000 συνάνθρωποι μας που δεν έχουν πάρει, κυρία Δούρου, κυρία Κουντουρά, έτσι, τη σύνταξή τους. Δηλαδή δεν έχει βγει η σύνταξη. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ζήσουνε. 300.000 κόσμος, κυρία Δούρου. Το συναντάτε, κυρία Κουντουρά. Ναι. Πάτε στην περιφέρεια, κυρία Δούρου, και πάντως, το βλέπετε. Λοιπόν, το ζουν και οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε, τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Η παρέμβαση των συμπολιτών μας είναι ενθαρρυντική. Σημείωσα με πολύ προσοχή αυτά που είπανε, ενώ είχαν κάθε λόγο να είναι απλά οργισμένοι και αγανακτισμένοι. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτό έρχεται από τις πιο άθλιες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας, της ρουσφετολογικής ιστορίας. Τότε που λέγανε, κύριε Αυτιά, ελάτε στη Ριγίλης, είναι το σπίτι σας. Και τι μας είπανε, τι μας είπε ο πρόεδρος, ότι δεν θέλουμε εμείς απέναντι άλλων εξαθλειωμένων πολιτών. Λοιπόν, το περιβόητο πλεόνασμα του κύριου Πρωθυπουργού που είχε πει ότι θα μοίραζε μάλιστα και το 70% και τελικά μοιράζει μόνο το 17%, πάει σε μία λογική άρδευσης από συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων που τους θεωρεί η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά δικούς της και τώρα φοβάται ότι τους χάνει. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι αυτής της ομάδας, έτσι, δεν μασάνε. Και καταλαβαίνω ότι εδώ πάνε να μοιράσουμε τη φτώχεια μας και την εξαθλίωσή μας. Το δεύτερο που θέλω να πω, ναι, κύριε Γιακουμάντο, βεβαίως, και να μου πείτε κι εσείς, αν αισθάνεστε υπερήφανος,
που για άλλη μια φορά παίζουμε με τον πόνο συγκεκριμένων πολιτών και τους βάζουμε απέναντι σε άλλους. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη, γιατί αυτή τη φορά το έχουν καταλάβει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μπορεί κάποιοι να λένε ότι τελείωσαν τα μνημόνια και θα βγούμε στις αγορές, αλλά αυτοί οι κάποιοι έχουν φροντίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχουν ψηφίσει, κύριε Αυτιά, και εδώ πέρα το λέτε εσείς, έτσι ώστε από το Γενάρη, από την 1η Γενάρη του 2015, ποιο ΕΚΑΣ και ποια 450 και ποια 520, το ελληνικό δημόσιο να εγγυάται μόνο για 300 ευρώ σύνταξη. Στην Αθήνα. Και αυτό έχει ψηφιστεί, κυρία Μία Αυτιά. Τελεία, απαντάει για Κουμάτος. Πάμε πολίτεχνους, Κουντουρά, Κατσιώτης, στη συνέχεια το λόγο για να μοιραστεί Αυτιά, έτσι ισοδύναμα. Και κυρία Δούρου, δεν πρέπει να ακυρώνουμε και να δικούμε κάποια μέτρα εν ώψη κομματικής πελατείας. Είναι λάθος. Εγώ το αντίθετο λέω εγώ, ναι. Ότι να μην αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ως κομματική πελατεία. Ναι, και σας το πω ο κύριος. Εδώ λοιπόν υπάρχει το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και αστυνομικών. Ωραία. Δεν πάσχουν, θα ζήσουν και με χωρίς τα 500 ευρώ. Αυτό που πάσχουν είναι η αξιοπρέπειά τους. Εδώ λοιπόν τσαλακώνεται, εκεί να συμφωνήσω κυρία Δούρου, τσαλακώνεται με την εξένεια. Όταν λέει 1500 μεικτά, δηλαδή 1150 καθαρά, 1100 καθαρά. Ή 1000, προσέξτε. Ναι. Και πάει, όταν δεν έχει παιδιά, φτάνει 1399, όταν έχει δύο παιδιά, πάει 1501, αυτό είναι αδικία καραμπινάκι. Σαφής. Προσβοκατόριο ερώτημα. Μικρομεσαίος επιχειρηματίας στο Γέρακα, που έχει κλείσει η επιχείρησή του, το ψιλικατζίδικό του, και κινδυνεύει από τα χρέη να μπει και στη φυλακή. Άρα, λοιπόν, είναι σε καλύτερη μοίρα ή σε χειρότερη. Άρα ποιο ήταν το κριτήριο που είπαμε ότι το δίνουμε εκεί και δεν το δίνουμε αλλού. Μακάρι να είχαμε το μάνα εξ ουρανού να ήταν όλοι εντάξει. Πάμε γρήγορα. Δεν το έχουμε, γιατί κάποιοι ψηφίζουν με συγκεκριμένο τρόπο εντός της ελληνικής ολομελίας. Ναι, στο εξοδορισμό του οικονομικού επιτελείου θα πρέπει να αυτές τις στρεβλώσεις να διορθωθούν. Πάμε τρίτεκνους. Δεν έτυχαν, πέτυχαν. Πάμε τρίτεκνους, πολίτεκνους, συμβαίνει το απίστευτο. Πάμε στο Δημήτρη, με τις νέες φορολογικές δηλώσεις, αυτός που έχει πιο πολλά παιδιά πληρώνει περισσότερο φόρο. Αυτός που έχει περισσότερα. Και μην ξεχνάτε, με τις νέες φορολογικές δηλώσεις είναι περικοπή αφορολογήτου, περικοπή φοροελαφρύνσεων, φόρος πολυτελείας, φόρος επιτιδεύματος, διπλός κεφαλικός φόρος πάνω από τα 12.000 ευρώ. Γιατί και φόρος κεφαλικός πάνω από τα 12.000 ευρώ και φόρος στους τόκους. Αν έχεις 5 δραχμές στην άκρη, σου βάζει κεφαλικό φόρο. Μόνο την ανάσα δεν φορολόγησα στους πολιτέκους. Οι αγορές, ωραία είναι τα πλεονάσματα. Να δούμε βέβαια τι γίνεται στην πραγματική οικονομία, την οικονομία της οικογένειας και της πολυτέχνης. Έχω κοντά μου την κυρία Παπαδέα, ένα από τα παλαιότερα μέλη της Νομοσπονδίας Πολυτέχνων. Έχω κοντά μου και την κυρία Βολιώτου, ένα νεότερο μέλος της Νομοσπονδίας. Λοιπόν, τα ακούτε. Πλεονάσματα, λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Τι γίνεται? Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Νομίζω ότι είναι αχαρακτήριστες αυτές οι ενέργειες που παρατηρούμε το τελευταίο σας διάστημα. Σας είπα να θα πάρετε το επίδομα, ορίσανε τα όρια. Καθορίσανε πόσα παιδιά, τι εισόδημα κλπ. Όχι. Θα σας πω πολύ απλά, κύριε Αυτιά. Νομίζω ότι κανένας πολύτεκνος δεν θα πάρει το βοήθημα από το πλεόνασμα, διότι τα κριτήρια που τίθενται είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και δείτε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια και όχι μόνο. Τα κτίρια της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, που όπως ξέρετε οι πολύτεκνοι, για να στεγάσουν, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, τις στεγαστικές, τον μεγάλο αριθμό των μελών που έχουν ως οικογένεια, κατ' επέκταση έχουν και μεγάλα σπίτια, μεγάλες αντικειμενικές αξίες, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από αυτό. Η πρώτη κατοικία του επιδόματος θα εξαιρεθεί, σας δίνω την είδηση. Άρα δεν υπάρχει κριτήριο ακινήτου για εσάς. Υπάρχει κριτήριο άλλο. Θα εξαιρεθεί. Αν έχει το χωριό, έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Όπως ξέρετε, οι μεγάλες οικογένειες φροντίζουν να έχουν και κάποιο... Αποκούμπι. Με κάποια, ας πούμε... Ακριβώς, αποκούμπι. Ο καθένας λοιπόν έχει φροντίσει να έχει με βάση τα όσα ίσχυαν στην προ-μνημονίου εποχή, να έχει ίσως αποκτήσει ένα δεύτερο σπίτι ή να έχει ένα εξοχικό ή να έχει κλειδωμένο. Πάμε και στην άλλη όλοι κυρία. Όλοι αυτοί βγαίνουν έξω και βέβαια τα οικονομικά κριτήρια ισχύουν. Ακριβώς. Τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πάμε και στην άλλη κυρία. Στο νεότερο μέλος των πολυτέκνων, όπως ανέφερε λοιπόν και η κυρία Βολιώτου.
Καλημέρα. Μπορεί να τη βλέπετε νέα, έχει κάνει πάρα πολλά. Τέσσερα παιδάκια, χρόνια τέσσερα παιδιά. Δασκάλα. Από το δημοτικό, το δημοτικό τα έκανες. Καλημέρα. Όχι, τα έχω κάνει το ένα μετά το άλλο τώρα κοντά. Το μικρότερό μου είναι 40 ημερών. Να σας ζήσουνε, μπράβο, μπράβο. Λεφτά με το τσουβάλι, ε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι έχει να πει λοιπόν μια μητέρα πολύτεκνη με τόσο μικρό παιδί και ποιες είναι οι δυσκολίες, αν εσείς περιμένετε κάτι από αυτό το μέρισμα? Ναι, εμείς θα περιμέναμε κάποιο επίδομα το οποίο εφάπαξ από τον ΟΓΑ, όλα αυτά μας δημιουργούν λίγο πρόβλημα στο να μας τα δώσουν ως 20 τα πρόλαβα, μπορώ να πω. 20 Απριλίου αποφάσισαν να σας δώσουν προκαταβολή, δεν ξέρω αυτό αν είναι προεκλογικό, θα το πούνε οι βουλευτίνες και οι βουλευτές, θα σας δώσουν 20 Απριλίου προκαταβολή εντός ή εκτός εισαγωγικών προεκλογική επίδομα τριτέκνων για το 2014. Ναι. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Θα δούμε. Εγώ δεν είμαι τρίτεκνη, είμαι πολύτεκνη. Δεν ξέρω. Εγώ είχα ρωτήσει τον ΟΓΑ, μου είπανε όχι. Να το ξανακοιτάξουμε. Πάντως και ο παιδό διοικητής του ΟΓΑ και υπεγράφει από Στουρνάρα και Βρούτσι. Θα το δούμε. Εντάξει, ως εκπαιδευτικός πάλι κάποια επιδόματα από το Υπουργείο Παιδείας δεν παίρνουμε τίποτα. Ναι. Αλλά εντάξει, έχουμε τα παιδάκια μας που είναι το πιο σημαντικό. Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Μια τετραμελής οικογένεια. Το ξαναδούμε. Μια τετραμελής οικογένεια. Μάλιστα. Γιατί έχουμε εδώ και δύο κυρίες, την κυρία Δούρου και την κυρία Κουντουρά. Και βέβαια η κυρία Κορσάνο και η Μάγδα. Μια τετραμελής οικογένεια σήμερα για να τα βγάλεις πέρας. Πόσο χρειάζεται? Πόσα λεφτά χρειάζεται? Εκτός από υπομονή. Έτσι, μπράβο. Έχει πάρα πολλά έξοδα και πιστεύω τα πιο πολλά έξοδα είναι και τα... Η παιδική σταθμή, γενικά η παιδεία. Και αναγκαστικά είναι πολύ δύσκολο να τα φέρεις βόλτα, να γράψεις τα παιδιά σε ένα παιδικό σταθμό ιδιωτικό. Βέβαια, υπάρχουν και, είναι και οι δημόσιοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο για μένα, που τα τρία μου τα μεγάλα παιδιά πάνε παιδικό σταθμό. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, την πρώτη χρονιά τα πήγα σε ιδιωτικό. Εκεί μπορούμε να πούμε, μου λένε το τρίτο δωρεάν κτλ. Αλλά πάλι ήταν ένα πολύ δυνατό έξοδο. Εντάξει, μετά είναι η διατροφή τους, ο ρουχισμός τους. Θέλει πάρα πολύ οικονομία. Έτσι. Και σωστή διαχείριση. Και αν δεν δουλεύουν και οι δύο γονείς, γιατί εγώ είμαι εκπαιδευτικός και ο σύζυγος μηχανικός, δουλεύουμε, ας πούμε, δεν θα βγαίναμε πέρα. Είστε δηλαδή, σαφέστατοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά το δυνατό έξοδο είναι η παιδική σταθμή. Έτσι. Δηλαδή, αν θες να προσφέρεις στα παιδιά σου την ιδιωτική εκπαίδευση, ματώνεις. Είναι πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο. Αλλά χωρίς να υποτιμούμε τη δημόσια, δηλαδή τους παιδικούς σταθμούς του δημοσίου, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απλώς μπορεί να μην συνδυάζεται να βάλεις, ας πούμε, βρεφικό μαζί με το προνηπιακό. Δηλαδή, εγώ θέλω να τα πηγαίνω όλα μαζί τα παιδάκια. Ένα πακέτο δυσκολιών. Μπορεί να είμαστε λίγο. Ακριβώς, ένα πακέτο δυσκολιών. Ναι, έχει τεράστιων δυσκολιών. Πολλές. Και τα παιδιά δεν είναι αυτοκίνητο να καταθέσουν πινακίδες. Και τα παιδιά δεν είναι αυτοκίνητο να καταθέσουν πινακίδες στην εφορία. Τα παιδιά ζητάνε έτσι. Πολύ. Ναι, εμείς περιμέναμε τώρα. Εγώ περίμενα τα επιδόματα να τα πάρω. Δεν έχω πάρει τίποτα μέχρι στιγμής. Κανείς δεν έχει πάρει τίποτα. Να κοιμηθώ βάσει αυτών που λένε. Ναι, γιατί είμαι και νέα πολυτεκνή. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα τα ψάξω. Αλλά μου είχαν πει ότι θα πάρω. Ως τρίτεκνη πρόλαβα οριακά να πάρω το εφάπαξ, επίδομα κτλ. Τώρα θα δούμε. Μακάρι. Κατεβαίνουμε και στην τοπική λοιπόν, αυτοδιοίκηση. Να είστε καλά. Μαρούσι, σας ευχαριστούμε θερμά και μια μέρα θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, κυρία Κουντουρά και μετά ο κύριος Κασόδης. Κάτι λέει ο Δημήτρης Στεφόπουλος. Δημήτρη, κάτι είπες πριν σας χαιρετήσουμε. Ναι, ναι, έχουμε και μια πρόταση για ένα νέο φορολογικό σύστημα. Άστο για αύριο. Άστο. Α, για αύριο, για αύριο, αφού κάθε μέρα εδώ είστε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Κυρία Κουντουρά, κοιτάξτε, ένα γρήγορο σχόλιο να πάμε στον κύριο Κατσότη. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Στεφάπουλε, και τις κυρίες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν κόψει το επίδομα μητρότητας. Δεν δίνουν τα επιδόματα για τους πολύτεκνους. Δεν μιλάμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες που είναι σαν να μην υπάρχουν. Και της πολύτεκνης μητέρας. Και της πολύτεκνης μητέρας, βεβαίως. Εδώ υπάρχει μια προκλητική. Ο Καραμαλής που έδινε τα 3.000 ευρώ, πάει και αυτό, το τρίτο παιδί. Υπάρχει μια προκλητική και επικίνδυνη κυβέρνηση, η οποία υπόσχεται, τάζει εν ώψη εκλογών, ελπίζοντας ότι δεν θα καταρρεύσει σε αυτές τις εκλογές. Διαβάσατε πριν έναν τίτλο ότι προσπαθούν όχι μόνο να μοιράσουν χρήματα, αλλά να χρυσώσουν το χάπι, ότι και καλά οι αριθμοί ευημερούν και βγαίνουμε στις αγορές και τελειώνει το μνημόνιο. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην πιστεύουμε πλέον τίποτα. Ο κόσμος ειλικρινά να είναι πάρα πολύ θυμωμένος και οργισμένος
Και επειδή θα εκφραστεί στις κάλπες, προσπαθούν να βάλουν αναχώματα απέναντι στην αντιπολίτευση. Εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες, θα μας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν λένε ούτε το όνομά μας. Πάντως να σας πάμε στον κύριο Κατσότη. Ότι θα υπάρχει τεράστια ήττα στις εκλογές. Πάμε στον κύριο Κατσότη. Μία καταδικάσει αυτή την πολιτική. Εγώ μεγάλωσα με σημερινούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να ολοφύρονται στα τηλεπαράθυρα για το δημογραφικό. Και για τον κίνδυνο της χώρας έναντι γειτονικών χωρών που αυξάνουν και κατακυριεύουν. Έχετε ακούσει μετά από 4 χρόνια μνημόνια να λέει κανείς για το δημογραφικό? Το λύσαμε. Μάλιστα. Όχι, δεν το λύσαμε. Είναι... Αλλά και οι πολίτεκνοι. Η καθημερινή και το... λέει και η οικογένεια... λιγότερες γεννήσεις λόγω μνημονίων. Ακριβώς. Σήμερα. Αυτό θα σας πω. Λιγότερες η δική γεννήσεις, μου γενιά μάλιστα. Δεν έχει τόσο τολμηρές συμπολίτες σαν την κυρία που είχαμε σήμερα. Είστε εδώ και φιλοξενήσαμε. Σαφέστατη. Ξέρετε πόσα νέα ζευγάρια παντρεύονται και κάνουν πίσω από το αναφέρετο δικαίωμα της μητρότητας. Πάμε στον κύριο Κατσότη. Κύριε Κατσότη, τα πράγματα είναι ένα και ένα. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τις διαπιστώσεις που κάνουμε. Βγήκαμε στο ξεφώτο ή βλέπετε ακόμα ανοίχτα? Που κάνουμε όλοι. Ναι. Ακούστε, η κρίση της χώρας μπορεί να ξεπεραστεί, να υπάρχει μια ανάκαμψη, αλλά ο λαός θα είναι σε πολύ βαθιά κρίση. Για πολλά χρόνια. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Τα μνημόνια, μεγάλη λοιπόν, κουβέντα και σωστή. Πτωχευμένα νοικοκυριά. Να σας πω. Και η χώρα λοιπόν, όρθια. Βέβαια, θα πει κάποιος άλλος. Με χώρα όρθια μπορείς να πας μπρος. Επειδή διαπιστώσεις ναι. κάνουμε όλοι και είναι σωστές, μπορούμε να πούμε για τους άνεργους ναι. που εξαθλιώνονται, για αυτούς που τους μισοάνεργους που δεν μπορούν να επιβιώσουν, για αυτούς που κλείνουν τα μαγαζιά τους, ναι. για τους αγρότες που εγκαταλείπουν τη γη τους. Είναι προβλήματα τα οποία δημιουργεί αυτή η πολιτική. Το θέμα είναι ποια είναι η λύση. Εμείς για μας, ναι. εάν δεν απαλλαγούμε από αυτή την εξουσία των μονοπωλιακών ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, που θέλει η τιμή της εργατικής δύναμης να είναι πολύ χαμηλή, που θέλει άνεργους και εξαθλειωμένους, που θέλει την ανταγωνιστικότητα όπως λένε, τα κέρδη δηλαδή να είναι όλο και διαρκώς αυξημένα. Άρα λοιπόν η ανταγωνιστικότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι μισθοί μας θα πρέπει να είναι μισθοί όπως της Βουλγαρίας που είναι ανταγωνιστική χώρα. Ότι όλα τα δικαιώματά μας θα πρέπει να είναι δικαιώματα άλλων χωρών. Αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνει για πάντως. Αναδιαρθρώσεις, οι αναδιαρθρώσεις αυτές, να τελειώσω κύριε Γιουμάντο, οι αναδιαρθρώσεις αυτές είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υλοποιούνται διαρκώς και επειδή μπροστά μας έχουμε ευρωεκλογές, ναι. πρέπει να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι αυτοί που σήμερα ζουν τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής, ότι η αιτία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της, το κεφάλαιο και οι επιλογές τους και τα κόμματα που το υπηρετούν. Πολλά κόμματα υπάρχουν σήμερα. Τελεία, κύριε Κατσότη μου. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Αυτά όλα δεν λύνουν. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Κλείστε, κύριε Γιακουμάτο, για να ευθυνθώ στην κυρία Δούρου, όπως σε όλους. Αδικούν και τα κόμματα τους εαυτούς τους, ναι. αλλά αδικείται και αυτή η κυβέρνηση για αυτό το προεκλογικό μπαράζ παροχών. Δεν είναι πήρε χίλια και έδωσε ένα. Πήρε χίλια και έδωσε ένα. Τι είναι αυτά που λένε. Χίλια πήρε και έδωσε ένα. Δεν λέω για το ποσόν, άλλο θέλω να πω. Άφησε να ολοκλώσω. Κομμουνιστικά τρέχει. Λοιπόν, λέω το εξή. Η λογική ναι. λέει αυτή. Ναι, η λογική είναι αυτή. Ξέρει λέω ο κόσμο τι λέω, πήρε αυτιά, και τι δίνει. Λέω κύριε Αυτιά το εξή. Εάν δεν ήταν η στατιστική υπηρεσία Eurostat να βεβαιώσει τον Απρίλιο ότι υπάρχει το. Γιατί αυτό το βιώνει η κυβέρνηση. Η Eurostat επίσημα δεν έχει βγει. Θα βγει τον Απρίλιο. Όταν λοιπόν τον Απρίλιο βεβαιώνεται ότι υπάρχει πλεονάσμα, τότε το μοιράζει. 900 εκατομμύρια. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Γιατί ματώσανε για το πλεονάσμα. Αν λοιπόν το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Τέλος χρόνου. Γιατί μειώθηκαν οι μισθοί τους. Απολύθηκαν. Με την αποποίηση του πλεονάσματος. Λοιπόν, θα ευχηθώ όπως σε όλους. Θα ευχηθώ όπως χθες είπα στο Χαϊκάλι κάθε επιτυχία. Σήμερα θα πω στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου παραιτήθηκε από βουλευτής. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν της κάνω χάρη που το λέω. Ούτε επιβάλλεται διοντολογικά να το πω. Κυρία Δούρου, είδατε οι γυναίκες πώς τα θέματα θέσανε. Λάβετε τα υπόψη. Στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε η πολύ καιρό να τα πούμε αυτά. Έχει έτσι. Διπλασιαστεί. Τα ίδια θα πω οι και για τον κύριο Σμουρό και τον κύριο Κομουτσάκο, σε όλους τους υποψηφίους. Καλή επιτυχία δίπλα στον κόσμο. Εσάς, κυρία Δούρου, σας ξέρω αρκετά χρόνια. Δεν μπορούμε να βγούμε όλοι όμως. Δεν μπορούμε να εκλεγούμε όλοι. Καλό είναι να μην εκλεγούν. Όσοι έχουν υπηρετήσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αυτές τις πολιτικές του λοιπόν, αλλά όσο το αποφασίσει όπως και η Λίμπη, θα ακολουθήσουν μια πολιτική έτσι. Αντιλαϊκή. Κύριε Κατσιώτη, ευχαριστούμε. Κύριε Γιακουμάτου, ευχαριστούμε. Κυρία Κουντουρά, κυρία Δούρου, καλή επιτυχία. Κυρία Κορσάνου. Για τα δάνεια, κυρία Κορσάνου, ναι. Λύση για τους δανειολήπτες επιπλέον εκτός από τα δικαστήρια και τις ρυθμίσεις και η διαμεσολάβηση. Μέσα σε μία μέρα επιλύεται η διαφορά. Να το ξέρουν και αυτοί γραμματικά. Η διαμεσολαβήτρια, η κυρία Κορσάνου, είναι εδώ.
Σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κυρία Κουντουρά, κάθε επιτυχία εύχομαι. Να, και στο δικό σας υποψήφιο, τον κύριο Χαϊκάλη, στην κυρία Δούρου, στον κύριο Γιακουμάτο που είναι ο κύριος Κουμπουτσάκος μαζί σας. Εσείς έχετε έναν καλό μου φίλο στο, από το... στον κύριο Παφίλη. Τον κύριο Παφίλη και σε αυτόν επιτυχία. Ό,τι το καλύτερο και το Γιάννη το Σγουρό. Τι άλλο να πω, ποιος άλλος είναι υποψήφιος, παιδιά, να μου το πείτε για να ξέρω. Όλα καλά, διάλειμμα και πορεθέντες μαθητεύσατε. Στο καλό. Και 42 πρώτα λεπτά, πρωινό Κυριακής. Όσοι έχετε χοληστερίνη, εδώ είμαστε. Εδώ. Η υγεία της καρδιάς μας είναι πάντα ένα επίκαιρο θέμα και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιον άλλο κοντά μας εκτός από τον κύριο Κυριάκο Ρέπα, ο οποίος είναι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Κύριε Ρέπα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ρέπα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δεν σας κρύβουμε ότι πολλοί τηλεθεατές έχουν πολλές απορίες για τη χοληστερίνη. Θα σας πω τη βασική. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της καρδιάς μας, ρωτάνε οι τηλεθεατές του Καλημέρα Sky. Πάρα πολύ. Φανταστείτε, το πρώτο απ' όλα είναι το οικογενειακό ιστορικό, τα γονίδια που λέμε. Έτσι. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει, μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο συγγενή που έχει πρόβλημα καρδιάς, είναι πάρα πολύ πιθανό και αυτός να το εμφανίσει. Υπάρχουν όμως και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι αλλάζουν. Ένας από αυτούς είναι η χοληστερίνη, ένας άλλος είναι η υπέρταση, ένας άλλος είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα που είναι πολύ σημαντικό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αλλάξουμε ή να προσπαθήσουμε να κόψουμε το κάπνισμα, για παράδειγμα, ή να ελέγξουμε την πρόσληψη της χοληστερίνης, ή να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα επίπεδα, ή ακόμα και να τη γνωρίσουμε τη χοληστερίνη, να καταλάβουμε ότι έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ότι αν και το 40% των Ελλήνων έχουν χοληστερίνη, στην πραγματικότητα μόλις οι μισοί το γνωρίζουν. Έτσι. Οι άλλοι μισοί δεν έχουν κάνει ποτέ εξετάσεις. Ένα τόσο απλό πράγμα, το οποίο θα μπορούσε να σας δώσει λύση στο τι ακριβώς έχω και πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω. Έτσι. Και όμως δυστυχώς δεν το γνωρίζουν. Και το κακό με τη χοληστερίνη επίσης είναι ότι δεν πονάει, δεν ζαλίζει, δεν σας ανεβάζει τον πυρετό, δεν το καταλαβαίνετε. Φράζει σιγά-σιγά τα αγγεία. Δεν έχει σημάδια, κύριε Ρέπα. Συμπτώματα. Κανένα, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μόνο με εξέταση αίματος. Κανένα σημάδι, κανένα σύμπτωμα. Μόνο με εξέταση. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να έχουν χοληστερίνη? Δεν υπάρχει επίσης ομάδα πληθυσμού που τη φοβόμαστε. Αν εξαιρέσετε την παχυσαρκία που μπορεί να αναδείξει το πρόβλημα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ομάδα. Χοληστερίνη μπορεί να έχει και ο αδύνατος άνθρωπος, και αυτός που γυμνάζεται, και αυτός που είναι μικρός, και αυτός που είναι μεγάλος, όλοι μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτός ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου και να το ελέγξουμε. Μόνο η εξέταση μπορεί να σας βάλει σε αυτή την ομάδα. Και μόνο αν το γνωρίζετε καλά μέσω της εξέτασης μπορείτε να το αντιμετωπίσετε κιόλας. Είναι καλό βέβαια να κάνουμε όλη μια, ας το πούμε, διατροφή σωστή ώστε να αποφεύγουμε την πολυχοληστερίνη από την τροφή, αλλά στην πραγματικότητα όλοι μας είμαστε πιθανοί υπερχοληστερολεμικοί και θα πρέπει να κάνουμε εξετάσεις πολύ συχνά για να το καταλάβουμε. Σωστό. Από τα παιδιά μέχρι τους ενήλικες. Να ρωτήσω εγώ τώρα και τι θα πρέπει να αποφεύγουμε. Τηγανιτά. Από φαγητά κλπ. Εγώ θα το βάζα σε δύο τηγανιτά, πλαίσια. Τηγανιτά είναι ο κύριος Αυτιάς. Ακριβώς, σε δύο πλαίσια. Το ένα είναι το τι πρέπει να αποφεύγουμε, η άμυνα αν το θέλετε απέναντι στη χοληστερίνη, και το άλλο είναι το τι θα πρέπει να προτιμούμε να τρώμε. Αυτή είναι η επίθεση απέναντι στη χοληστερίνη. Πρέπει να αποφεύγουμε σίγουρα το κορεσμένο λίπος. Κορεσμένο λίπος υπάρχει στα κρέατα, υπάρχει στα τυριά τα πλήρη, υπάρχει σε τρόφιμα όπως είναι το βούτυρο ή τα παχιά γαλακτοκομικά. Μπορούμε όλα αυτά να τα αποφύγουμε ή να προτιμήσουμε μαργαρίνες, ελαιόλαδο, κρέατα άπαχα, να προσπαθήσουμε να τρώμε τυριά χαμηλά σε λιπαρά, αλλά υπάρχει και η επίθεση. Αν τρώτε πολλά όσπρια, πολλά δημητριακά, αν τρώτε τρόφιμα εμπλουτισμένα με φυτοστερόλες, αν τρώτε λαχανικά, τότε αποδεδειγμένα επίσης με τη σωστή διατροφή καταφέρετε να ρίξετε τη χοληστερίνη σας. Κύριε Ρέπα, σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, και προτείνουμε μαζί σας, αφού σας χαιρετήσουμε, να δούμε και ένα βίντεο πολύ μικρής διάρκειας που έχει τους τρόπους και το πρόγραμμα μείωσης χοληστερίνης 3 εβδομάδων. Για να δούμε λοιπόν το βίντεο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Το Besser Proactive ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Ένα ταξίδι 6 ετών σε 51 ελληνικές πόλεις όπου εξετάστηκαν πάνω από 36.000 άτομα.
Τελευταίο σταθμό για το 2013 ήταν η φιλόξενη Βόνιτσα. Και στη Βόνιτσα, όπως και στη Σίμη, το Μπεσέλ Proactive προσέφερε στους κατοίκους, οι οποίοι βρέθηκαν με υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, ένα ολοκληρωμένο δωρεάν πρόγραμμα μείωσης χοληστερίνης 3 εβδομάδων. Με παρακολούθηση από διατροφολόγο, κατανάλωση προϊόντων Μπεσέλ Proactive και άσκηση με γυμναστή. Το πρόγραμμα ενθουσίασε τους κατοίκους και το 84% αυτών που συμμετείχαν μείωσαν αποτελεσματικά τη χοληστερίνη τους. Δεν μπορώ να ακολουθήσω σωστή διατροφή. Με το Μπεσέλ τα κατάφερα. Και τα τρία τα προϊόντα μου άρεσαν πάρα πολύ. Και η μαργαρίνη, και το γάλα, και το διαουρτάκι πάρα πολύ καλό είναι. Εμένα με βοήθησε πολύ. Κέρδισα την υγεία μου πρώτα-πρώτα. Τα κατάφερα, έριξα 10% τη χοληστερίνη μέσα σε 3 εβδομάδες. Αισθάνομαι καλύτερα και σε όποιον με ρωτάει, του λέω δοκίμασέ τα και θα δεις τα αποτελέσματα κι εσύ. Με τον Μπεσέλ Proactive και η Βόνιτσα τα κατάφερε. Πολλοί λένε ότι στο 90 μπορεί να μπει γκολ. Κι όμως, φίλες και φίλοι, στο 90 έχουμε την αποκλειστική πληροφορία. Την Παρασκευή άνοιξε η πύλη για την πρόσληψη 10.000 ανέργων μέσω επιχειρήσεων. Υπευλήθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον ΟΑΕΔ, 4.500 αιτήσεις που αφορούν 6.500 ανέργους. Σε μία μέρα, προσέξτε, μέσα σε μία μέρα, 4.500 αιτήσεις που αφορούν 6.500 ανέργους και όλο το πρόγραμμα είναι για 10.000 θέσεις. Απίστευτο, φίλες και φίλοι. Περίμενε βέβαια, Γιώργο, αυτές οι αιτήσεις να γίνουν σε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Όμως, σε μία μέρα σχεδόν. Σκεφτείτε τι το 65% υπάρχει έξω. Ακριβώς των επιδοτούμενων θέσεων. Αύριο το πρωί στο Καλημέρα στις 12 θα είναι ο κύριος Σαμπατζόγλου να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που αφορούν τον ΟΑΕΔ αλλά και το συγκεκριμένο θέμα που ανέφερες. Με ρωτάτε για την ειδική διαμεσολαβήτρια, την κυρία Κορσάνου. Στο blog μου, στο Magda's blog, έχω βάλει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχει η κυρία Κορσάνου και που θέτετε εσείς εδώ στην εκπομπή για να τα διαβάσετε, να έχετε ενημέρωση από πρώτο χέρι. Σπύρος Μάλης, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή παρέλαση. Απολαύστε την ημέρα. Για την Τρίτη και να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική. Απολαύστε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.